διαγωνισμό που τρέχει. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, καλή εβδομάδα. Ο κόκκινος πέντε του μηνός είπε καλό μήνα. Ο μήνα. Λέω ρε φίλε. Πέρασε, μην τρελαίνες. Οι εκπομπές πλέον γίνονται πιο χημικές, πιο έτσι αδιοξιδωτικές. Γίνονται πιο δυναμικές για ένα μήνα. Μεγάλη νίκη του Ηρακλή μες στο Βόλο. Πήρε φαλάγγι την ομάδα του Παπακαλιάτη. Και έπαιξε και καλή μπάλα ο Ηρακλής. Επιτέλους εδέησε ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ να πετάξει αυτό το κρέας που λέγεται Περόνε στα σκουπίδια. Σ' άκουσε λες. Και να ξέρω εγώ, δεν νομίζω. Και πέταξε σέντερφορ τον Λουκίνα. Ποιος Λουκίνα και ποιο αθλητάρα είναι. Και ποιο μπάλα ξέρει. Μήπως ναι, άκουσε και πάλι. Δεν ξέρω. Εδέησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, έκανε εκπληκτικό κοουτσάρισμα και πέταξε αυτό τον Κυριακίδη έξω δεξιά αντί για έξω αριστερά. Και ο Πασάς, εντάξει, ψιλοβγήκε σαν αντιρομψιλό. Ερχόταν καλύτερα στα μαρκαρίσματα. Δηλαδή είχε, συγγνώμη, ένα μπέκτη στα χαφ, στο χώρο του άξονα που λέει ο Ψηφίδης, και έχει έρθει στην Ελλάδα ο Ψηφίδης για κάνα εξάμηνο διακοπές. Φοβερός τύπος ο Ψηφίδης. 6 μήνες στην Αμερική, στο Χιούστον, και 6 μήνες στην Ελλάδα να έρθω να δω τη μανούλα μου και τους συμπαίχτες μου. Έχουν μείνει μερικοί σε πλήρη διάβγεια, συμπαίχτες του. Ξέρω, δεν είναι και πολύ μεγάλοι, στα 70 είναι όλοι αυτοί. Ο πατέρας μου ήταν πιο μεγάλος, γι' αυτό πρόωρα πήγε πιο μπροστά. Έρχεται λοιπόν ο Βασίλης ο Ψηφίδης, τον οποίο θα έχουμε εδώ. Κάποια μέρα θα έρθω να βρω το φίλο μου, τον Νταμπούρη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι φίλος αγνός από τα παλιά τα χρόνια, και θα έρθει να πανηγυρίσει, όπως φαντάζεται, την άνοδο του Άρη μας στη γάμα, από τη γάμα εθνική στη Β'. Μας φωνάζαν κάποτε φαλακρέ εκεί στη Β' εθνική. Θα γίνει η ευχή τους πραγματικότητα. Μα καλό να πάτε και εσείς στη Β' εθνική. Ενιαία θα είναι, 20 ομάδες θα έχει. Ραπτόπουλο, το σχόλιο με μύτη. Ναι, με γονάτισε ρε φίλε. Πες τα λέει, πες για μπάγκερ, δεν παίζει κάθε και δεν έχει. Και έχει αδύναμα βέβαια. Έχει αδύναμα άκρα. Λείπει και ο άλλος ο Σωσίας του Σελαλμαζίδη αριστερά. Και ο Ρομπέν εκείνος σαν στρατιωτικός. Σαν ήλαρχος είναι. Σαν Γερμανός. Σαν ήλαρχος είναι. Στο προσικό υπηκό. Πολεμομαχία, καλημέρα. Χαίρετε και από μένα, καλημέρα. Ναι. Για πες για Τζόρνταν, καλημέρα. Ήμουνα λοιπόν, έχω σχέδιο, έχω ο Τζόρνταν, έχω πληροφορία στο Αγιονέρι. Πες αυτά που με έλεγες. Στον αέρα, πες τα μου. Δεν μου πεις τα ονόματα και τα επίθετα. Τα πρώτα. Τίποτα δεν σου λέω. Εγώ σου λέω ότι στο Κυλκής πάνε και έρχονται όλοι. Είδες. Πάνε και έρχονται, ναι. Αυτό έγινε το Κυλκής στη Μισκή αυτές τις μέρες. Αυτό το έχω ζήσει εγώ πιτσιρικά στην Επανομή. Η Επανομή ήταν ένατη. 8η, 10η, 20 ομάδες. Πέφταν 4, έβγαινε ένας. Και ερχόταν εκεί, έπεσε Ολυμπιακός Βόλου με Λάρισα. Ποιος θα βγει κατηγορία. Και ερχόταν στην Επανομή, δεκαετία 70. Τι γέλιο ρε φίλε γινόταν. Τι παζάρι γινόταν εκεί, τι πράγμα ήταν εκείνο. Ούτε στη λαϊκή του Χιούστον δεν γίνονταν αυτά τα πράγματα ρε φίλε. Όπω, έρχεται ο Ολυμπιακός Βόλου μια χρονιά, με Λάρισα ποιος θα βγει. Και τώρα μιλάμε για ομάδες, Για ομάδες, όχι ομαδούλες. Με Μουσιάρη, Κοκολίτσιο, Βαλαώρα, η Λάρισα 19 χρονών. Δηλαδή στην Τούμπα και στο Χαριλάου έκανε φυσέγγια. Και έρχεται να πούμε, το μάτς είναι φιλικό για ισοπαλία. Και εμείς καθόμαστε και βλέπουμε. Και έρχεται ο Ολυμπιακός Βόλου και το μάτς είναι κόλαση. Και κερδίζει Επανόμη 2-1 με ανατροπή. Και σπάσε ένας φίλος μου, ένας φίλος του πατέρα μου, κολλητός, έπιανε 13. Με διπλό Ολυμπιακό Βόλου. 77-78. Πιάνει διπλό, ημίχρονο. Λέει το πήρα. Ανατροπή Επανόμη 1-1-2-1. Χάνει τα λεφτά. Κουφάλα τα λεφτά. Τον πατέρα μου προπονητή. Τι σε κάνω, γόλι. Μου τρέσε τι σε φταίω, γόλι. Τι σε κάνω. Η Επανομή ήταν το νούμερο ένα. Αυτή τώρα η Γιονέρια και τα λοιπά. Μιλήσαμε με κλειστό μικρόφωνο. Τι μιλήσαμε. Κλειστό ήταν το μικρόφωνο. Άνοιξε τι. Το άνοιξε ο Γιάννης. Μπήκα αργά και ήταν κλειστό ακόμα. Μπήκε αργά. Γιατί μπήκε αργά. Στο Κυλκής πάνε και έρχονται από όλες τις πλευρές. Καλά κάνουν στο Κυλκής. Έγινε τσιμισκή το Κυλκής τώρα. Ναι. Σίγουρα αυτά. Τα λέτε αυτά. Το Κυλκής είναι 20 λεπτά από την Εσοφσίτη. Ο πρόεδρος του Αγιώνερου, πώς το λένε, ναι. Αγιώνερου το λένε. Ο Γιαρίμαγας. Ναι. Πώς. Ο Γιαρίμαγας. Ο Γιαρίμαγας. Αυτός ο άνθρωπος έχει νόμο με ένα τόνο Αγελάδες.
και μια 500 Mercedes τσιπάκι. Δεν με νοιάζει η Mercedes το τσιπάκι, μπορεί να έχει και ο Αδαής. Σου λέω το χρωστάνε οι γαλακτό αυτές, πως τις λένε οι βιομηχανίες, ένα κάρο λεφτά. Να μην πω ονόματα και γκρεμιστεί το σύμπαν. Δεν έχει ανάγκη δηλαδή από 30 και 40 και 50, θα είσαι πως τα λέτε. Μια. Είναι αργιανός άνθρωπος, αυτό να πούμε. Μια και ξεκινήσαμε έτσι. Και θα παίξει για τον Άρη. Τώρα άμα Πανσεραϊκός. Σφιχτό κόλλα σε βλέπω, δεν θα πανηγυρίσεις εύκολα. Ποιος? Για την ομάδα του, γιατί να παίξει? Για το γαμό του, μπορεί να παίξει για το πρέστης. Ναι. Κοίταξε, ό,τι και να κάνει θα του πούνε. Άμα κάτσει να χάσει, άμα χάσει θα πούνε έπαιξες για τον Πανσεραϊκό. Άμα το παλέψει και κερδίσει θα πούνε Πανσεραϊκή. Εντάξει, τώρα η μισή μέσα εκεί στο χωρίο, να πούμε τα πράγματα με την αλήθεια. Η μισή στην ομάδα είναι αργιανή και η άλλη μισή παοξίδες. Πού? Στην ομάδα. Παίχτες. Και παίχτες. Εσύ, Τζόρνταν. Ναι, άμα το πάμε δηλαδή στο οπαδικό, κατάλαβες. Ο παίχτης, εγώ είμαι παίχτης. Τα παιδιά έχουν μια ομάδα όμως εκεί, πρέπει να κοιτάξουν να παίξουν για την ομάδα τους. Μπάλα, αδιάφοροι, ήμασταν, ήρθα το Πολύκαστρο. Το 90. Λοιπόν, το Πολύκαστρο ήθελε να κερδίσει. Στην ημίχρονο βαλίτσα, το Πολύκαστρο. Εγώ τερματοφύλακας. Πάρτα με λιγότερο παίχτη. Πάρτε τα. Να πάμε διακοπές στη Ρόδο. Εμείς δεν τα πήραμε. Ήρθε 0-0 το μάτς. Σώθηκε το. Μισομένοι είμαστε, ξέρω εγώ, να σωθεί το πολύ καθ'. Εντάξει, αυτά τα πράγματα γίνονται. Ωραία πράγματα. Ο Λιονέρη θα θελήσει να κόψει βαθμούς, αλλά δεν θα μπορέσει, φίλε. Να το. Πώς δεν θα μπορέσει. Έχει καλύτερη ομάδα άλλο τώρα. Ποιο έχει καλύτερη ομάδα. Είχε ένα μάστο ρίσκο. Πήγε, έφαγε ένα τάλαρο προχθές με στο Βυζάντιο. Ναι, με δεύτερη ομάδα πήγε. Τάλαρο έφαγε. Τώρα δεύτερη ομάδα. Τώρα εντάξει, τώρα αυτά τα λένε κάποιοι για να νομίζουν ότι του ξεκούρασε. Τι να ξεκουράσει. Ναι. Αφού τα παιδιά τα περισσότερα εκεί είναι άμπαλα τώρα, τι να λέμε. Η άλλη είναι ομάδα Β' Εθνική, να μην πω και. Παραπάνω και οι άλλοι τώρα με το ζόρι είναι εκεί πέρα. Και τι, άμα του αρχίσει τι κλωτσίε θα μπουν. Ναι, τι κλωτσίε, κάτσε θα παίξουν. Τι πολεμομαγία θα κάνει. Δεν πολεμομαγία είναι αυτό. Άλλο σε λέω εγώ τώρα, μην με πάει. Δεν ξέρω τώρα τα υπόλοιπα. Το διτητή ποιο θα είναι. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί τώρα το Αγιονέρι, άμα κάνω δύο τάκλι το Αγιονέρι και δίνουμε 15 στο Αγιονέρι, το θέμα είναι ο διτητή με ποιο θα είναι. Φυσικά, άμα κάνει τάκλι δεν θα αποβληθεί. Πώ? Άμα κάνει τάκλινο παίκτη, δεν θα αποβληθεί. Ανάλογα. Και στην Τούμπα έκαναν τάκλινο παίκτη με τον Καγκάτσι. Εκτός και αν είναι με τον Ηρακλή. Είναι Ολυμπιακός. Αυτοί κάνουν τάκλι και δεν αποβάλλονται. Και εσύ με τον Καγκάτσι, με τον Ηρακλή. Α, τον Καγκάτσι και εγώ, βρε τώρα. Τι μιλήσατε. 80-20 με τον Ήβη τότε που το έβαλε. Τι είπε, ποιο. Πάω και Ηρακλή. Αυτό το Κυλκή. Ρωπάω και έχει κάνει δύο στα τελευταία 10 χρόνια τέτοια τάκλι. Ένα αυτό και ένα με το Σταυρίδι, όπω λέτε. Και ο Ολυμπιακό το κάνει κάθε εβδομάδα αυτό. Ολυμπιακό είναι αυτό. Πώ θα γίνει. Σχολίασε τη συμπεριφορά του Άρη απέναντι στον Παπαδόπουλο του Άβελ. Τι συμπεριφορά, ρε φίλε, γιατί ο Άρης που συμπεριφέρθηκε καλά σε παίκτη του, να πούμε. Για να συμπεριφέρθηκε καλά στον Άβελ. Αυτός έγινε να παίρνει καμιά. Δεν πρόκειται να πάρει τίποτα. 40 εκατομμύρια ακόμα νομίζω. Ή να πάρει. Δραχμές σε δραχμές ήταν αυτά. Ούτε δραχμές, ούτε μόλου. Τελειώσαμε. Σε γραμμάρια δεν πάρει. Τίποτα δεν πάρει. Ό,τι πήρε, πήρε. Ό,τι δεν πήρε, δεν πήρε. Αυτά τα πράγματα τα παίρνει μπροστάντζα. Δηλαδή μήνα-μήνα. Δεν έχει. Ψαλίδε και πάρτα όλα κάθε να μήνα. Πόσα μπορεί να με πληρώνει το μήνα. Ξέρεις πόσοι με έχουν πει εμένα τα τελευταία 10 χρόνια. Σε πάρω εγώ, αν σε κάνω. Λέω τι, πόσα δίνεις. Τόσα χιλιάρικα το μήνα. Α, λέω μόλις, πολύ. Λέει, θα σε δώσω και 3 μήνες προκαταβολή. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω προκαταβολή. Μήνα-μήνα, κάθε μία του μήνα, πότε πόσα μπορείς να με δίνεις. Στο δεύτερο μήνα, άμα δεν με πληρώσεις, θα σε κάνω ρόμπα. Στο ράδιο θα σε κάνω ρόμπα, στην τηλεόραση. Ξανά δεν πήρε τηλέφωνο. Άσε. Κατάλαβα, μήνα-μήνα. Μήνα-μήνα. Το καταλαβαίνεις. Ωραία πράγματα. 1000 ευρώ μπορεί να με δώσει, 1200, 1900, 3000, 10. Πόσα συμφωνεί κάθε μήνα. Και αυτό εδώ. Τώρα ο Άβελ και ο Κατσαρός και οι άλλοι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ο Άρης είναι ένα δεξιόσωμα. Τι πολλά να πούμε. Μόνο ο Πάοκ, έτσι. Παραγράφηκαν και δεν έχει ο Πάοκ. Πάοκ τέτοια δεν είχε. Δεν έχει ο Πάοκ τέτοια. Ας βγει ένα παίκτη τώρα και να πει. Θα βγάλει τον Κούτσι. Ποιο Κούτσι? Το Γιώργο. Από τον Πάοκ. Ναι. Θα δει το Φέση που έχει φάει. Τι Φέση έχει φάει. Τον Ηρακλή θα σε βγάλω. Εγώ νομίζω. Τον Κυπουρό θα σε βγάλω και τον Ηρακλή. Μισό λεπτό. Που πάω του λέω σε τελίδι. Με τι ρε σε τελίδι. Εγώ νομίζω τώρα. Τι τα πληρώνετε, δεν τα πληρώνετε. Τι με. Και κάνει μια προσφυγή. Θα βγει ο Μάνος να μας πει για τον Κυπουρό. Κάνει μια προσφυγή ο Κυπουρός. Έγινε κάποια συμφωνία. Έγινε κάποια συμφωνία. Άμα ήταν 10, τον είπανε θα πάρει 6 και τελείωσε. Ποιον τι. Τον Κούτσι παράδειγμα. Δεν ξέρω. Έτσι έγινε. Γιατί ωραία συμφωνία είναι αυτή. Γιατί. Σοπάρε μεγάλο. Α μη συμφωνούσε, δεν συμφωνούσε. Εγώ έβαλα 8 γκολ το χρόνο. Και πήρα κύπελο για να πάρω τόσα, λέει ο Κούτσης. Γιατί βγάλε παίκτη. Ναι, αλλά η ομάδα είχε οικονομικά προβλήματα και τότε. Όλοι κάνουν διακανονισμό. Τώρα γιατί δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Εσύ όταν χρωστά στη ΔΕΗ δεν πάει κανεί διακανονισμό. Όχι. Γιατί. Κλείνω το ρεύμα.
Πώ κλείνει το ρεύμα. Άλλο που χρωστάει και δεν μπορεί να το κλείσει γιατί έχει ανάγκε μεγάλε, πάει κάνει διαγωνισμό. Βάζω σε μια. Λίγο πετρέλαιο, πάω κλάνα από πάνω και ανάβει το. Τι λένε, δεν πλάκι να κάνω διαγωνισμό. Δεν φάγανε λεφτά. Αυτά που συμφωνήθηκαν τα πληρώσανε. Κάνανε καινούργια συμφωνία. Το κούτσι, θε να το βγάλω. Βγήκε μια φορά παλιά, ρε παιδί. Δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι εδώ. Πριν κάνα δύο χρόνια. Δεν ξέρω, το παίζει τίμιο, το μέση είναι. 9.55 καινο μήνυμα. Στο 54.000. Αν μια ομάδα, μία από τις λίγες ομάδες που πρέπει να μιλάει τουλάχιστον σε παίκτες που δεν έβαγε λεφτά, είναι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Από ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και της Αθηνών. Και των Αθηνών. Και της Αθηνών. Και της Αθηνών. Ναι. Γιατί κάποιες ομάδες από την Αθήνα και αυτές πετάξανε. Μαρτωλές. Ρίξαν κανόνι. Κανόνι. Όπως η ΑΕΚ. Όπως η ΑΕΚ και άλλες, όχι μόνο η ΑΕΚ. Άλλες, Ατρόμητος. Πώς. Κάποιοι Πανιόνι. Γίνανε μετά νέοι Πανιόνι. Πήγαιναν οι παίκτες εκεί και τους έλεγε ο Μπέος, πάρτε από τον παλιό τον Πανιόνιο, εγώ είμαι ναι, ο νέος. Ναι. Έχω φίλο ναι. παίκτη που έπαιξε τον Πανιόνιο και τον είπε τελειώσαμε. Στον παλιό, ο Πανιόνιο, ο παλιός τελείωσε, τώρα είναι ο νέος εδώ. Έτσι. Και ο Κασιάμπης θα πάρει τα λεφτά, δεν έχει. Τώρα είναι αϊποντίον, δεν είναι Ηρακλής. Πώς θα γίνει, πώς θα τα πάρει. Στεναχωρέθηκε σήμερα, κύριος Ηρακλής. Χάρηκε. Δεν στεναχωρέθηκε. Το μας είδες, αλήθεια. Όχι, δεν το είδα, ήμουν πήγα σε Χαλκιδική είχα δουλειά. Χαλκιδική σου. Ναι. Με τις Χαλκιδικές κάνεις δουλειά. Όχι, πες πήγα δετά, να δω κάτι, ένα ραντεβού επαγγελματικό. Δύο είχα δηλαδή. Δύο ραντεβού επαγγελματικά. Πήγα εκεί στο Πορτοκαρά και λίγο παρακάτω στην Τουρκία. Το Καρά ήσουν το γερό. Όχι, όχι. Το γερό, το γερό. Όχι, από εκεί πέρασα, ρε φίλε. Απλώς σταμάτησα μισή ώρα είχα δουλειά και μετά πήγα παρακάτω στο Τουρόνι εκεί στο Πορτοκουφό. Στο Τουρόνι πήγε. Εκεί που έπεσε το ελικόπτερο με του παππούδε. Τουρόνι πέθανε, τον ήξερα προσωπικά. Ο άλλο Τουρόνι. Ποιο. Ο γιο. Είναι καλό, είναι φίλο. Δεν το ξέρω το παιδί. Το ξέρεις. Όχι. Ασχολείται και από με το παλιό του Ρόνι. Εγώ πήρα μηχανή για αυτοκίνητο. Αν ρωτήσει του Αριανού, ξέρουν. Είχε, είχε ανταλλακτικά αυτοκίνητο ο άνθρωπο. Αλλή πασά. Παπά του. Αν είναι αυτό ο παπά του. Ναι, το θες. Την εκπομπή που κάνανε στα. Ναι, την δίκη τη Δευτέρα παλιά. Η δίκη. Αυτή δεν ήταν η δίκη τη Δευτέρα. Ο Τουρόνι και ο άλλο ο παππού. Ο Παλατσούκα. Ναι. Ο Τουρόνι είχε μαγαζί με ανταλλακτικά. Είχα πάρει μηχανή αυτοκίνητο από εκεί πέρα. Μηχανή αμαξιού πήρε. Αυτοκίνητο, ναι. Και την έβαλε ο Αποστόλης, ο Αλμπικίδης, ο παπάς του Δημητράκη. Τι δουλειά έχει δει ο Τουρόνι. Μηχανικός αυτοκίνητων είναι ο Αποστόλης. Βέβαια. Και πήραμε τη μηχανή από εκεί και τη βάλαμε. Τώρα σε μιλάω 15 χρόνια πίσω. Είχε καλή μηχανή για 20.000 χιλιόμετρα. Πολύ καλή. Πολύ. Σίγουρα. Βέβαια. Επειδή την έδωσε ο Τουρόνι ή επειδή την έβαλε ο παπάς του Αλμπικίδης. Επειδή την είδε ο Αποστόλης. Δεν θα πήγε αργιανό καλή κουβέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, πολύ καλό. Ο Τουρόνι μα έκανε την τιμή καλή και μα έδωσε εγγύηση. Η ιστορία ήταν παοξή την έκανε ο Αποστόλης Αλμπικίδης. Ο μηχανικός δεν είναι όλη η δουλειά. Φυσικά. Ο γιατρός, εσύ. Ο γιατρός. Πήγε και την έβαλε την καρδιά. Καταπληκτικός ο Τουρόνης, μας έδωσε εγγύηση. Τώρα δηλαδή, άμα θέλω εγώ να αλλάξω το κόρτο με μηχανή, θα με πάω στον Απόστολο του Σαλπικίδη να το κάνω. Νομίζω σταμάτησε, δεν είναι. Όχι, νομίζω σταμάτησε. Αυτά που έχω πει για τον γιο, ξέρεις τι μηχανή θα με βάλει. Και άμα ξέρετε, είμαι και φίλος του Καμόρα. Εσύ δεν είπες κάτι. 3.000 χιλιόμετρα. Κάτι κακό. Δεν θα πάει το αμάξι να πούμε. Κάτι κακό. Κακό δεν είπα. Εντάξει, δεν είπα. Είπαμε ότι δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε φέρετρο. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Είπαμε ότι είναι αθληταράς. Είπατε... Αυτό είναι λογικό, δεν είναι κακό. Σωστό, ναι. Είναι και το ψυχολογικό βέβαια. Σταμάτα, όλα, η τρίπλα δεν πάνω. Είναι ψυχολογία. Εντάξει. Τι είναι. Η τρίπλα ψυχολογία. Τι είναι, έχεις άγχος. Δεν ξέρεις τις αντιδράσεις του κόσμου. Βάζεις τον κόλ και δεν ξέρεις πού να πανηγυρίσεις. Άλλοι σε βρίζουν, άλλοι σε χειροκροτάνε. Δεν είναι ψυχολογικό αυτό. Το έχω δει όταν λέει θα πάρουμε διπλό στο ρούλι και θα βγούμε εμείς δεύτεροι. Η καβάλα θα παίξει με ασπρόμαυρο εμφανίσει. Η καβάλα. Λοιπόν. Με ποιο θα πάει. Ένα θα τραυματίστηκε ο παπάς. Ποιο παπάς. Αυτός ο. Δεν τραυματίστηκε. Κάνει τον τραυματία γιατί είναι χέστης. Και ξέρεις γιατί. Γιατί βγήκε εδώ στον Μπούζο. Να έρθει κατά τον Βάλανε. Να έρθει κατά τον Βάλανε. Και εγώ, άμα θέλω να κάνω τον τραυματία, να έρθει κατά τον Βάλανε. Εντάξει, δεν θα το βάλω ξέρω. Και ένα αυγενικό ότι έχω εδώ πέρα. Εάν παίξει ο παπάς. Και ακολάρω. Εγώ σας λέω, πήγα είδα το καβάλα Πασεραϊκός. Εάν παίξει ο παπάς. Ποιο παπάς θα παίξει. Ο Χάρης παπάς, δεξί. Ποιο παπάς και η Ειρήνη παπά και ο Σούλης παπά. Άκου τι σε λέω, Τζόρνταν. Άκου τώρα. Εάν παίξει ο παπάς δεξιά. Τον Άρη το βλέπω χλωμό να ξέρεις. Δύσκολα να κερδίσει ο Άρης. Ο παπάς. Εάν παίξει καβάλα όπως την είδαμε στην καβάλα στον Ανθή Καραγιάννη με τον Πασεραϊκό, έχει μια πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Σουπεράδες τους παλιούς, θυμάσαι. Κάτι γουρουνομούριδες, κάτι αντιαισθητικούς χιμπατζίδες. Ένας από αυτούς να πάει εκεί και να κλάσει. Ο παπάς την μπάλα θα την ακουμπήσει. Ποιος παπάς. Αυτό βγήκε στον Μπούζο και λέει: ο Άρης θα τα κάνει ο όλα τα μάτια. Έπαιξε... Όλα τα μάτια να τα πάρει. Λέει ο Μπούζος: μα παίζετε, λέει και εσείς μαζί. Και κάνει παπά. Αυτό εννοούσε εκτός το δικό του το μάτια. Κοιτάξτε, ο παπά είναι ψημένο. Ποιο παπά, ρο Χάρι Πότερ, ποιο παπά. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Το Ολυμπιακό, βρε, το στρουφάκι. Ποιο στρουφάκι, παπά, βρε. Παρακάτω. Έτσι έλεγε και ο Αλέφαντος για του Αλμπικίδικα του κάποτε, θυμάσαι. Και καλό στα 3-0, καλό στα 3-0 και μετά πάρ' του κάτω από του Αλμπικίδη, τον αδείο στη Ριζοπολή. Διπλό ήταν. Το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι εκείνο. Με κοντέον τον ξεφτυλίσαμε κάτω. Με κοντέον αλλαγή. Και έγινε ρόμπα ο Αλέφαντος. Γι' αυτό σε λέω. Μη σε βάλει κανένα δύο κόλου παπά εδώ άμα παίξει και μετά δεν ξέρει πώ θα βγει έξω να πούμε. Ο παπά τη μέρα του μάτ. Ο παπά τη μέρα του μάτ
θα είναι εκεί στι κρινίδε σε καμία ταβέρνα. Άλλο αυτό. Έχασε καβάλο, το λέω από τώρα, άστο μη. Εσύ κοίτα να πα στο Αγιονέρι και να στο Κυρκή και να φωνάζει. Ξέρω εγώ ιστορίε. Θα κερδίσει ο. Κοίταξε, ο Πάκου παίζει ένα δύναμο. Μπορεί να πάω εγώ κατά εκεί. Όχι στο Αγιονέρι, στο Κυρκή. Μοίσογλου. Ο Σαββίδης πληρώνει τα χρέη του ΠΑΟΚ. Θα το σχολιάσεις, Γιώργος Μουίσο. Ο Σαββίδης μέχρι την Παρασκευή θεωρώ εγώ ότι είναι τελειωμένη ιστορία. Θα τον αγαπήσετε. Θεωρώ ότι τον αγκαλιάσετε. Το θέμα των χρόνων τελειωμένη ιστορία. Ναι. Και εγώ πέρα μέχρι την Παρασκευή πρέπει να σε βρω και ζαρτιέρες. Ακόμα δεν τις βρήκα. Ω, θα με ζαρτιέρες. Με δανεικά. Είναι μια εταιρεία εδώ. Οπ, θα σε μάθω εγώ μαθηματικά. Και μια εταιρεία είναι εδώ. Αυτή η εταιρεία δανείζει 10 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Δανεικά. Δεν θα τα πάρει αυτή η εταιρεία από κάπου τα λεφτά. Λογικό. Από πού θα τα πάρει? Από αυτή την εταιρεία όταν είσαι στα ΣΥΝ. Πώς το πες? Όταν είναι στα ΣΥΝ θα πληρωθεί. Και δεν μου λες τώρα τι περιμένεις. Αυτή η εταιρεία είναι ένα μαγαζί. Ένα μεγάλο μαγαζί. Αυτό είναι μαγαζί. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να δουλεύει πολύ καλά, να έχει έσοδα πολλά για να μπορεί να πληρώσει και τα υπόλοιπα. Άρα δεν τα πληρώνει ο Ιβάν, ο ΠΑΟΚ θα τα πληρώσει. Λογικό. Ποια? Τα χρέη. Ο Ιβάν τα πληρώνει, φίλε. Ο Ιβάν τα πληρώνει. Πώς τα πληρώνει ο Ιβάν? Ο Ιβάν από πού παίρνει δάνειο? Από πού παίρνει δάνειο? Από την εταιρεία του. Η άλλη, από την εταιρεία του. Η μία εταιρεία δανείζει την δηλαδή άλλη. Δηλαδή από τη μια τσέπη τα βγάζει, τα βάζει στην άλλη. Ναι, αλλά μετά από την άλλη τσέπη θα πάει στην άλλη διπλού. Δεν έχει σημασία. Το δεν ίδιο έχει. Πράγμα είναι. Το ίδιο είναι λες. Βέβαια. Λες, ε. Βέβαια. Ναι. Θα έχει τόκο, οπωσδήποτε δάνειο. Θα έχει τόκο. Θα είναι άτοκο. Τώρα θα μπούμε στην τσέπη του Αλουνού να το πούμε, να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Αυτό ξέρει. Κάποια στιγμή η ομάδα θα βγει Champions League, θα μπει στου ομίλου, θα έρχονται τα έσοδα. Champions League θα πάει ομάδα. Βεβαίως. Με το χαρίσει τα πλέον, θα πάει στα Champions League. Γιατί? Ναι, και τον Παπαδόπουλο με δεν παίζουν τώρα από την καινούργια. Τον Νομπόα με τα μάγουλα. Ο Νομπόα, φίλε, τρεις τόνους μπάλα ξέρει. Βεβαίω. Στην περιοχή δεν πατάει όμω. Α, στην περιοχή. Απόξω είναι, γυρίζει. Είδε τι έκανε χθε ο Τσιόλη και για τον Τσιόλη μα έλεγε. Πώ? Ο Τσιόλη. Τι έκανε ο Τσιόλη? Από του καλύτερου παίκτε. Ο Τσιόλη. Μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να ήταν και κορυφή του αγώνα χθε. Αυτό είναι πρόβλημα. Άκουτε να είναι ο Τσιόλη κορυφή στον ΠΑΟ. Έχει βγάλει κανένα δύο παλιέ καταπληκτικέ εχθέ. Ναι. Αυτέ ούτε με. Πώ το λένε? Μυρογνωμόνια. Με μυρογνωμόνια τη στήλη δεν πάνε εκεί. Στο πόδι του Ράτσου, αριστερό την έστειλε τη μία. Ποιον είχε αντίπαλο? Το Μάτζιο. Δεν έχει σημασία. Ο Μάτζιο. Το Μάτζιο, άμα το βάλω στο ανάχωμα με τον κόκκινο, θα τον κάνει ο κόκκινο σκόνη το Μάτζιο. Ναι, θα βλέπει τον κόλο του κόκκινο Μάτζιο. Δεν λέει αυτό ο χοντρό με πέρασε. Ο Μάτζιο. Κάποια στιγμή. Είχε τον άλλο τον Κατίδη δεκάρι. Και έσχε σε Κατίδη. Κατίδη είναι με τον Μπάρκουλη στο Δρομοκαίτιο εκεί. Κάποια στιγμή έπαιξε και στο Περοτσιόλη, στο Καρασκάκι μέσα και είχε αντίπαλο τον Ντομίνγκε και τον άλλον, πώς το λένε, τον Μήτροβο. Του ξαφάνισε. Του τι? Του ξαφάνισε. Του ξαφάνισε. Αυτό είναι καινούριο. Του ξαφάνισε. Πολεμομαχία, ωραίο κούρεμα, ωραίο μουσε, ρε. Είμαι με τρέντι. Πώ? Κρέντι είσαι. Είμαι τρέντι. Α, τρέντι. Μυαλό ένα στον κρέντι και να στον αφά κάτι. Α, πήγα, έφαγα τι προάλλε. Α, και το πούλησε το μαγαζί ο Βασίλη. Κάτι μάθαμε και στη γειτονιά και εμένα και στην Ελλάδα. Το μπάτρα στο κρεοπολίο πολύ καλό. Το πούλησε. Εμεί δουλέψαμε, όχι εχθέ, προχτέ. Ναι. Όντω εχθέ δεν είχαμε κόσμο. Ναι. Που έλεγε χθε βράδυ στην εκπομπή. Ναι, ναι. Αλλά όντω Σάββατο είχαμε παιδιά νικητέ, ναι. Είχαμε τον πυρήνα, είχαμε κάποιε κοπέλε που θέλουν να βγουν φωτογραφία. Άλλο και αυτό παράξενο. Κάποιε κοπέλε οι οποίε. Τρέπονταν να βγουν φωτογραφία, άλλο και αυτό. Μα έβγαζε τη φωτογραφία, μα έβγαλε αυτήν τέλο πάντων χτε. Ναι. Το έσοφ προχωράει, το μαθαίνει ο κόσμο, η εξέλιξη του παλιού του paintball, ομοιώματα πραγματικών όπλων, μη 4, μη 16, Z36MP5. Δεν του τρομάζει, πε ότι είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα, είναι ομοιώματα, είναι μόνο για την παπάτσα και καλά, είναι πλαστικά, κάποια μεταλλικά στοιχεία. Ένα παιχνίδι του ομοίωση μάχη με ομοιώματα των πραγματικών, απόλυτα ασφαλέ, πολύ πιο ασφαλέ γιατί έχω πάρει τι αγγλικέ προδιαγραφέ ασφαλεία και τι έχω βάλει στο παιχνίδι μέσα για να γίνεται το παιχνίδι πιο ασφαλέ. Έχουμε 3 με 4 γιατί 4 άλλο ένα παιχνίδι. Έχουμε 7 με 8 περίπου στρέμματα. Χώρο που έχει μέσα τα σπιτάκια, τα οχυρά, τα τζιμπάκια μας που κάνουν το παιχνίδι. Είμαστε δεξιπ. Έχω δύο τζιμπάκια. Τρακτέρ έχεις? Όχι, εσύ δεν το κάνω το τρακτέρ, εσύ. Στη μάχη πάνω, δεν. Όχι, δίπλα. Πράγμα, εντάξει, είμαστε απομακρυσμένα. Είμαστε μέσα στο 17ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Σερών. Εκεί πέρα έχουμε, εντάξει, είμαστε ακριβώς δίπλα εκεί που τελειώνει η πυραμίδα, από πίσω είμαστε εμείς. Είμαστε 15 λεπτά ουσιαστικά το κέντρο της πόλης. Με 20 ευρώ γυλαίκο, καπέλο, μάσκα, καφέ, νερό, ασύρματους. Φωτογραφίες, διδυσία, τι άλλο να δώσω τέλος πάντων με αυτά. Περιμένω στο τέλος του μήνα σας τους δυο να σας βάλω μέσα και άμα θέλετε να παίξετε το στοίχημα, γιατί δεν το παίζετε εκεί πέρα. Πλάκα, πλάκα, σκέψτε το λίγο. Ένα λακκό. Ένα λακκό. Ο Τζόρταν και ο άλλο. Για χωριά κορίτσια. Τώρα είμαι καβάλα, ξέρεις. Τώρα είσαι καβάλα να πω το, αλλά μετά την Κυριακή το βράδυ. Ποια Κυριακή. Κυριακή. Τα θα αλλάξουμε. Και να πω και κάτι ακόμα, χίλια συγγνώμη. Στο Facebook κανονικά τη Off City, Κασάνδρο 100 που βγαίνει, τρέχει ήδη ο διαγωνισμό που δίνουμε τα δωρεάν εισιτήρια. 4 δωρεάν παιχνίδια και 4 εκπτωτικά κουπόνια 25%. Με ένα like στη σελίδα και ένα like στη φωτογραφία και μια κοινοποίηση. Θα δουν τη φωτογραφία κατευθείαν βγαίνει στην εικόνα του κατευθείαν στον υπολογιστή του. Όσοι φίλοι να κάνουν ένα like και να γνωρίσουν κάτι διαφορετικό, άμα κληρωθούν στο τέλος της εκπομπής στις 2 η ώρα. Ο Χρήστος Αντιλαμπράκη που έχει ένα ωραίο περιπτεράκι εκεί πέρα δίπλα στο. Πώς το λένε.
Τέλος πάντων, ένα μαγαζί που. Στο Γεράδικο δίπλα. Όχι, ρε. Πού. Στο Κούτι πιο κάτω λίγο είναι. Εκεί είναι ο Χρήστος, έχει ό,τι θες έχει. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Χρήστος από Λαμπράκι λέει ότι ο Νομπόα έχει και τρεις στόλους τεμπελιά. Πες τον Τζόρνταν, λέει. Είναι τεμπέλχαλας. Εμείς λέμε τώρα, άμα ξέρει μπάλα. Τώρα, τάλλο... Μπάλα ξέρει. Είναι το πώς θα βγάλεις έναν προπονητή, ο οποίος θα βγάλει τον παίχτη αυτό που ξέρει μέσα του και θέλει να το δώσει. Και ο Μπορίσογλου, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο συγγραφέας, έρχομαι, λέει, το Ελευθέριο Κορδελιό είναι καλή περιοχή, λέει. Θα μείνω εκεί από 15 μέχρι 31 Μαΐου. Α, είναι θαυμάσια περιοχή. Βέβαια. Είναι μέρος έμπνευσης για καλλιτέχνες. Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Θαυμάσια. Θα ακούσει και την κόρνα των τρένων εκεί πέρα, Μουίσογλου. Πώς θα... τα τρένα εκεί, την κόρνα. Ναι, βέβαια. Και ποιο είναι ο Δεδροπόταμος, να πας και εκεί. Εκεί να δεις. Αν θες να γράψεις βιβλίο, μην πηγαίνεις μόνο στα πανοράματα και στα. Πώς τα λένε. Στη θάλασσα εκεί. Ναι, στις θάλασσες και στις ακρογιαλιές. Τράβα στο Κορδελιό και στο Δεδροπόταμο να γράψεις βιβλία, τόνους βιβλία. Εγώ γράφω άμα πάω εκεί. Λοιπόν, του χρόνου θέλουμε ξανά τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Δεν θα ξαναπεράσει από το κοκκινόχωμα. Μια ζωή Βυζαντιάρα. Ναι. Λοιπόν, μια που λέγαμε για το στοίχημα. Το στοίχημα το έχει χαμένο. Ο Πάουκ πρέπει να πάει κάτω να κερδίσει. Σιγά σμπέρνει, θα πάει να κερδίσει. Βεβαίως, θα πάει να κερδίσει. Εκεί πρέπει να γίνουν απίθανα πράγματα για να. Ισοπαλία το παίρνει στο στοίχημα. Άμα κάνει ισοπαλία και τα Γιάννενα. Μέσα στο στυλοφόρο. Λοιπόν, και α ψαχτούν με όλο το συμπάθειο και στου φίλου μου, του πάντε που του εκτιμώ και αυτόν και την ομάδα του Πανιωνίου, να δούνε ποιο έφερε σε αυτή την κατάσταση τον Πανιώνιο. Ποιο την έφερε. Το όνομα είναι Νίκο Ζαμάνη, ο γενικό διευθυντή του Πανιωνίου. Αυτός, όχι φίλε, λάθος κάνεις. Ήταν ο μοναδικός αυτός παράγων που στον πρώτο γύρο έκανε παράπονα στο παιχνίδι της Τούμπας. Πουθενά αλλού έκανε 20. Κανονικό έβαλε πανιό. Λάθος κάνει, τρία μέτρα μπροστά ήταν. Offside, βεβαίως. Λοιπόν, τον χρησιμοποίησαν το Ζαμάνι το σύστημα για να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Τα ρίσκε ήταν αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Αντίπαλοι του ήταν οι άλλες ομάδες μικρές που έχασε σχεδόν από όλες. Αυτές λοιπόν ήταν, αυτός είναι ο υπεύθυνος της κατάντιας ομάδος. Θα δούμε και τι θα πάθει και ο Μπαγάσα κάτω τώρα. Ναι, γιατί και εκείνος ήταν μέρος του συστήματος. Εγώ λέω 3-1 είναι το μάτς. Εγώ λέω διπλό είναι το μάτς. Εκτός και αν γίνουν αυτά που είπε ο Γιουργιάδης, απίθανα πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα τελειώσει η ομάδα με 9 παίκτες. Καρχαρία θα με κεράσει. Τι θα με κεράσει. Σαργάνα θα με κεράσει. Πρόσεξε. Κεφαλόπουλο, τι παίζει τώρα. Πάμε καλά ψάρια κάτω. Ψάρα δεν θα πάμε. Τι θα φάμε. Τσέρουλε θα φάμε. Θα φάμε ωραία ψάρια. Τι μα και εσύ και ο άλλο εκεί πέρα. Το θέμα είναι ποιο θα τα πληρώσει. Έτσι. Ο νοσηλευτή ο Θανάση. Ποιο μπαίνει και μέσα στα χειρουργία και δίνει τα ψαλίδια, τα μακέρια και τα πυρούνια στου αυτού. Βέβαια. Στο τέλος, έτσι όπως πάει η νοσηλεία στην Ελλάδα, στο τέλος θα χειρουργεί και ο νοσηλευτής. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα βγάζει έντερα, θα κάνει, θα ράνει. Σωστός. Λέει χαιρετίσματα, χαιρετισμού στον Τζόρνταν και στον Airsoft. Γεια σου, Θανάση. Γεια σου, Βεσάκη. Θέλει να πάμε διάλειμμα, γιατί είναι. Να πάμε, φυσικά. Οπωσδήποτε. Πάμε. Χαιρετίσματα στο φίλο μου και γείτονά μου τον Παύλο από την Δαρδανελίων. Ένα εξαιρετικό παιδί, νεαρό και τρομπετίστα. Παίζει τρομπέτα. Είναι δηλαδή σαν τον Κατσαρό, τέτοιο πράγμα. Σαν τον Τασούλη που έχουμε στην Τούμπα. Όχι, ρε, τέτοια τρομπέτα, ρε. Σαξόφωνο παίζει, ρε. Α, τρομπέτα. Άλλο τρομπέτα, άλλο σαξόφωνο. Άντε πάλι, όλοι οι παοξίδε στήριστε, φιλόμουσοι όλοι. Τρομπέτα είπε. Τρομπέτα. Έτσι το λέω εγώ, τρομπέτα. Και ζητάει να σχολιάσουμε αυτό το καθήκη, να πούμε, που σκότωσε το παιδάκι, να πούμε. Ε, τι να πούμε, ρε Παύλο, τώρα. Τι να πούμε τώρα, αυτός τώρα δεν πρέπει να. Η τιμωρία, ας πούμε, ο θάνατος είναι μια πολύ επίκη τιμωρία για αυτόν. Αυτόν πρέπει να το σπάνε κάθε μία μέρα ένα δάκτυλο από το χέρι. Θα του σπάσουν πρώτα 10 δάκτυλα από τα χέρια. Μετά να του βάλουν. Να σπασμένα τα δάκτυλα. Μετά να του σπάσουν τα 10 δάκτυλα από τα πόδια. Όχι, μην με λες χαμήλωση, Γιάννη. Μου κάνει ο Γιάννης χαμήλωση γιατί είναι σοκαριστικό. Δηλαδή το να τον πας στην ηλεκτρική καρέκλα, θέλω να πω, ή να τον πας σε μια φυλακή. Αυτό είναι επίοικια γι' αυτό. Αυτό θέλει, ας πούμε, ένα θάνατο βασανιστικό. Άντε να μην πω λεπτομέρειες και χαλάσω τη διάθεση και του Γιάννη εδώ που λέει εσύ κάτσε φρόνημα. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, εγώ τι να σου πω. Εντάξει, όλοι έχουμε κάνει αμαρτίες στη ζωή μας, όλοι έχουμε πλακωθεί, όλοι έχουμε κάνει αδικίες, όλοι έχουμε κάνει καριολίκια. Έχουμε όλοι κάνει στραβά πράγματα στη ζωή μας. Κάποιοι από εμάς που ακούνε την εκπομπή μπορεί να αφαίρεσαν και ζωή. Κάποιοι από εμάς μπορεί να τράκαναν με τα μάξι, μεθυσμένοι να αφαίρεσαν ζωή. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το ίδιο στο παιδί, ρε κερατά. Και οποιοδήποτε παιδί, 4 χρονών. Τα ηλίκια. Και η μάνα, το ξέρει η μάνα Γιάννη. Γιατί η τηλεόραση μου έχει χαλάσει εμένα.
Δεν ξέρω, παίζει σαν... Είναι, πρώτα απ' όλα, η κατηγορία είναι για, για που αμέλησε το παιδί της, πώς λέγεται. Πού έγινε αυτό, Άντως στην Αθήνα, εσύ. Αυτή το παιδάκι εκεί εξαφανίστηκε, είχαν βγάλει άμα... Βουλγάρα ήταν αυτή. Ναι, εσύ. Ναι. Είναι τζάνκις τα άτομα. Είναι τζάνκις, την έχουν θέματα γενικά. Αυτός τώρα και καλά λέει ότι... Το παιδί έφυγε όταν αυτό ήταν από την Επίρεια. Κοίτα τώρα, κοίτα τώρα. Και πώς έκανε αυτό τώρα. Που έκανε τώρα το αποτέλεσμα. Άκου τώρα τι γίνεται. Σε ένα κράτος τώρα, στη Σουηδία, ας πούμε, στη Γερμανία, σε ένα κράτος, ας μην πούμε ονόματα. Βλέπεις δύο τζάγκηδες οι οποίοι κάνουν ένα μωρό. Και αφήνεις το μωρό να πούμε το κράτος με το τζάγκη. Σαν να σου λέει δεν με νοιάζει. Τζάγκης ο ένας, τζάγκης η μία. Καβαλήθηκαν να πούμε κανένα παιδί. Και αφήνει το κράτος το παιδί στο τζάγκη να πούμε. Κατάλαβες μεγάλε. Δεν δηλαδή είναι, έχει μεγάλο ρόλο να παίξει και, και η πολιτεία, βέβαια. Αλλά και το καθήκη ο γείτονας, ο παραγείτονας κτλ. Που σήμερα δεν μας νοιάζει τίποτα. Πεθαίνει ο άλλος δίπλα, δεν τον νοιάζει τον άλλο. Σου λέει έχω κέρδος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τελειώσαμε. Πού είναι οι καφέ, δεν θέλω. Ναι, θέλω καφέ για μένα. Τι δεν έχει, και νερά. Εδώ ωραία. Εμφιαλωμένο. Γυάλινο. Ωραίο. Τι πουκάμισια είναι αυτή, είσαι ύποπτος. Δεν πιστεύω να ακούει η γυναίκα τέτοια ώρα. Τίποτα. Εντάξει, πάρε ό,τι θέλεις. Λοιπόν, είδα το μάτς να πούμε. Πήγα εκεί στον Κρόνο και στη γειτονιά μου. Ποιο μάτς, το δικό μάτς. Λέω να δω, Γιάννη, το γύρω-γύρω. Λέω, ρε παιδιά, λέω, μπορώ να δούμε το γύρω-γύρω. Λέω, γιατί, δεν κατάλαβα τι λέει. Τι είναι, ρε φίλε. Λέω, ρωτώ ξανά, λέω, για να με απαντήσεις. Ήταν ο Σκατερινιώτης Παοξής, 70 χρονών. Φαντάζομαι στα 40 πως ήταν αυτός, εποχή Μανάβη. Του λέω συγγνώμη κύριε, λέω, μπορώ να δούμε το γύρω-γύρω. Λέω το γύρω-γύρω είναι, λέω, να δούμε όλα τα μάτς. Να γυρίζει, ξέρω εγώ, 5 λεπτά από το ένα, 5 λεπτά. Με πακ, με πακ, δίνει το τραπέζι μια. Κατάλαβα, λέω. Θα δούμε τον Πάοξ, λέτε. Και δεν είδα τα άλλα μάτς. Εκεί με τους καρνιβάλους και τους γειτονές μου. Κατάλαβες. Λογικό είναι αυτό. Λογικό είναι αυτό. Είδα 3.000 κόσμο. 6.000 κόσμο. 6 λες εσύ. Μέσα ήμουν. Εντάξει, τι. Κάτι κομμενάκια είδα. Έξι, φυσικά. Πολλά κομμένα και πολλές φανέλες του Γκομέζ είδα. Ναι. Ναι. Και ο λιγότερος του Χιμένεθ είδα. Ναι, δηλαδή είδα. Αρκετές. Και μάλιστα κάποιοι. Ψωνίσανε τις φανέλες. Και μάλιστα. 4-5 παιδιά που ρώτησα εγώ, πήγατε παιδιά στο μάτς στην Τούμπα. Τι να κάνουμε, λέει, δεν είχε, λέει, βόλεϊ. Ναι, λέει, δεν είχε βόλεϊ, λέει, τι να κάνουμε. Έτσι με απάντησε. Λοιπόν, και πήγανε και είδανε τον Πάοκ στην Τούμπα. Και γιουχάρανε, κάνανε, πιστεύανε ότι ο Πάοκ θα το δώσει το μάτς και στα τελευταία λεπτά σέρνατε να φάτε κανένα γκολ. Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Δεν ήταν, μέτρια ήταν η εμφάνιση, αλλά εντάξει, ναι. Δεν ήταν και άσχημη ομάδα. Ναι. Δεν είχε τελειώματα όμως. Τελειώματα. Ο Μακ δεν είχε τα τελειώματα. Ο Μακ δεν είχε. Ενώ είναι γρήγορο και κριτικό ο Μακ. Ναι. Στο τελείωμα. Μα τα χάλασε. Υστερεί στο τελείωμα. Μαθαίνει. Μ' αρέσει. Τι μάθα, αφού μπροστά μου τον είχατε, τον έβλεπα. Ναι. Άμα ξέρει κάτι, το λε. Άμα δεν ξέρει, τι να πει. Ο άλλο, ο αριστερά εξτρέμο Ρουμάνο, ο Ράτσι. Όχι, μπακ είναι ο Ράτσι. Πολύ. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Μπακ, αριστερό μπακ. Ναι. Ανεβασμένο πολύ. Ναι. Καμία σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Αυτοί οι δύο συνεργασία πολύ φανταστική να πούμε. Ναι. Μπορούσε να σκοράρει κιόλας σε κάποια ζέση. Αυτός. Και αυτός. Ο Ράτσι. Ο Ράτσι. Μάλιστα. Ο Πιτσιρίκος από δεξιά καλός. Ποιος? Κωνσταντινίδης. Πάρ' το στο σπίτι σου. Μ' άρεσε, ρε φίλε. Κάνω το στο σπίτι μου, τι να κάνω. Στα φρούτα σε βοηθά. Φερ ελπίς. Φερ ελπίς. Δηλαδή από τον Κίτσιο καλύτερο είναι. Δεν, κοίταξε να δεις από τον Κίτσιου καλύτερος. Τη δεδομένη στιγμή το ίδιο είναι. Δεν είναι. Εντάξει. Ο Κίτσιου καλό ήταν, τον έβαλε στα χαφ, ναι. Να ξεκουράσει. Μάλιστα. Αλλαγή του Νομπόα νομίζω ήταν. Ο Νομπόας. Ναι. Έδωσε αναπνοές εκεί πέρα. Έτσι έμεινε και το 1-0. Στο τέλος κοντέψαμε να, όπως είπες, να φάμε και κανένα γκουλ. Εντάξει. Καλά τα λες Κώστα, λέει ο νοσηλευτής, αλλά το Παπαγεωργίου που με ακόμα κρατάει σε οργάνωση. Ναι, όταν φτάσουμε εμείς να πάμε εκεί, μας βλέπω να μας εγχειρίζει εσύ μεγάλη να πούμε. Παύλος Δαρδανελίνος, χάχα, σαξόφωνο ρε Αλάνη, σχολίασε και το κλείσιμο του τηλεφώνου. Ναι. Ναι, έγινε ένα θέμα, φίλε. Όντως έγινε ένα θέμα, μια παρεξήγηση εκεί. Ατυλίσει ο Μπούζος με τον Γιανακόπουλο. Εγώ δεν αναλαμβάνω τι έγινε, τι δεν έγινε. Εγώ την ιστορία την είπα, την ανέλησα και δεν με νοιάζει εμένα από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Κωστή από τότε που πέταξε στην τηλεόρασή σου, δεν πήρε άλλη. Γιώργος Μωυσόγλου. Πήρα, αλλά χάλασε κι αυτή. Ξέρεις τι έπαθε η τηλεόρασή μου. Εκεί που βλέπω να πούμε, Αστερίξ και Οβελίξ, χραπ, χαλά τα χρώματα. Και άμα ήταν σκούρα η εικόνα, ήταν μπερδεμένα τα χρώματα. Πόσο καιρό την έχει. Ασυνοδικό.
Πόσο καιρό την έχεις? Αυτή είναι. Ναι. Αυτή 7 χρόνια την έχω. Πλάσμα είναι. Πλάσμα. Πλάσμα, από αυτήν εδώ. Επίπεδε εσύ, από τι επίπεδε. Τι κλάσμα, δεν κατάλαβα τι λέω. Πλάσμα, πλάσμα, επίπεδη, τέτοιο εδώ πράγμα, τέτοιο. Τέτοιο πράγμα είναι τέτοιο. Έπαθε κεφαλικό, τελείωσε. Τι κεφαλικό έπαθε. Και μετά με έβγαλε. Αυτά έχουν όπως οι ταμιακές, πώς το λένε. Τι είχε, πίεση. Ζέτα, μνήμη. Τελείωσε η μνήμη της. Και τώρα τι γίνεται. Άναψε, σβήσε, τίποτα, παίρνει άλλη. Ναι. Βέβαια, τι. Και τώρα μου βγάζει την εικόνα σαν τα ερευνητικά τη φωτογραφία. Πάει. Καθάρισε. Έχω ένα φίλο καλό ηλεκτρονικό. Ναι. Εκτός Θεσσαλονίκης, θα δει τη φορτώνω από ό,τι βλέπει. Θα σου πει αν γίνεται ή δεν γίνεται ή πόσο θα κάνει. Την πάρεις, την τηλεόραση, θα την πάρει την τηλεόραση, θα την πα. Στη Θέρμη. Όχι στη Θέρμη. Πού? Στη Βέρεια. Στη Βέρεια πα στη τηλεόραση. Ναι. Και θα έρθει. Είναι αυτός ο αδερφός του φίλου μου που έχει την τηλεόραση που σου είπα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να σε δει και σε πει άμα κάνει ή δεν κάνει ή πόσο κάνει αν γίνεται. Έλα, αύριο πάρτι. Αύριο κιόλα δεν γίνεται αύριο. Μεθαύριο. Σε λίγε μέρε. Θα βάλω 19 ευρώ δόσει και 90. Τώρα ευθυνά μου, με 3 εκατοστάρια παίρνει μια 40. Δεν τα δίνω απευθείας. Θα βάλω δόση. Εντάξει. Λοιπόν, στο ναι. Διατάφτα. Πάμε στο διατάφτα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ. Τώρα ναι. Στο αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, ο ΠΑΟΚ. Η πλευρά του η αριστερή είναι πολύ ωραία. Αριστερή πλευρά. Παίκτες με ποιότητα. Ναι. Ο Ράτς, ας πούμε. Ναι. Ο Ράτς. Ναι. Ο Μακ μπροστά. Τα χαφ δεν είπε, τα χαφ. Λοιπόν, θα φτάσουμε. Στα χαφ εκεί ζορίζεσαι, σε βλέπω λίγο. Ζοριζόμαστε στα χαφ. Εντάξει, τώρα θα δούμε και τι μεταγραφέ. Μια σφιχτό, αυτή την έχει. Εντάξει. Ο Τσιόλης, το λέω και πάλι, ναι. Κολόνα. Για σερβιτόρο καλό. Κολόνα σου λέω. Ξέρει μπάλα. Στην Κατερίνα έχει ξενοδοχείο, είναι ωραίο. Ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα. Εντάξει, λίγο αργός είναι το παιδί, ξέρει μπάλα. Λίγο η προσαγωγή βαράνε, λίγο. Λοιπόν, ναι. Δεξιά, Κωνσταντινίδης, είπαμε Φέρελπις. 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 Ναι. Κίτσιου, Φέρελπις. Καλός. Καλός. Μας κάνει. Το, λοιπόν, το ο Σκόνδρας μας κάνει. Δηλαδή, θεωρώ αριστερά-δεξιά, ναι. Έχουμε είμαστε γεμάτοι. Για... Απλώς θέλουμε αριστερά ακόμα έναν. Α, θες και άλλο. Του Ράτς. Ναι. Κάνε λίγο τον... Τζαβέλας, το βλέπω για δρόμο, να ξέρεις. Μέλλον δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα. Ούτε και το βλέπω διακριθέντα. Ναι. Ναι. Πού, πότε, χθες. Χθες, μάλιστα. Ούτε, ναι. Ούτε στους 6 πρώτους ήταν. Σου λέω εγώ τώρα. Το λέω εγώ. Δεν ήξερε που πατούσε. Εγώ λέω καλά πάει. Τι καλά πάει. Ο. Κορυφή ήταν ο Τσιόλης εχθές. Ναι. Μακ Ράτς από τους καλύτερους. Ναι, ναι. Ο Μίτη. Ο Μίτη ήταν καλός. Καλός ο Μίτη, σ' άρεσε. Εντάξει, καλός. Καλός ο Μίτη. Από τον Τζαβέλα 10 φορές καλύτερος. Ο Μίτη. Φυσικά. Εκτέλεση πέναλτι πολύ ωραία. Ναι, ψυχρή. Όχι. Δεξιά γωνία του. Καλά, το ταγάρι τέρμα που έκανα. Δεν το βάλει. Εντάξει. Εγώ τώρα... το βαρούσα, θα το έκανα λες. Πέναλτι. Πέναλτι. Τελευταία χάνονται πολλά, δεν ξέρω. Για πες. Έχει πέσει επιδημία. Για πέτο. Θεωρώ λοιπόν ναι. Στα χαφ τώρα με τις προσθήκες που γίνονται. Μάλιστα. Θέλει βέβαια ενίσχυση η ομάδα. Το καλοκαίρι 2-3 μεταγραφές καλές. Θα φωνάξει. Ξένων παικτών. Ξένων παικτών. Θα φωνάξει. Πρέπει να κάνει μεταγραφές να πάμε ναι. Στο Σεντόνι. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε. Μόλις γύρισα από Βόλο. Ημιλιπόθυμος από το Τσίπουρα. Η ομάδα χωρίς Ρωμάνο Περόν είναι χάρμα οφθαλμών. Μακάρι. Ο γιατρός, ο οποίος με το Πούντο, έχει ένα Πούντο γιατρός. Το έχει ρημάξει το Πούντο 270.000 χιλιόμετρα. Φίλε, Ιταλικό αμάξι με 270.000 χιλιόμετρα και περπατάει, πάει Βόλο, έρχεται. Έχουμε μεγάλο μέλλον. Άμα κάνει τα σέρβις του κανονικά. Σέρβις. Δεν έχει γίνει. Σέρβις, ναι. Ιταλικό αμάξι, λέω. Και τι έγινε. Μάλιστα. Άμα το πας με 70 και κοιτάς τα λάδια του. Με 70. Τα... Με 70, 80. Ναι. Παραπάνω από 100 δεν πρέπει να τα τρέξει αυτά τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα σέρβις του είναι κανονικά. Ναι, ζει, θα ζήσει άλλες 100.000 χιλιόμετρα παραπάνω. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και άμα χαλάσει η μηχανή, τι πάμε στον πάτο Αλμπιγκίδη. Βγήκε σύνταξη του, τελείωσε. Τελείωσε. Ναι. Έχουμε άλλου μηχανικού. Έχουμε άλλου μηχανικού. Λοιπόν. Ο Ηρακλής με αυτή την νίκη που έκανε, φίλε, κατά 80% ανεβαίνει. Ναι. Τώρα, αν πάρει το Σάββατο. Οπότε υπάρχει το Άββατο του Αγίου Νόρου για τις γυναίκες και τον Παοξίδο στον Καφτατζόκ. Κατά την Ήτρικα πάλι. Εγώ είναι 15ο. Μακάρι να ανέβει ο Ηρακλής, σου μιλάω για την Ήτρικα. Ανέβηκε, πάει. Σήμερα έκανε. Όχι, ακόμα δεν ανέβηκε. Τι ακόμα δεν ανέβηκε. Ακόμα πρέπει να έχουν τα μάτια του ανοιχτά. Α, ότι εκείνη διαφορά με του άλλου από κάτω. Ναι, αλλά έχει άλλα 8 παιχνίδια. Τώρα παίζει με την Παναχαϊκή, νομίζω. Εδώ θα πούμε. Αν πάρει αυτό το ματ, είναι μετά κατά 90% πάνω. Είπα. Μακάρι φυσικά. Ωραία. Άλλα θέματα. Είπαμε για Ηρακλή. Είπαμε για Άρη που είδε πολύ κόσμο να πηγαίνει στο Αγιονέρι και να έρχεται. Και από τη μια μεριά και από την άλλη. Είδε κίνηση, δηλαδή εσύ που μοιράζει τα παστέλια δεξιά και αριστερά. Είπαμε για τη μεγάλη Παοκάρα. Ναι. Εγώ πάντω, σαν ραπτό, πρώτα σα δίνω μια συμβουλή. Πουλήστε τον Κόμες και τον Χιμένεθ. Να γεμίσει Τούμπα. Άσε γιατί σα βλέπω του χρόνου. Άσε τα κομμενάκια και η γκλαμουριά εγώ, να πηγαίνει. Εγώ πάλι λέω. Εγώ λέω πουλήστε του. Όχι, εγώ λέω το άλλο. Φέρτε του ανάλογου Γκόμες και Χιμένεθ στον Πάο στην Τούμπα. Εσύ το πα έτσι. Πολύ αισιόδοξα. Να ανεβάσω και την άλλη ομάδα. Δηλαδή να μειώσω την άλλη, να τη φέρω στα μέτρια επίπεδα με την άλλη. Πούλα του. Όχι, όχι. Δώσ' τους. Θα βρούμε άλλους δυο τέτοιους ποδοσφαιρικούς. Στον Κασαρία, άμα είναι έξυπνος, θα το δώσει. Γκόμες και Χιμένεθ ποδοσφαιρικούς. Γιατί τα ποσοστά που παίρνει από τον Ιβάν θα μειωθούν, πες τώρα. Μια χαρά είναι τα έτσι ποσοστά που παίρνει ο Κασαρής. Εγώ άλλο λέω. Ένα Γκόμες και ένα Χιμένεθ ποδοσφαιρικό θέλουμε στην Τούμπα. Και αντίστοιχα θα γίνει και στην Τούμπα μετά. Μάλιστα.
Αυτό θέλει ο Πάουκ. Η Αϊκάρα έρχεται, ανεβαίνει. Με τον καλό και αυτή, μακάρι. Με τον καλό και αυτή έρχεται ο Μελισάν. Του χρειάζεται το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπράβο, θα δει τι θα γίνει τώρα του χρόνου. Θα δούμε, θα βγάλουμε γούστα του χρόνου. Θα βγάλουμε ωραία γούστα. Λοιπόν, Μονομαχία, λέγε τι γίνεται να πούμε εδώ για να πάμε στι γραμμέ. Συνεχίζεται, έχουμε τα like, έχουμε τι κοινοποιήσει. Παιδιά, κάντε ένα like, μια κοινοποίηση. Δίνουμε δωρεάν εισιτήριο 20 ευρώ συμμετοχή για κάθε παίχτη για τρίωρο παιχνίδι με όλο τον εξοπλισμό, καφέ. Τα πάντα ότι χρειαστεί για να γίνει το παιχνίδι για σκεδαστικό και δίνουμε και 25% έκπτωση για οποιοδήποτε θέλει να κουμπωθεί το δικό να το παίρνει, να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, να το κάνει δώρο. Οτιδήποτε. Τα δώρα είναι μεταβιβάσιμα άμα θέλετε σε ένα φίλο σας. Δεν ανταλλάσσονται φυσικά με μετρητά και χαζομάρες. Και είμαστε διάθεσή σας για κάθε τηλέφωνο, για κάθε εξήγηση μάλλον στο τηλέφωνό μας. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ελεύθερες για όσους θέλουν να τηλεφωνήσουν. Παντρεμένες ήταν. 2-3-10 ή στριπλούμ το 90. Πώς το πες? 90-90-90 δηλαδή. Πώς πες το, πώς το λέω. Ή στριπλούμ. Πώς πηδάγαμε παλιά το. Στριπλούμ. Παλιά πηδάγαμε. Τώρα δεν πήγε. Γυμναστική Ακαδημία δεν πήγε. Πού να πάω? Δεν του εξετάει. Γιατί να δω. Σχολείο δεν έβγαλε. Έβγαλε. Δεν πήγε. Πού πήγε? Τι δεσμή ακολούθησε? Τέταρτη. Γυμναστική Ακαδημία δεν είναι. Πού έδωσε? Πού έδωσα? Έδωσα κι εγώ. Πού? Εγώ δήλωσα γυμναστική ακαδημία, ρε παιδί μου. Και έδωσα εξετάσεις. Αυτό το σώμα. Εδώ στο Καφτατζόγλιο, στο βοηθητικό. Και ήταν τα αγωνίσματα τρία. Δώσαμε και αγωνίσματα. Τι αγώνισμα έδωσες? Η στριπλούμ, 400 και. Αλλά με ύψος. Και όχι, και τέτοιο. 13-96 έριξα στη σφαίρα. Σφαίρα. Ναι. Σφαίρα τι. 14-12, άκυρη την έβγαλα, άκυρη πάτησα τη βαλβίδα, βγήκα. Θα πέρναγα με λίγη προπόνηση, μπορεί να. Τι ταγάρι πάω, ξέρεις. Βγήκα τρίτος, βαλβίδα, ρε, ταγάρι. Σε 2.500 παιδιά στη σφαίρα βγήκα τρίτος, ρε φίλε. Σφαίρα ίσου. Πάρουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Σαν το Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Νίκο Κωνσταντινίδη, ζητάει like ο Μονομαχίας. Νίκο Κωνσταντινίδη, βοηθήστε μας. Ένα μήνυμα στέλνετε στην εκπομπή του λαού. Κάθεσαι που κάθεσαι στην καρέκλα σου. Πίνεις ένα ούζο, πίνεις και ένα δεύτερο. Σήκω επάνω και στείλε ένα μήνυμα στην εκπομπή του λαού. Λέγε, ρε. Το δικό μας μήνυμα είναι 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Είχαμε τον Κωνσταντινίδη εδώ στο ράδιο Χαλκιδική, μιλούσε, είχε μια γραμματέα τη μορφούλα. Τι τραβούσε εκείνη η μορφούλα. Άπιστη χείρα του έρωτα, μωρή! Κάνε ένα καφέ με δυο φουσκάλες. τον Κωνσταντινίδη. Καλημέρα! Έλα! Έλα! Έλα, Τάσος, Τζόρνταν. Έλα, μεγάλη. Πάνδραξ. Πάνδραξ. Λοιπόν, πρώτα Κώστα, εχθές σε πήρα δύο φορές τηλέφωνο. Το τηλέφωνο σου είναι κλειστό. Είπα, σε άφησα μήνυμα, μας έγραψες. Φοβάσαι, μην ξοδευτείς. Ναι. Πρώτο. Δεύτερον. Ναι. Τζόρνταν, είδα την κερά, ήθελα να έρθω μαζί σου. Πού ήσουν το βράδυ? Να έρθω εκεί στην εκπομπή. Λογαριασμό δεν δίνω την κερά, ρε Τάσο. Ένα θα σε δώσω τώρα που ήμουνα. Σκίσαμε κάτι. Μαζί θα ερχόμασταν, ρε. Ήμουν από την άλλη μεριά, Χαλκιδική ήμουνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κώστα. Μάλιστα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχω εγώ μέρες. Το μεσημέρι κάποιος με ζήτησε. Συζήτησε, αλλά δεν βγήκε κι εσύ. Κάποιος με ζήτησε. Το χήμα το παχύ. Ε? Δεν βγήκε, λέω. Ναι. Δεν βγήκα, ήμουνα με τα αμάξια. Δεν έχω τηλέφωνο, ρε Κωστά, επάνω. Δεν έχω κίνητρο εγώ. Και ήμουνα με τη γυναίκα, με τα εγγόνια, ξέρεις, μπέρδεμα και... Άμα ρε φίλε, στα 65-63 πόσα είσαι? 62 είμαι. Άμα δεν ξεμπλέξεις και από τα 62, σε πλακώσουν εγγόνια και ιστορίες. Τώρα έμπλεξε αυτούς μετά. Βόλτα τα πήγα, ρε. Είχαμε κάτι. Σε βρήκα κορόιδο, Χαϊβάνη. Πόσα χρόνια θα ζήσει ακόμα, 6, 7, 4, 10. Παρακαλώ, φίλε. Τι εγγόνια, ρε φρέσκο, να κάνει καμιά φορά πάει να πιέσει κανένα τσίπορο, τι εγγόνια, ρε. Σε παρακαλώ, το ευχαριστώ να ακούσει, ρε Χαϊβάνη και εσύ. Άκουρε. Ναι. Θέλω, σε παρακαλώ, 5 λεπτά μου δίνει να μιλήσω, 5 λεπτά. Μίλα. Λοιπόν, θέλω να πω για τον Παθρακικό. Να πει. Να βγάλει τον ταλγκά του. Άκουγα και το πρωί, γιατί όλη τη μέρα ακούει εσά. Ναι. Άκουγα το πρωί, είπε ο Πάγκο. Κάτω από την Κέρκυρα, ναι, όλες οι ομάδες, ναι, πήρανε από τη Νίκη Βόλου και από τον Νόφη 6 βαθμούς. Ξέρω, ρε, εσύ πήρες μόνο 3, το ξέρω. Κάτσε το... να σου πω, ρε, κάτσε να σου πω. Τι... Η μοναδική ομάδα που πήρε 9 βαθμούς είναι ο Λεβαδιακός. Όλες οι άλλες πήρανε 6, μόνο ο Πανθρακικός πήρε 3. Έτσι. Σωστό. Συμφωνείς? Σωστό, συμφωνείς? Σωστό. Ναι, αλλά και το άλλο το σωστό είναι ότι αν σωθείς από τον ΠΑΟΚ θα το χρωστάς, να ξέρεις. Έκανε λαδιά ο ΠΑΟΚ. Όχι λαδιά. Έτσι λες εσύ. Δεν λέω εγώ. Λοιπόν, θέλω, λαδιά, σε παρακαλώ πολύ και έχασε, κύριε Κάσες. Μιλάω τώρα, σας παρακαλώ. Μετά πες το ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σε παρακαλώ πολύ, κύριε Κάσες. Πέρσι μας κράτησες κατηγορία.
Φέτος ακόμα μετά τον τραυματισμό σου δεν επανήλθες. Η ζωή μας έχει γίνει διάλαση. Παρακαλώ πάρα πολύ όποιος ακούει να το πιάσει και μετά να το μας πει. Περιμένουν οι Κάσης. Δεν πήγε καλά. Ένα Κάσης. Πάρα Ωραία. Πολύ καλό παιχνίδι από τον Κάσης. Ωραία. Μόνος του να πάρει την Ξάνθη. Φέτος μας στήριξε και μας έβγαλε και μας κράτησε η σεντερφοράκλα μας. Ο Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ. Έτσι. Τέτοιο σεντερφόρ δεν υπάρχει. Και ο Μπαϊκαρά έκανε την πολύ καλή δουλειά του Χαμάλη. Λοιπόν, είδες Κώστα τι παλιά έβγαλε στον γκολ που ακύρωσε του Κάσης ο αυτός. Τη χόρεψε όλη την άμυνα ο Ιγκόρ και τον βγάζει τέτα τέτ με το τέρμα. Για μένα λέει με πέναντι και δεν ξέρω τι. Καλύτερα να μετρούσε το πρώτο γκολ του Κάσης που ήταν γκολάρα. Έτσι. Και να μην έδινε τον πέναντι παράδειγμα. Φαίνεται ότι κέρδισα με πέναντι. Εγώ δεν θέλω ρε τέτοια πράγματα ρε. Λοιπόν, η ομάδα έπαιξε μπαλάρα. Έχουμε μία ήττα. Λοιπόν, από τον Ολυμπιακό. Η Λασπουριά χάσαμε 10 βαθμούς. Εδώ παίζαμε την Τρίπολη. Τον Ατρόμη, το μονότερμα να πούμε στην Κομωτινή, τον Εργοτέλη. Και η μπάλα κολούσε στη λάσπη και δεν μπαίνε μέσα. Ας λοιπόν, το κλάμα ρε, πάμε στα υπόλοιπα. Ας το κλάμα. Λοιπόν, ναι. Και κάτι άλλο. Ναι. Σήμερα έβλεπα στην εφημερίδα σας 16 περιπτώσεις της ισοβαθμίας. Ισοβαθμίες των 6 ομάδων. Τις είδες. Τις έδειξε και το κρατικό κανάλι, το πλάτο. Εγώ θέλω να μου πεις σε περίπτωση που ισοβαθμίζει την Λιβαδιά, ποιος πέφτει. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Πανθρακικός είναι πρώτος. Σε 16 περιπτώσεις υπερτερεί και των 6 ομάδων. Ναι, αλλά κοίταξε να κερδίσεις την Ξάνθη, μην έρθει ο Πανόπουλος και σε κάνει κανένα χούχου. Πώς? Άκου, κάτι τελευταίο. Με οποιαδήποτε ομάδα έπαιζα στην Κοπινή, γιατί εγώ είμαι παλιά κουφάλα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φοβάμαι μόνο τον Ολυμπιακό δηλαδή και την Ξάνθη. Ξάνθη λόγω προϊστορίας. Στην άκρη του μυαλού μου λέει ότι έχει κύπελο την άλλη Κυριακή. Μήπως εκεί κάνει μια εγκράτεια, αλλιώς η Ξάνθη θα κάνει εγκράτεια. Έχεις δίκιο. Θα κάνει εγκράτεια. Είμαστε στα μαχαίρια. Είμαστε Μπαρτσελόνα Ρεάλ, είμαστε Άρης Πάουκ, είμαστε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τέτοιο φανατισμό έχουμε μεταξύ μας. Το κατάλαβες. Έτσι. Χαιρετίσματα και στο Χιλιτίδης είναι εκεί. Ε, βέβαια. Χαιρετίσματα στο Χιλιτίδη, χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον. Έκλεισες, γεια, άστα τα σάλια, δεν μου αρέσουν τα σάλια. Χαιρετίσματα και χαιρετίσματα σαν τις γκόμενες. Και φιλούνται οι γκόμενες μετά. Ματς μουτς και κραγιόν δεν πάει στο μάγουλο. Στον αέρα φιλούνται. Επόμενη γραμμή, κύριε, καλημέρα. Καλημέρα σε καλά της Εξαρχής. Να τα επανήρθαμε, ήρθαμε. Καλημέρα στον κύριο Χιλιτίδη, καλή εβδομάδα σε όλους. Είδατε, επίσης. Αυτός ο κύριος πριν από κάποιους μήνες έλεγε η καθαρή ομάδα του Πανθρακικού. Ναι. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Γιατί καλέ. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Γελάει ο κόσμος, ρε γιατί φίλε. Γιατί καλέ. Καλέ. Ναι, γιατί τι καλέ. Γιατί καλέ. Τι γιατί καλέ, βρε, τώρα με αυτή τη βέρεια, βρε. Με αυτή την ιστορία, βρε, που έχετε και κάνετε. Αλλά ερχόμαστε για να τα ξεπρομίσουμε όλα. Όλη αυτή εδώ τη βρωμιά. Όλη αυτή τη βρωμιά. Εσείς κύριε Τζόρνταν θα κάνετε να πάτε στη Νέα Σμύρνη για το διπλό. Βέβαια. Και να περνήκατε στο φίλο μου του Ζαμάνη. Για πήγαινε ρε Τζόρνταν στο Ζαμάνη. Ο Ζαμάνης φίλος σου είναι. Αν είναι φίλος μου. Ναι. Σε περιμένει πώς και πώς με πήρε τηλέφωνο έτσι και να ακούει. Ναι. Και λέει τι είπε αυτούς για μένα. Εγώ είπα, ο Κορές έχει μια τουλάπα φακέλους για αυτόν, εγώ τι να πω. Τουλάπα είναι. Καλά, αλλά πήγαινε εσύ να το πεις από κοντά. Τι να το πω ρε φίλε, προφυλακίστηκε για αυτά, εγώ τι να το πω. Καλά, ποιος παξίς προφυλακίστηκε. Δεν προφυλακίστηκε. Το μήνες τέτοια πράγματα, γιατί σου λέω ακούνε και στην Αθήνα, τέτοια πράγματα δεν θα λες. Για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, μην λες τέτοια πράγματα. Συγγνώμη λίγο, ο Ζαμάνης ο Νίκος δεν προφυλακίστηκε. Βεβαίως όχι. 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 Εγώ ξέρω προφυλακίστηκε. Άμα δεν προφυλακίστηκε θα ανακαλέσω. Συνέχισε το, εσύ εγώ σου λέω άστο να πάει. Μην πήγαινε κάτι. Αυτός ο κύριος βγήκε στο πρώτο παιχνίδι εδώ, πάω Πανιωνίου. Άκου να δεις τώρα, βρε, μάθετε τώρα λίγο. Λοιπόν, και μας έκανε για λογαριασμό τρίτου, ήθελε να πει ότι αδικήθηκε η ομάδα του. Και σε κανένα άλλο γήπεδο δεν έκανε δηλώσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Από εκεί κόλλησε. Όπως είπα κάτι. Εγώ είμαι σαν την Καμίλα, δεν ξεχνάω. Καμίλα, με αυτή την πούλη. Ωραία, Καμίλα. Κύριε Ραπτόπουλο. Ναι, ναι. Στην εκπομπή που παίρνατε μέρος μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες έδειξε την Τούμπα με κάμερα μέσα από το γήπεδο γύρω-γύρω.
Γελούσε ο κόσμος. Έλα ρε Μάνο τώρα, άστα αυτά τώρα. Τι είδε, τι είδε. Άστα αυτά βρε Μάνο. Τι να μας πει βρε τώρα. Που θα πείτε εσείς για την Τούμπα μωρέ τώρα. Εμείς στα γήπεδα μέσα είμαστε και θα πείτε γελούσε ο κόσμος. Κάτσε να ακούσουμε. Άντε βρε τώρα να πούμε. Τώρα ασχολήσου τώρα και με κάναν αντίπαλο δικό σου τώρα. Άσε τώρα να πούμε. Εμείς να πούμε. Που μαζεύω 20.000 του καφταζόμενου. Σιγά ρε Τρυπησάκου, σιγά, χαλάρωσε λίγο ρε. Χαλάρωσε. Χαλάρωσε λίγο. Εκατομμύρια εισιτήρια διαφορά έχουμε. Χαλάρωσε. Πήγανε με τη Λεβαδιά 2-3.000. 5-800 τα εισιτήρια ήταν. Ήταν βολεϊκή οπαδή. Αυτό είδα εγώ. Ήταν βολεϊκή οπαδή. Χαλάρωσε λίγο ρε. Σε γήπεδο πάμε ρε. Χαλάρωσε λίγο ρε. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Εμείς που πάμε στο διάστημα. Εσείς δεν πάτε πουθενά ρε φίλε. Στην Τούμπα ούτε απ' έξω περνάτε ρε φίλε. Τι δεν κάνω. Ούτε απ' έξω περνάτε. Αυτά που σου κάνω εγώ, ρε φίλε, μην τα λες εμένα. Ας το βρε τώρα, ας το τώρα. Είσαι απροπόλυτο. Προσωπικά για σένα λέω, πας στο γήπεδο, πας στην Τούμπα, εσύ πότε πήγες στην Τούμπα. Εγώ πότε πήγα. Ναι, πότε πήγες. Εγώ δεν έλειψα από κανένα παιχνίδι, Τζόρνταν. Του ΠΑΟΚ. Που έχει φάσει ο Ηρακλής στην Τούμπα. Μην κάνετε διάλογο, οι δυο σας. Τι είδες, Μάνο, στην Τούμπα. Τι είδες στην Τούμπα. Έδειξε η εκπομπή που παίρνατε μέρος με κάμερα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και γελούσε και το Πανελλήνιο. Και μάλιστα ο καλεσμένος Γιάννης Γκιτσιούδης, αν κύριε Τζόρνταν δεν πιστεύετε, να βγάλετε. Τι να πιστεύω, ρε. Να... Εγώ εκεί ήμουν, τι να πιστέψω. Τι είπε το 6.000 κόσμο είχαμε, τι να με πιστεύω. Τι είπε ο Γκιτσιούδης, τι είπε. Τι είπε. Ότι δεν μιλάει κανείς, δεν μίλησε ο Άγγελος, δεν κανείς, δεν έχει παίκτες και ο κόσμος δεν πάει για αυτό στο γήπεδο. Ωραία, φυσικά δεν πάει. 6.000 κόσμο για το ΠΑΟΚ είναι μηδαμινά τα νούμερα, ρε φίλε. Ναι. Που είχατε ο κύριος Καμόρα που είχε καλεσμένο, είπε δεν έρχεται η επαρχία λόγω κρίσης. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτή η ιστορία έχει κουράσει. Έχει κουράσει όλους εμάς τους ακροατές, γιατί δεν είστε μόνο εσείς. Ψαχτείτε και πείτε μας τι συμβαίνει. Κύριε Ραπτόπουλο, εγώ το λέω. Γιατί να σας πούμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ μας, ρε. Μεγάλη... Όχι, ρε παιδί μου, να μας λέτε την αλήθεια. Ποια αλήθεια, ο ΠΑΟΚ είναι δικός μας, ρε φίλε. Μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ εσύ. Δεν το λέω σε εσάς, κύριε Τζόρνταν. Ναι, μιλάς για την ομάδα μου, ρε φίλε. Ναι, αλλά για την ομάδα μιλάς. Και στους ραδιοφωνικούς οπαδούς δεν απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Τζόρνταν. Ναι, αλλά είναι η ομάδα μας, ρε φίλε, για αυτήν μιλάνε. Και τι να κάνω, δηλαδή. Μην την ακούτε, ρε φίλε, την ομάδα μας. Τι να κάνουμε. Εκεί την ώρα μην την ακούτε, μην ακούτε την. Πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε τώρα. Τι θα κάνουμε, εμείς θα κάνουμε. Εσείς μας βρήκατε στην πόλη, δεν σας βρήκαμε εμείς. Σιγά, ρε φίλε, σιγά. Σιγά, ρε φίλε, σιγά. Σιγά. Και έρχομαι πιο δυνατός από ποτέ, Τζόρνταν. Μακάρι, μακάρι. Γι' αυτό τρέμεις, Τζόρνταν. Τι να τρέμω, ρε εσύ. Γι' αυτό τρέμεις, Τζόρνταν. Εσύ, εγώ σε αυτό το κόλπο που κάνεις, εγώ δεν τρώω, ξέρεις. Εγώ, Μάνους, θέλω πολλούς. Δεν τρώω εύκολα όπως τρώνε κάτι άλλα παοξάκια, κατάλαβες. Είδες τον Άρη τελειωμένο, δεν υπάρχει Άρης τώρα. Κοντράρι στο λαό του ΠΑΟΚ να τσιπήσει ο ΠΑΟΞης, να κάνεις αντίπαλο τον ΠΑΟΚ εσύ. Με τον νου σου δηλαδή, ο ΠΑΟΞης να κάνει αντίπαλο τον Ηρακλή, κατάλαβες. Γιατί ο Άρης είναι στα κάτω του. Τι άλλο να βλέπω. Μόλις αποκλείστηκα με την Ξάφη την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, έγινε στο ραδιόφωνο. Τι έγινε. Ποιος είναι ο αντίπαλός σου. Εγώ. Μα είδες λοιπόν, αυτό κάνεις. Αυτό θες να καπεράσεις. Αυτό δεν γίνεται. Η μεγάλη μερίδα του λαού του ΠΑΟΚ δεν τσιμπάει, να ξέρεις. Η αχαριστία είναι να ξεχνάς τη ζωή. Η αχαριστία σου, η αχαριστία σου, ξέρεις για αχαριστία. Άστο. Η αχαριστία είναι να ξεχνάς. Τι να ξεχάσω, ρε Μάνο τώρα. Γελάει ο κόσμος, ρε Μάνο. Εγώ παίζω με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, να πούμε και εσύ παίζεις αλλού τώρα. Τρελαθούμε τελείως. Εγώ απέκλεισα λοιπόν φέτος όλα τα υποκαταστήματα του Ολυμπιακού. Έφτασα ένα βήμα πριν το τελικό κυπέλλου. Ναι. Ένα βήμα πριν το τελικό, ναι. Μπορώ να ολοκληρώσω. Ναι. Με 560.000 budget, μια ομάδα που θαυμάζει και παραδέχεται και υποκλίνεται όλο το Πανελλήνιο. Μιλάω στο κύριο Δαυτόπουλε. Ναι. Λοιπόν, και εσύ ναι. Με τα δισεκατομμύρια που μας έχουν ζαλίσει, όχι εσύ. Ναι. Εγώ έπαιξα με τη Φιωρεντίνα και εσύ έπαιζε με τη Ζάκυνθο. Αυτό γινότανε. Λοιπόν, ναι. Θέλεις να ακούσεις. Ναι, και πήγαινε στην Ξάνθη και στα. Αμφιβάλλεις δηλαδή, δεν έπαιξα με Φιωρεντίνα εγώ. Έκλεισες, φτάνει. Φτάνει. Στα τα κοκόρια. Του χρόνου να πάτε στο καφτατζόβλιο. 5.000 παοξίδες να του. Ο Μάνος είναι έξυπνος, δεν είναι σαν τον άλλον. Ντουγρού είναι ο Άνος. Ο Μάνος είναι έξυπνος. Ναι. Θέλει να κάνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ να τσιπήσει έτσι. Να πούμε, να σκάσει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Επειδή ο Άρης τον είδε εξαφανίζεται. Ναι. Οπαδικά πάει. Δηλαδή. Ναι. Οπαδικά λείπει τώρα. Άρη, ναι. Κάποια χρόνια θα λείπει. Σου λέει είναι ευκαιρία τώρα να κάνω τον Ηρακλή σαν οπαδό του γουστάρου του Ηρακλή. Γιατί είναι. Είναι ευκαιρία να κάνει τον Ηρακλή αντίπαλο. Εσείς μιλάτε για τον Ολυμπιακό, δίθεν ότι είναι αντίπαλό σας. Όχι, δεν είναι εσείς... πραγματικότητα, φίλε. Εμένα έδειξε ότι φοβάται ο Ολυμπιακός. Εμένα χειρουργήσανε στη διαιτησία. Ναι. Με αναισθησία ή με επισκληρή. Δεν τα έδειξε. Επόμενη γραμμή.
Έλα, αυτό που λέει, έλα, αυτό ήταν καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλώς ήρθες. Και πάλι κάναμε τα ρήφα στον το Βερολίνο. Πω, που μας κάνει το κεφάλι. Παιδες, αυτό που... Κεφάλι σε κάνα, φίλε, έρχονται στην Αλφα Εθνική, ομάδα φτιάξαν, άμυνα έχουν, πετάνε τα γκολάκια 0-1-1-0-1-0-1-0-1-1-1. Ναι, ρε φίλε, έρχονται με το καλό να έρθουν, αλλά είναι στη Β' Εθνική ακόμα και έρχονται. Και εγώ είμαι δεύτερος εδώ. Ναι. Έλα, μιλάτε στο ερώτημα. Πότε έκοψε ο αυτό ο Πανόπουλος από ομάδα τελευταία αγωνιστική βαθμούς που τους ήθελε. Πότε έκοψε ο Πανόπουλος βαθμούς, πότε? Από ομάδα που κεγότανε, πότε έκοψε ο Πανόπουλος σε τελευταία αγωνιστική. Πότε. Ο Πανόπουλος. Γιατί πότε ο ΠΑΟΚ έκοψε ή ο Ολυμπιακός έκοψε. Ποιος έκοψε. Μόνο ο Παναθηναϊκός έκοψε από ομάδα. Η Κέρκυρα. Μόνο. Και Κέρκυρες έκοψε. Ο Παναθηναϊκός και Εθνικούς Αστέρες έκοψε ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Εσείς πότε κόψατε? Πες μου ένα μάτς που κόψατε βαθμούς. Στήσατε την κολάρα σας με την Καλαμαριά. Κοίταξε εκείνο το μάτς. Να σε εκείνο το μάτς. Η Λάρισα πέρναγε 3-2. Ο Εθνικός πέρναγε 1-0. Πότε εσείς, πότε βρε αγόρι μου εσείς κόψατε βαθμούς τελευταία αγωνιστική? Πότε? Μια φορά ήρθε η Δόξα Δράμας να παίξει την Τούμπα. Με ισοπαλία έβγαινε η Δόξα Δράμας. Σωνότανε. Πήγε άλλος ο Ιορδανίδης. Έβαλε γκολ στη θύρα 4 και το Μούτζον η θύρα 4. Μιλάω κι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Με τον Άρη. Έχουμε μια ιστορία με τον Άρη και άλλους με εμάς. Εντάξει. Η οποία είναι αγωνιστική, οπαδική κτλ. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό με κάθε ομάδα. Εμείς το κάνουμε για μια συγκεκριμένη ομάδα και βγάλαμε το άχρημα και πιστεύω και ο Άρης αυτό θα έκανε να μην κρυβόμαστε στο δαχτυλό μας και να μην κλειφόμαστε και να μην έχουμε στάλια μεταξύ. Εντάξει, ο Πανόπουλος το κάνει συστηματικά αυτό με κάθε ομάδα. Ο Πανθρακικός θα κερδίσει, ρε Πανθρακ, να το ξέρεις αυτό. Βάλε όλα τα λεφτά στην περιουσία σου. Λοιπόν, εγώ για άλλο πήρα. Αυτός θα τον, αλλά αυτό το σύστημα το τελευταίο αγωνιστικό στην Ελλάδα που είναι Eurovision στην ουσία, αυτό δεν είναι λίγα. Ο κάθε ένας δίνει στον άλλον τους βαθμούς που θέλει με τις συμπάθειες και με τα ξέρω εγώ του. Μ' ακούς? Πάνε στη Νέα Σμύρνη και απέδειξε το αντίθετο. Εγώ και εγώ. Πάνε στη Νέα Σμύρνη τσαμπουκά και απέδειξε το αντίθετο. Και βγες και σκίσε μας. Και πες μας, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σωστός. Κάτι τελευταίο. Έτσι. Αυτό που λες, δίνω το χέρι τηλεφωνικά από τη Γερμανία. Γιατί αυτό που είπες για τα παιδάκια, εσύ 100%. Όταν έγινα πατέρας εδώ πέρα, έχω δύο παιδιά γερά να είναι. Ήρθαν στο σπίτι μου. Ήρθε κοινωνικός λειτουργός. Άσχετα αν είσαι και ποιος δεν είσαι. Είτε είσαι Γερμανός είτε ξένος. Έρχονται στο σπίτι σου, βλέπουν το σπίτι σου. Σε μιλάνε, σε κάνουν ψυχολογικά τεστ. Κοιτάνε αν μπορείς να θρέψεις τα παιδιά σου και σε δίνουν και δύο κατοικίδια. Σε κράτος που υπάρχει πρόνοια, υπάρχει σοβαρότητα και οργάνωση, όχι μπορτέλο σαν την Ελλάδα. Το παιδάκι σου σε δίνουν 2 εκατοστάρικα κάθε μήνα για το κάθε παιδάκι που θα κάνεις. 10 άμα κάνεις, σε δίνουν 2.000. Αφήνουν τα τζάνκι και κάνουν παιδιά. Για πας στη Γερμανία τζάνκι και κάνεις παιδί. Φας κάτι φάπες να πούμε. Έσχος είμαστε, λεγόμαστε και κράτος και όχι είμαστε φιλότιμοι και τέτοια. Είμαστε φιλότιμοι γιατί είμαστε. Φιλότιμοι λέω κόκκινο στο μεσημέρι. Με το νου του. Ναι, 4 κιλά γλυκόζει στο μυαλό του. Τι άρα, φιλότιμο. Ο ένας έχει φιλότιμο. Δίνω τηλεφωνικά το χέρι και κλείνω με αυτό. Έγινε, να είστε καλά. Τζόρνταν, σημαία ψηλά, ρε. Σημαία ψηλά, ρε. Να είσαι καλά, πάλι καλά. Πάπη σε βρέ. Έλα, επόμενος, καλημέρα. Έλα, ραπ. Πολεμομαχία θα μιλήσει με το επόμενο. Τι γίνεται. Έλα, φίλε, ναι. Όλα καλά, ρε. Έλα, ραπ. Έλα. Από και ανώλευκο κολυδρό. Καλώς τα τσακάλια της Πιερίας. Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω και εγώ το χρόνο μου. Περιμένουμε ένα τέταρτο στη γραμμή. Πρώτα με σένα και μετά με τον Τζόρνταν. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ομάδα. Ο στόχος φτάνει πιο κοντά. Να ξεκαθαρίσουμε από τα χωριά, επιτέλους. Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτά τα λάνια που βρέθηκαν στο πέταλο παρά την απαγόρευση μετακίνησης. Στο νομιστήρα 10 παντού. Παντού όμως. Με ντου. Όταν λέμε παντού, εννοούν παντού σε όποιο κήπεδο για να αγωνίζει το μεγάλο Ηρακλής. Μάλιστα. Το αφεντικό της πόλης επιστρέφει γιατί αυτή είναι η γνήσια μας της πόλης. Η γνήσια. Και λοιπόν, Τζόρνταν. Εδώ είναι. Τζόρνταν. Γελάει ειρωνικά. Το δόντι του φαίνεται λοιπόν, από το χείλο του. Λοιπόν, θα σου πω κάτι να με ενοχλήσει και μετά θα απαντήσει. Μπορώ. Σε ακούω, άμα ξαλβάτε. Λοιπόν, την ώρα που εσύ έχεις 1000 άτομα στο γήπεδο και τα κάνεις 6000. Ναι, για σένα. Και 800. Παρακαλώ, Τζόρνταν, να πω
δεν θέλω να λες ανακρίβειες ρε φίλε τώρα. Μη το. Άτομα, έχεις, ρε, φίλε, ναι ρε φίλε τώρα. Για εσύ ήσουν 20.000 εκεί στο Βόλο τώρα, ξέρω. Λοιπόν, εγώ είπα 20 άτομα στο Βόλο. Ναι τώρα, μην τρελαίνεσαι να μου. Ναι, παπαγόρευση μετακίνηση, ρε Τζόρνταν. Λοιπόν, άκου λίγο. Την ώρα που έχει 1000 άτομα και 800 είναι κόμπλεξ και βγάζουν selfie. Την ώρα που λες ότι. Μη βγάζετε κόμπλεξ, μη βγάζετε κόμπλεξ. Τι να με πεις, με λες τώρα αρλούμπες. Όχι, δεν θα σε πω, δεν θα σε αφήσω. Αρλούμπες δεν θέλω. 6.000 για το γήπεδο. Λοιπόν, την ώρα που λες ότι έπεισε με Φιωρεντίνα, αλλά δεν λες ότι σε απέκλει στο χωριό τη Γκάμπ. Δεν το λες. Λες ότι έπεισε με Φιωρεντίνα. Ρε Ντερβισάκου. Χωριό τη Γκάμπ που μέχρι πέρυσι. Και σε ένα χωριό του Αποέλ σε απέκλεισε. Λοιπόν. Ο Ξούρουπα. Όλη τη χρονιά μα έχει δείξει με τα παραδείγματα του Γαβρού, αλλά την Κυριακή θα πα τα αδέρφια σου του Πάνθυρε, τα αδέρφια σου του Πάνθυρε. Ναι, φυσικά και είναι αδέρφια μου, φυσικά. Να τα λες αυτά ότι φυσικά και είναι άδερφη μου, τα είπα, δεν τα άκουσες. Ωραία, και να πας να στηθείς και να βγεις στο Europarl το βράδυ. Τι να κάνω, βλάκα, λάθος κάνεις φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, πρέπει να πάει να κερδίσει, λοιπόν, να αποκαταστήσει την τάξη, πρέπει να βγει πρώτος στα play-off και πρέπει να δώσει ένα μάθημα αυτόν που έκρινε και κατέκρινε την ομάδα μου στο πρώτο γύρο. Κόλλησε με αυτό. Θα δει στο Europarl την Κυριακή το βράδυ και να κερδίζει πάλι. Δεν θα ξέρει τι θα λες. Έλα ρε φίλε, εγώ ξέρω τι λέω, άσε τώρα. Κατάλαβε. Να ξέρει και εσύ τι λες. Γιατί να πας και να χάσει 3-0 από το παράρτημα του Γαβρού. Εντάξει. Άμα είναι να μείνω με 8 παίχτες, μπορεί. Μπορεί. Μια ζωή είσαι. Τι είμαι. Ρουφιάνος του Βορρά. Μια... Έλα, έλα, άντε. Πάνε κοιμήσου τώρα, αργά είναι. Ρε Τζόρνταν, αφού λες το Μάνο να μην ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, γιατί έχετε διαφορά εκατομμύριων, τότε εσύ γιατί ασχολείσαι με τον Γαβρό. Με τον Γαβρό. Ναι. Ο Γαβρό με ποιον ασχολείται. Ο Γαβρό. Ναι. Φέτο αντίπαλο του ποιο είναι του Γαβρού. Ο Ισαγγελέα. Ο Ισαγγελέα. Πριν τον Ισαγγελέα, ποιο ήταν. Ρε Κομανέτσι Ραπτόπουλε, στα πάνω του όταν ήταν ο Κωνσταντινίδη, έλεγε στο επόμενο δεξί μπακ τη Εθνική. Θα είμαι. Λέει. Εγώ φταίω που κάθομαι και σε ακούω. Τα ρήφα 112. Ναι, το είχα πει. Και πιστεύω ότι είναι ταλέντο. Μπροστά όμω. Πίσω δεν μπορεί. Φέρε ελπίση. Ναι. Πίσω μπορεί. Εντάξει. Πίσω όταν λέω με δεξί μπακ, εννοούμε σκύλο σαν μπακ και να βγαίνει και μπροστά. Αυτό βγαίνει μπροστά όντω. Αλλά πίσω δεν είναι σκύλος, γάτα είναι. Εντάξει, εκεί τρίτος είναι αυτός τώρα. Ναι! Αυτός είναι τρίτος. Θέλει δουλειά είναι στο μαρκάρισμα. Ο Σκόνδρας και έτσι και αυτός. Ναι. Τρίτος είναι. Ο Σκόνδρας είναι ψιλοκαλός πίσω. Εντάξει. Μπροστά είναι μόνο κόμματος. Κωνσταντινίδης είναι καλός μπροστά. Δεν είναι καλός πίσω. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα θέλουμε δεξί μπακ, θα βρούμε έναν τον Ρωσίδη. Στα 23 του. Μπορούμε να τον βρούμε. Πού να τον βρίσκουμε. Δεν τον βρίσκουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι σαν τον άντρα που γουστάρει μόνο το κλαρίνο και όχι να κάνει σεξ. Από όλο Θεσσαλονίκη 90 χρόνια μολονάρα. Θανατική ποινή γρήγορα στον Παγλαμά που σκότωσε το παιδί του. Στη Μαρμίτα θα έρθουν η Αγία Τριάδα Ζάχος Τρέχιας Πιμπουκάτσας. Στην τελευταία εκπομπή φιλέ σαν guest star. Ραπτόπουλε τέσσερις προέδροι πάει μπλεγμένοι. Οι μισοί διαιτητές μπλεγμένοι. Πρόεδροι ΕΠΟ μπλεγμένοι. Και εσύ παρέα με τα βοηθήματά σου Μάνο Αντωνιάδη ασχολείσαι με ΠΑΟΚ, Σαβίδη και με τη φυσική κατάσταση του Νομπόα. Ο Τσόρι μάλλον η καλύτερη. Μεγάλη κοτάρα είσαι μωρέ. Ο 507 λέει εμένα. Και εγώ διαβάζω το μήνυμά του. Τζόρνταν, το ειρωνικό το γέλιο σου είναι καλύτερο και από του Μπούζου. Ρε φίλε, χα 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 χα. Γελάει ο 239. Πάμε στον πολεμομαχία γρήγορα να μας πει τι γίνεται. Συνεχίζουν τα like κοινοποιήσεις. Like. Έλα βέβαια με τα like. Ναι. Μάθε το Facebook, δούλεψε το και εσύ λίγο. Εντάξει. Παιδιά, κοιτάξτε το Facebook, έχουν διαγωνισμό. Τρέχει. Like τι είναι αυτό που μπαίνει μέσα και βλέπει. Είναι δηλαδή. Αυτό που κάνει στο. Όχι εσύ. Ανοίγει σελίδα, μπορεί να κάνει ένα like σελίδα. Μην το έξω, πιέστε, μην μέσα χρόνο και εσύ. Ρε. Που όπως απασοξείς, δεκαετία του 80 έχει ξυριστεί το μουσί σου. Που όπως φίλε, πραγματικά. Γι' αυτό έχω. Σοσιαλίζει. Λέγε λοιπόν τι κάνει. Λοιπόν, λίγορα. Όλοι οι φίλοι που ενδιαφέρονται για να παίξουν μέσα στο να γνωρίσουν καινούριο χόμπι το οποίο έχει ένα χόμπι. Η προσωμείωση με πραγματικά όπλα μάχη. Κάνουν να αλλάξει σελίδα μα, κοινοποιήσει φωτογραφία και συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Τρέχει διαγωνισμό, κυρίε και κύριοι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Έχει like τώρα. Ναι, ρε, χαμό γίνεται. Χαμό γίνεται από likes. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Ο 65 με Ραπτόπουλε. Καλώς τώρα, το συνταξιούχο. Καλώς τώρα. Παοκάρα, ρε Τζόρνταν. Να σε καλά, ξέρετε γιατί χαίρομαι, παιδιά. Γιατί υποφέρουν αυτοί οι Ηρακλειδείς. Αυτό έχουν το DNA το ελληνικό μέσα μου, ρε. Χαίρονται, φίλε, ανεβαίνουν κατηγορία. Και χαίρομαι που υποφέρουν οι άλλοι. Αυτοί υποφέρουν εμάς. Λένε ότι εμείς οι Παοξίδες έχουμε αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Υπάρχει κανένας αντίστοιχος Μάνος ή αντίστοιχος αυτός από τον Κολυδρό ή ο Αντωνιάδης που να μιλάνε έτσι για τον Ολυμπιακό? Υπάρχει κανένας Παοξής που να μιλάει για τον Ολυμπιακό? Δεν λέει. Ποιοι μιλάνε? Υπάρχει κανένας Παοξής σαν τον Μάνο, αλλά στη θέση του Μάνου δηλαδή, να είναι Παοξής και να μιλάει για τον Ολυμπιακό? Ο Μάνος είναι έξυπνος, ρε, άκου να δεις. Άντε πάλι.
Στα έχω πει 100 φορές. Θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Ο Άρης είναι στα κάτω του, ξαφανισμένος και σου λέει είναι ευκαιρία τώρα να κάνω τον Άρη, τον Ηρακλή δεύτερη ομάδα στην πόλη. Στη Βόρεια Ελλάδα, α πούμε. Κατάλαβε, να κάνω τον Παοξή να ασχολείται με μένα. Δεν είναι μόνο ο Μάνος. Όλοι οι Ηρακλήδες είναι έτσι. Δεν είναι όλοι, δεν είναι. Μήπως νιώθουν ότι εσείς για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι, δεν είναι. Όσοι παίρνουν τηλέφωνο. Ρωτάω, μήπως νιώθουν οι Ηρακλήδες όπως νιώθετε εσείς για τον Ολυμπιακό. Μειονεκτικά δηλαδή. Τι μειονεκτικά. Δεν μιλάνε έτσι. Υπάρχουν, αυτό λέω. Παοξίδες βγαίνουν έτσι να μιλήσουν για τον Ολυμπιακό. Και δεν βγαίνουν. Πώς βγαίνουν, να μιλάνε έτσι σαν τον Μάνο. Ού. Πώς είναι, κανένας δεν μιλάει έτσι. Κανένας δεν μιλάει. Τέτοια λάσπη που ρίχνει ο Μάνος. Αλλά έπρεπε να ακούσει ο Μάνος του Παπαζαφυρίου το Σάββατο το πρωί που έτυχα εγώ να ανοίξω το ραδιόφωνο. Τι είπε αυτό ο παππούς, τι είπε. Κόλαφος για τον Ηρακλή. Κόλαφος. Αν και Ηρακλειδέας είναι ο Παπαζαφυρίου. Γιατί, δηλαδή τι είπε. Δεν το γουστάρουν, τον κυνηγάν τον Παπαζαφυρίου. Τι είπε, δεν τον άκουσα. Το τι είπε ο Παπαζαφυρίου από τα πλάκα. Το τι για πλαστά τιμολόγια είπε. Τι είπε για το Σεντελίδη που τον έβαλε εδώ άσχετος, λέει, από διοίκηση, τον έβαλε ο Παπαρασάκης. Για τον Παπαρασάκη δεν τα θυμάμαι όλα. Και είπε για τα εισιτήρια, είπε. Κόβουν 3.000 εισιτήρια και ανοίγουν τις πόρτες και μπαίνουν 15.000 μέσα, Ηρακλήδης, λέει. Το τι είπε ο Παπαζαφυρίου, πάρτε το τηλέφωνο να σας τα πει. Πάρτε τηλέφωνο να σα πει. Ραπτόπουλε εσύ και ο Κόκκινο. Πάρτε το τηλέφωνο να δείτε τι σα λέει. Ο Κόκκινο είναι φίλο με τον Παπαζαφυρίου και σε πολλά συμφωνούν. Ναι. Πάρτε το απικόλαφο. Μέχρι πέρσι αυτό γινόταν. Δεν ξέρω τώρα. Μέχρι πέρσι αυτό γινόταν. Θα πάμε του χρόνου βόλεϊ, θα πάρουμε διαρκεία. Τρία λεπτά πριν το παιχνίδι, ανοίγανε τι θύρε να πούμε και μπαίναν τσάπα όλοι μέσα. Όπως έκανε ο Σαγουράκης. Πέρσι πήγα εγώ. Εγώ έδωσα σε φίλο μου Ηρακλειδέα 40 ευρώ να κόψει δύο εισιτήρια στα επίσημα. Ναι. Και μου λέει, όχι, δεν απλώσουμε. Γιατί απλώσουμε, λέει. Α, πάμε τσάπα. Σε εσάς τι έκανε. Α, το Σαγουράκη. Μην είσαι αντιδραστικό. Αντιδραστικό είμαι. Ναι, ρε. Εμεί λέμε τι γίνεται σε κάθε ομάδα τώρα. Γιατί εσένα τι γίνεται. Ρε, εσύ του λέω να ενισχύσει την ομάδα. Πάνε να κόψει δύο εισιτήρια. Όχι, λέει, άσε, γιατί για του τα δώσει. Ο Σαγουράκης τι έκανε. Άντε πάλι, Σαγουράκη. Ρωτάω. Ο Σαγουράκης έκοψε 21% μπορεί να κάνει 1.200 λάθη στον ΠΑΟΚ. Αλλά έκανε και 5 καλά, ρε φίλε. Ρε, δεν λέω εγώ ότι ναι. Δεν έκανε ο άνθρωπος καλά. Συσπήρωσε τον κόσμο του πάνω. 21% διαρκέ και τα βάλε μπλαφόν, τέλος είπε. Μπλαφόν. Αλλιώς αν δεν τα βάζε, θα είχαμε κάνει όλη την τούμπα sold out. Να αρχίσουμε και εμείς να ρίχνουμε λάσπη για τον Παπαθανασάκη, λάσπη για τον ένα και λάσπη για τον άλλο. Δεν ο Μάνος έλεγε όλο ότι θα φύγει ο Σαββίδης πριν από 2 χρόνια μετά φύγει ο Σαββίδης. Θα τη βάλουν την τούμπα στα καρούλια. Δεν παίρνει δουλειές, ξέρω εγώ, θα κάνει εκείνο, θα κάνει τ' άλλο, 1.200. Ξεπαγώνουν το πέρσι το Φεβρουάριο τα χρέη. Δηλαδή, στην ουσία ο Μάνος τι θέλει, να φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ, αυτό δεν θέλει, αυτό θέλει. Γιατί φοβάται τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, γι' αυτό. Θέλουν όλοι. Φαγώθηκαν όλοι, φαγώθηκαν. Λύσαξαν. Ναι. Γιατί το φοβούνται το Σαββίδη, γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, γι' αυτό. Δεν είδε με τι πάθος μιλάνε, αλλά αυτό χαίρομαι όμως εγώ έτσι, που υποφέρουνε. Χαίρομαι που υποφέρουνε πάρα πολύ. Πολύ το ευχαριστιέμαι. Mm. Το κολυμπηρινός που βγαίνει με τι πάθος μιλάει. Το τσακάλι της Πιερίας. Δεν πάμε γιατί είναι πιτσιρίκι αυτό και δεν ξέρει τι γίνεται. Μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Γι' αυτό φέραμε την Ελλάδα σε αυτό το γάλι. Γιατί όλοι ξέραμε και λέγαμε αυτά που δεν ξέραμε. Κατάλαβες. Δεν κοιτά για την ομάδα τους. Δεν μιλά για την ομάδα τους. Εγώ άρχισα να βάζω με φίλους μου στοιχήματα τώρα εδώ για το Μάνο. Λέμε σήμερα θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, όχι άλλος λέει θα μιλήσει, θα μιλήσει για τον Ηρακλή. Και πάντα χάνω το στοίχημα. Εσύ ασχολείσαι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Εγώ μόνο με τον ΠΑΟΚ, δεν με ενδιαφέρει. Το Άρης Πανσεραϊκός δεν το είδες. Ποιο, το Άρης Πανσεραϊκός. Ναι. Όχι, το είδα λίγο, δεν το είδα. Λίγο. Έτσι, βλέπω μερικά έτσι. Καλά, τώρα ας πούμε, Αγιονέρης Πανσεραϊκός, δεν θα ακούσεις λίγο. Κακό είναι να το δει. Θα ακούσω, εντάξει ρε Ραπτό. Εντάξει, πες τώρα με μένα, μιλάς τώρα. Δηλαδή, ο Αριανός δεν θα ακούσει τι θα γίνει στη Νέα Σμύρνη. Πώς δεν ακούς. Ακούς, εγώ είμαι παοξής, αλλά ξέρεις ότι θέλω τώρα τον Άρη, τον Ηρακλή δεν θέλω. Γιατί με ανάγκασαν αυτοί και κάποιοι άλλοι Ηρακλειδείς να μισήσουν. Μπήκες και εσύ σε αυτό το κόλπο. Δεν μου λες τώρα, τον Άρη το λυπάσαι λίγο. Τι πράγμα. Τον Άρη το λυπάμαι. Όχι, δεν το λυπάμαι. Αλλά η μόνη ομάδα που έχει δικαίωμα να μιλάει για τον ΠΑΟΚ είναι η Αριανή. Είναι ο Άρης. Η Αριανή είναι η μόνη φίλη που έχουν δικαίωμα να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Γιατί μόνο αυτούς παραδέχομαι. Γι' αυτό τους κάψατε και τον κάνατε. Και ω ομάδα τον Άρη πάντα τον παραδεχόμουν. Και πήγαινα στον Γαριλάο και τον έβλεπα. Τον Άρη. Άσου που ήξερα και τον Μπάλα, γιατί είμαστε και συνάδελφοι με τον Μπάλα. Και πήγαινα εδώ τον Μπάλα. Το 48 είσαι γεννημένος. Όχι, 49.
Ο Πάλος το 48, είστε εσύ, μη σειρά. Ναι, συνάδελφοι μας. Γιοπόνος είσαι, ρε. Δασολόγος. Δασολόγος. Ωραίος. Ο Πάλας, τι αμάξι και ο Πάλας. Δεν θυμάμαι, ρε, από το πρώτο. Ένα Ford Escort είχε. 18 χρόνια. Ένα Ford Escort. Ναι. Από τα πιο γερά αυτοκίνητα είναι και τα Escort. Ναι. Είδε στη Λαμαρίνα έχει πάει. Τάξη είναι το Escort. Σίδερο, σίδερο έχει Λαμαρίνα. Ο Πάλας είχε ένα Ford Escort. Ένα να, καφέ. Μου, τώρα μου βγαίνουν τώρα οι Ηρακλειδεί τώρα σε και να σε μην βγαίνουν οι Ηρακλειδεί. Πού ρε. Πηγαίναμε στην Τούπα και του βλέπαμε και. Φτάνει ρε τον παρελθόν. Του χρόνου στο Καφτατζόγλιο θα πα. Τώρα δεν πηγαίνω στο γήπεδο τώρα. Άντε, καλά, κάτσε, κάτσε, τα βγάζω γιατί δύσκολα είναι. Κλείσε, τα λέμε. Που χειμανάβη πέρασε τώρα, δεν έχει ντου και τέτοια. Βγαίνει Τζόρνταν. Σε πουλάει μαγιά. Είσαι κατά τζόγλιο. Εντάξει, μαγιά με πουλάει. Δεξί μπάξα τον Μπουκουβάλα δεν έχει κανένα στη Σούπερ Λίγδα. Καλό είναι ο Μπουκουβάλα. Ραπτόπουλε, θα ακούει κανένα μανάβη σε αυτά που λέει ο Μάνος και ο Ολλανδός και θα πεθαίνει στα γέλια. Και απάντησε μου πότε γέμισαν τελευταία φορά το Καφτατζόγλιο οι λίγοι που ασχολούνται όλη μέρα με τον Μπάουκ. Επόμενο κύριο, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ κύριε. Γεια σου, φίλε. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Άντε, ρε σώπα, τι έγινε με αυτέ τι γραμμέ να πούμε σήμερα. 10 ώρες. Δεν μου λες. Μάλιστα. Θα σε δώσω ρεπορτάζ να μου από το Βόλο, θέλεις. Άκου λέει. Άκου τώρα να δεις τι έγινε εδώ πέρα. Πήγες χρωμόσκυλο, πήγες. Ξεκινήσαμε από εδώ. Πήγες. Ναι. Τώρα γυρίσαμε. Μαζί με τον γιατρό. Τι. Με τον γιατρό μαζί. Όχι, ρε, κάτι να σε πω, θέλω να σε πω. Βέβαια. Θέλω να σε πω. Πήγαμε 3 αυτοκινητάκια από εδώ. Τετραδούλες να πούμε. Φτάσαμε μια χαρά στο Βόλο με τα κασόλια μας έξω να πούμε χωρίς εισιτήρια, χωρίς τίποτα. Μπήκαμε μέσα στο γήπεδο να πούμε όμορφα και ωραία, μια χαρά. Με κάτι λίγο έτσι μανουρίτσες, ψηλές. Μπήκαμε μέσα λοιπόν, υποχρεώσαμε να πούμε, ξέρω εγώ, μέσα στο γήπεδο να πούμε, τον κάναμε το Βόλο ανύπαρκτο. Υποχρεώσαμε τους οπαδούς να μαλώνουν μεταξύ τους, να προσπαθούν να έρχονται, προς τα μάτια, μόλις έρχονται προς τα μάτια μας βλέπουν φίλε. Φεύγανε προς τα πίσω μόνοι τους, ρε. Μετά τις πέσανε μόνοι τους, μετά μαλώσανε μεταξύ τους. Πήραμε το ματσάκι και φύγαμε όμως από ωραία και γυρίσαμε να πούμε. Αυτά εδώ. Ναι. Εν τω μεταξύ, Τσίπρος στο Βόλο να πούμε στο κέντρο δεν έχει πιει κανείς χωρίς εισιτήριο. Να ξέρεις. Με απογορευμένη μετακίνηση. Ναι. Δεν το έχει κάνει κανείς. Θυμάσαι τι είχε γίνει πέρυσι στο Καφτατζόγλιο με το Βόλε. Πολλά θυμάμαι. Θυμάσαι. Και πήγαμε φίλες αυτή την έδρα 20 άτομα. Κατάλαβες τι έγινε. Του χρόνου προπονητή θα έχετε τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν ξέρω φίλε, ο άνθρωπος έχει κάνει δουλειά. Με και τι έχω μια πληροφορία ότι το ζήτησε η Τρίπολη λέει. Εντάξει, πιστεύω θα είναι νορμάλ. Θα το ζήτησε η Τρίπολη λέει. Ο Μποροβίλος. Δεν ξέρει η Τρίπολη τι μας έκανε, τι το ζήτησε. Το ζήτησε ο Μποροβίλος, έτσι έμαθα εγώ. Τώρα αλήθεια ψέματα. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μποροβίλος. Ο Μποροβίλος θα πάει να κάνει παρέα με τον. Δεν ξέρω ποιο θα κάνει παρέα, πιθανό να κάνει παρέα. Ναι, για δώσ' μου λίγο και το διπλανό σου τώρα λίγο να τον πω. Εδώ είναι ο διπλανός, εδώ. Άσε τώρα τον πιτσιρίκο. Τώρα μίλαμε με ένα που είμαι λίγο πιο μεγάλο. Μίλαμε αυτό που είναι πιο μεγάλο. Ναι, τι έχει να πει τώρα εσύ για τον Ηράκλειο, για πε μα. Τι έχει να πει για το λαό σου. Εσύ τι έχεις να πεις τώρα για το λαό μου, δηλαδή, για πες. Εγώ έχω εσύ να πω που είσαι μεγάλος, ρε φίλε. Για το λαό του Ηράκλη, πες μου, πώς? Εγώ έχω να πω για το λαό σου, λέω. Καταρχήν είσαι ομάδα που δεν έχει κάνει sold out ποτέ, ρε φίλε. Εγώ δεν έκανα sold out ποτέ. Ναι, εσύ με πολύ. Είσαι πολύ. Πόσο χρόνο είσαι, μεγάλε. Πότε, ρε φίλε. Πόσο χρόνο είσαι. Πότε έκανε sold out εσύ. Πόσο χρόνο είσαι, δεν με απαντάς. 35. Πότε έκανε sold out εσύ. Τουλάχιστον 35 όσο είναι τα χρόνια σου έχω κάνει sold out σε Τούμπα. Πότε, ρε. Τουλάχιστον 35 φορές. Πότε τα έκανες, πες μου. Πότε. Ναι. Πέρσι τελευταία φορά με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Με τι, με τους Αιγύπτους και με τους Μπλιάτη χώρια. Πώς? Με τους Αιγύπτους λέω και με τους Μπλιάτη χώρια. Α, τώρα τι να σε πω εγώ, να σε πω τα άλλα τώρα. Άστο, πάμε στον επόμενο. Κόμπλεξ, βγάζετε κόμπλεξ, βγάλετε το αυτό. Έλα. Έλα μεγάλε, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Από Χαλκιδική, Αεκάρα. Ποιο μέρος? Γερακινή. Πέρασα από εκεί πριν 3 ώρες. Α. Ωραία είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω λίγο στο φίλο τον Τζόρνταν. Είμαι 48 χρονών εγώ. Μαζί είμαστε. 49. Λέγε. 66 δεδομένος. Μαζί είμαστε. Σχολείστε όλοι πάνω. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. 210-220. Μπα, παραπάνω. 250 περισχάπη. Λέγε, εντάξει. Λοιπόν, μια παρέα είμαστε. Ήθελα, εγώ λατρεύω το ποδόσφαιρο. Λατρεύεις. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πει τα τελευταία χρόνια, ναι, τα 20, τα 25, τα 30, ποια είναι η ανάπτυξη, ξέρω και εγώ, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, ναι, βλέπουμε και κάποια άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι. Όπως. Τι εννοείς, για κάτω, Λιάννα, ναι. Θέλω να πω ότι να πεις, ναι,
οριμάζουμε και το μυαλό, ξέρω και εγώ, δεν οριμάζουμε, δεν οριμάζουμε, γερνάμε. Α, όχι, 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 μην το οριμάζουμε, μεστώνει το μυαλό. Μεστώνει το μυαλό, κατεβαίνει το πουλί, κατεβαίνει το ζάχαρο. Έλα τώρα, μεστώνουμε και κάνουμε, τα λες ωραία. Παρακάτω. Ναι. Με στόρμα. Λοιπόν, θέλω να πω. Με στόρμα και... Ποια είναι η ανάπτυξη, ξέρω κι εγώ, ή πώς μας βλέπουν σαν, σαν φιλάβλους που έχουν να μας παρουσιάσουν ένα θέαμα. Γιατί εντάξει, εγώ είμαι ΑΕΚ, το παιδί είναι ΠΑΟΚ, ο άλλος είναι Άρης, Ηρακλής. Ποιος... Γι' αυτό υπάρχουν και τόσες ομάδες, έτσι δεν είναι. Ναι. Καθένας λατρεύει την ομάδα του. Λατρεύει. Ναι, την αγαπάει τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ λατρεύω. Εντάξει, μην το κάνουμε και δολολατρικό το θέμα. Όχι, όχι, δεν είναι. Έλα, τα προσώπατα αγαπάμε τώρα, σταμάτα. Αγαπάει την ομάδα, τα προσώπατα. Τον Γκόμες αγάπησε, μωρέ, ο Παοξής. Και το Χιμένες. Άδεια ήταν να πούμε το φόρμα. Αγάπησε τώρα ο Παοξής. Όχι, είδε το τελευταίο, το όραμα. Να πούμε, σου λέει, έρχεται παιδιά, είναι και διψασμένος, γι' αυτό πήγε. Έτυχε να είναι και ο Γκόμες εκεί πέρα. Πια, μπράβο, ναι. Άμα δεν ήταν ο Γκόμες, δεν γέμιζε. Δηλαδή, άμα ήταν τελικός και χωρίς Γκόμες, δεν θα πήγαινε ο Παοξής. Όχι, δεν πήγαινε με τον Παοξής. Γιατί δεν πήγαινε τελικό. Λοιπόν. Οι ομάδες μας τι έχουν να μας προσφέρουν, παιδί μου, σαν θέαμα. Εγώ θα το κρίνω αυτό σαν θέαμα. Δηλαδή, πώς να. Πήγαν στο βόλεϊ, άκουγα, ξέρω κι εγώ, σηκωνόταν αυτό. Λέει, άμα θέλεις θέαμα στα 48 σου, τράβασε κάνα στριπτιτζάδικο ή κάνα Μουλέν Ρουζ, να δεις καμιά χορεύτρια, να κάνει κανένα φίδι, να πούμε. Ο φίλαθλος θέλει νίκες. Το θέαμα δεν το θέλει. Νίκες. Νίκες. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν. Θέλει νίκες. Τώρα εσύ έρθω στο 48 και δεν θέλει. Κάτσε να σου πω. Να σου πω. Κάτσε ρε μεγάλε τώρα. Στα 15 σου, στα 20, στα 30 ήθελες θέαμα. Βεβαίως. Ήθελες. Βεβαίως. Ήθελες θέαμα. Ναι, γιατί εγώ από εδώ δεν είμαι η ΑΕΚ που αγαπάω, ξέρω και εγώ πες στην Αθήνα. Τον Τροχανά τον έβριζες. Ποιον? Τον Τροχανά. Βεβαίως. Αφού έπεσε η Άκ Μπαλάρα, γιατί τον έβριζες? Επειδή δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δεν πήγαινε οργανωμένα να βρει. Σε μένα μιλάς τώρα, άσε το μαραμίδι. Και έλεγε παπαριές. Πώς? Κατάλαβες τι σου λέω. Γλυκό αγόρι, ο Τροχανάς, η ΑΕΚ, έπεσε μπάλα. Τα έπαιρνε ο Βαρδινογιάννης με τον Μπορέλη. Τον έβριζες. Δεν ήθελες θέαμα, τίτλο ήθελες. Πώς δεν ήθελα θέαμα, ρε αδερφέ. Κάτσε το ποδόσφαιρο, τι είναι καταρχήν, ξεχνιέσαι. Το ποδόσφαιρο είναι νίκες, χαρές, λύπες, λεφτά λοιπόν, που... Λοιπόν, να σου θέσω... τι είναι το ποδόσφαιρο. Έπεσε ο Ηρακλής, η ΑΕΚ, ξέρω κι εγώ, στη Β' και στη Γ'. Έπαιξε η Άρσεναλ μπάλα θέαμα, το λοιπόν, πήρε ο Μουρίνιο. Και τι έγινε δηλαδή. Τι έγινε, ο στόχος ποιος είναι. Εσύ ζεις με το, για το... Τότε πάμε στο άλλο, πάμε στο άλλο. Και ο Ηρακλής έδινε να θέαμα και έβγαινε έβδομο. Αυτά που μένουν είναι οι τίτλοι, καλά σου λέει. Ο τίτλος μένει. Βγαίνει τώρα ο Γάβρος και σε λέει 42 πήρα, αλλά θέαμα 0. Δεν το νοιάζει. Ναι. Ναι, να ξέρουμε τι θέλουμε, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι τίτλο με κάθε μέσον, ξέρω κι εγώ. Έτσι τι. Έτσι, γιατί. Ναι, γιατί, αλλά τι. Εσύ με τον Μελισανίδη και τον Καράτ, πώς θα έπαινες δηλαδή. Δεν είχες διαιτησία, δεν δέρνα τους διαιτητές. Τον άλλο τον κάναν πάνω στο ξύλο τον πάνω. Είχαν και ομάδα του. Είχαν και ομάδα, ποιος λέει το αντίθετο. Αυτό θέλω να σου πω. Είχαμε Κασάπη, είχαμε Μπορμπόκη, είχαμε Σαμπανάτοβιτς. Άστα αυτά, πιο νωρίς. Είχατε ο Κόνσκι, Σαβέσκι, Πατίκα, Σαμπανάτοβιτς. Μπράβο. Λοιπόν, τέτοιους θέλω να πω ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή. Κατάλαβες, η κάθε ομάδα. Ναι, αυτό ναι. Έχουμε πτώσει λοιπόν, σε ποιότητα. Κατακόρυφα. Σωστό, σωστό. Αριανός και με πήγαινε συνέχεια στον Άρη να σου πω. Έβλεπα το Μόκαλι, το Μπάλα, το Βένο, το Φυρό, το Σεμερτζίδη, το Μπαλί, τον Όλε, το Σίδρο, το Ζελελίδη. Λοιπόν, έβλεπε θέαμα και όχι, έβλεπες. Μετέπετα ήταν αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σου πω ότι σαν ποδόσφαιρο. Είμαστε πίσω, ναι. Αντί σωστό. Να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω. Πάμε πίσω, ναι, ναι. Σε ποιότητα, λοιπόν, σε ταχύτητα. Πήγα και στον Ηρακλή και έβλεπα, ξέρω κι εγώ, πώς μας μένει για τον Χατζηπαναγή, τον Σιλιανόπουλο που τον έκανε, τέλος πάντων, κτλ. Θέλω να πω, ο ΠΑΟ ψάχνει τόσα χρόνια, ξέρω κι εγώ, και δεν έχω δει να έχει έναν παίκτη όπως ήταν ο Μαγκδί Ντορμπά, που δεν ήταν και ο πρώτος. Έτσι. Πεχταράς ήταν αυτός, τι. Ναι. Κάτσε καλά δεκάρια. Έχεις δίκιο, τα λέμε, έχεις δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό το κομμάτι ο φίλος της ΑΕΚ. Απόλυτο δίκιο έχει. Να πω όμως ότι πλέον οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν περισσότερο ψηλοί, δυνατοί, λιγότερο τεχνίτες. Έχουν κατεργηθεί τα εξτρέμ γιατί μπαίνουν άλλα κορμιά εκεί και χάθηκε η ποιότητα, τα συστήματα κερδίζουν το άτομο. Έχει χίλια δίκια. Χλίσαν οι χώροι, αλλά
ότι είχαν παιχταράδες σε ποιότητα πριν 15-20 χρόνια. Μακτή Τολμπά, τι Μαραγκό Σπύρο, τι Φραντζέσκο, τι Νάγκμπε. Πρόσφατα δηλαδή γεγονότα. Ο ΠΑΟΚ με παιχταράδες. Εντάξει. Ολυμπιακός Καρεμπέ, τον άλλο τον Βραζιλιάνο, Ζελίας παιχταράδες. Τζόρτζεβιτς, Γιανακόπουλο. Τα έπαιρνε βέβαια με αηλιτία και αυτά, αλλά έβλεπες μπάλα. Έχει δίκιο φίλος. Έχει δίκιο. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Εγώ έβλεπα το Χατζηπαναγή Δεκάρ και τώρα βλέπω τον Πάσα. Τι να κάνω. Έτσι. Έλα φίλε, καλημέρα. Γεια σου Ραπ. Καλώς τον. Ηρακλής είμαι από Γιάννενα. Στα Γιάννενα τι, δάσκαλος είσαι. Όχι, είχαμε μιλήσει προχτές και σε μπέρδεψα και μου λες και τι κάνεις στη Βέρεια αφού μένεις στη Θεσσαλονίκη και τέτοια. Τώρα είσαι στα Γιάννενα. Όχι, τώρα είμαι Βέρεια και χθες ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Και τώρα νιώθω ολοκληρωμένος σαν άντρας αφού είδα τέτοια ματσάρα. Ήθελα να πω στο φίλο που... Ολοκληρώθηκε σαν άντρας. Ναι, γιατί τέτοια μπαλάρα δεν είχα ξαναδεί. Σαν φίλαθλος, όχι σαν άντρας. Ναι, σαν φίλαθλος, το ίδιο είναι. Πώς απλά είχε βγει κάποιος από το μακροχώρι και σε είχε βρήσει όταν είπες πόσο καθαριότητα υπάρχει. Πόσο καθαρή ομάδα είναι η Βέρεια. Ναι. Ναι, πόσο καθαρή. Και ήθελα να βγει, γιατί δεν βγήκε σήμερα να μας περιγράψει τον αγώνα, τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα έξω από τα αποδυτήρια, που περιμένανε τους παίχτες. Γιατί δεν βγήκε κανένας να πει. Τους βρίζαν τους παίχτες. Χαμός. Αλλά πρώτη φορά ήμουν στην κερκίδα της Βέρειας. Είχε άτομα από Κομωτινή, στην κεντρική της θύρα. Υποτίθεται να κερδίσει και να μην παίζει τίποτα. Και να κάθονται τίποτα. Του Πανθρακικού. Δηλαδή τέτοιο παιχνίδι δεν έχω ξαναδεί ποτέ τη ζωή μου. Σε τι ομάδα είσαι, φίλε? Ηρακλής σου λέω. Δηλαδή Ηρακλής Ιωνικός. Ένα-ένα με το δοξάκι τον πέναλτι, δεν είδες άλλο τέτοιο μάτς. Ηρακλής ΑΕΚ 2-3. Ηρακλής Άρης 0-4 το 79. Στο 30 ήταν 3-0. Δεν έχεις δει εσύ στον Ηρακλή. Τότε γεννήθηκα, δεν έχω δει. Α, δεν είδες τότε γεννήθηκα. Εντάξει, τότε ζητώ συγγνώμη. Απλά ρωτάω εγώ να με πεις. Ήθελα να πω κάτι και στον Τζόρνταν. Πες μου. Η ολόκληρη πόλη είναι κομπλεξική. Πώς? Αυτό υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Δεν χωνεύει Ηρακλήδα τον ΠΑΟΚ καθόλου, έτσι. Ο ΠΑΟΚ χωνεύει του Ηρακλήδη. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν εμένα, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν η μεγαλύτερη μάζα του ΠΑΟΞΗ, το γουστάρουν τον Ηρακλή. Τους Ηρακλειδείς δεν γουστάρουνε. Τους Ηρακλειδείς πάντως δεν τους γουστάρουν. Αυτό εμένα μου το λένε ρε παιδί μου, οι ΠΑΟΞΗΔΕΣ μου λένε κάτι σαν τον Μάνο και τον Αντωνιάδη, με κάνανε να την παθήσω τον Ηρακλή. Πολύ μου το λένε αυτό. Ο καθένας, ναι, όταν προκαλεί, όταν βγαίνει στο ράδιο και λέει μόνο για τον ΠΑΟΚ είναι λάθος. Ναι. Μην ασχολήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Όπως και πάλι τέτοιο μένος, τέτοια κακία, τέτοιο πράγμα ρε παιδί μου, απίστευτο δηλαδή. Σε αυτό είσαι δίκιο, αλλά ναι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Πες μου. Που θέλω να μου ξεκαθαρίζει, δηλαδή δεν το έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Δεν. Υποτίθεται ότι ο ΠΑΟΚ τώρα είναι ομάδα του... Δεν χωνεύεται καθόλου τον Ολυμπιακό και καλά. 100%. Ναι. Η διοίκησή σας βγήκε ποτέ να κάνει μια ανακοίνωση κατά του Ολυμπιακού σε οτιδήποτε... πώς δεν έχει κάνει, πολλές. Εγώ από όλο παρόν. Πολλές ρε φίλε, πολλές. Ψηφίζει, λέει, τι ψηφίζει. Α, δηλαδή. Λευκό, λευκό, ναι, λευκό η αποχή. Τι παρόν δηλαδή, λευκό η αποχή. Λευκό, ναι. Ναι τι να κάνει, να κατεβάσει υποψήφιο για κάτι, θα φάει τα μούτρα της, τρεις θα τον ψηφίσουν. Αφού το ξέρουμε πώς είναι. Και θα γελάει όλος ο κόσμος μετά, δεν βρε κατεβάσει την υποψήφιο, τρεις σας ψήφισαν, θα λέει ο κόσμος. Αυτό ήθελα, για και όσο και τα εισιτήρια. Ανακοίνωση δεν έβγαλε επί Προεδρίας Βρίζα, αν θυμάσαι. Που έλεγε να πούμε ότι αυτή η ομάδα που έχει με τη δικαιοσύνη ιστορίες στον Ατάλο και ξέρω εγώ, τα ξεχάσατε αυτά. Όχι, εγώ δεν είμαι τέτοιο. Δεν είμαι, είμαι οπαδός του Ηρακλή. Δεν βλέπω όμως αντίπαλο με τον ΠΑΟΚ όπως βλέπουν μερικοί. Μάλιστα. Είμαι πιο αντικειμενικό. Το Ηρακλής Λάρισα το είδες. Τον Ηρακλή τον έριξε ο Μποροφίλος, τον έριξε η Τρίπολη για χάρη Ολυμπιακούς. Για χάρη της Τρίπολης και αυτοί τα έχουν με τον ΠΑΟΚ. Το Ηρακλής Λάρισα το είδες. Εγώ στα θέματα του Ηρακλή συμφωνώ με σένα, Ραπτόπουλο, όπως τα λες. Περώνε ό,τι οτιδήποτε. Εγώ δεν είμαι καμιά ομάδα και τις βλέπω όλες βρωμιάρες. Βρωμιάρες! Ελεϊνές, τρισάθλιες. Μ' αρέσει όμως αυτό. Δεν τις κατηγορώ. Ηρακλειδέας είσαι. Αγροτικό αστέρα, Ριαβόγλου πήρε και σώνεται. Λέει ο κόκκινος. Ο φίλος μου Δηλεπέρης. Ποιος Δηλεπέρης, ρε. Άμα δεν είναι ο Ριαβόγλου. Δύο ερωτήσεις σου κάνω. Ο Δηλεπέρης. Να σου πω κάτι όμως πρώτα. Φέτος το Καφτατζόγλιο όποιος πάει να ξέρεις πληρώνει. Για φέτος σου μιλάω. Για πέρυσι ναι, έχω μπει και εγώ πολλές φορές τσάμπα. Δύο ερωτήσεις να σου κάνω για να κλείσουμε φίλε. Φέτος. Μ' ακούς? Ναι, ναι. Τον Ηρακλή ποιος τον έριξε από τη Σούπερ Λίγκα? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Γιατί τα έχουν με τον ΠΑΟΚ αυτοί?
Τον Ηρακλή, την Ξάνθη, ποιο την έσωσε δύο αγωνιστικές, τρεις αγωνιστικές πίσω πριν πέσει. Την προηγούμενη χρονιά πριν πέσει, δηλαδή ο Ηρακλής, ποιο την έσωσε. Ο Ηρακλής δεν την έσωσε. Αυτή γιατί ψήφισε κατά του Ηρακλή και μόνο ο ΠΑΟΚ ψήφισε λευκό. Και όλοι οι Ηρακλήδες λένε το λευκό του ΠΑΟΚ. 15-1, 15-1 φωνάζουν. Γιατί είναι η πόλη τέτοια. Αυτό όπως... δεν είναι μένος, ρε φίλε. Τι είπε ο Ραπτόπουλος, η πιο κομπληκτική πόλη. Έτσι δεν είπε. Όχι πει, εγώ το θυμάμαι από πέρυσι αυτό. Η πρωτεύουσα του κόμπλεξ. Λοιπόν. Κομπλεξική. Εγώ είμαι και. Περίμενε, γιατί λένε συνέχεια τη Ηρακλήδη οι 300 του Λεωνίδα, δηλαδή 300 άτομα έχει Ηρακλήδη. Ή γεμίζετε δύο ταξί και πάτε, πώς γίνεται αυτό. Λέγε, ρε. Επόμενη γραμμή. Δεν έχει τι να πει. Μάλιστα, καλημέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Βλαχομπόχο μου, γλυκέ μου, ταγάρι μου. Καλώς μεγάλο, λέγε. Φώναξε λίγο. Χαιρετίσματα εκεί και στο φίλο, χαιρετίσματα και στον Γιάννη. Χαίρετε, καλημέρα. Χαίρετε, και ο Πολεμομαχίας εδώ. Γεια σου. Για λοιπόν, Πολεμομαχία, ναι, που βρισκόμαστε. Ναι. Κάτσε, ας πει μια καλημέρα, για Πολεμομαχία. Καλημέρα και από μένα. Για λέγε, τι κάνεις. Εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε στις 21 κοινοποιήσεις. Συνεχίζουμε να δούμε τι θα γίνει με χοντρές εκπομπής. Ωραίος. Λέγε, Βλαχομπόχο μου. Σήμερα ο Ηρακλής κέρδισε. Στεναχωρεμένος ακούω. Όχι, όχι, μαγιά του και χαρά του. Δεν, κοίταξε να δεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό ήταν πρωτάθλημα, ξέρουμε ότι θα βγουν, ξέρουμε ότι εκεί... Στεναχωρέθηκες, Βλάχο, στεναχωρέθηκες. Καθόλου. Εκεί που στεναχωρέθηκα, που θα στεναχωριόμουν, ήταν την Τετάρτη. Α! Πήγαν όλα καλά. Εκεί φοβήθηκες, μήπως κάνει κανένα γκολ, κανένας Κυριακίδης και έχουμε... Δεν φοβήθηκα, απλώς χάρηκα. Χάρηκα. Στην αποβολή του Ρωμάνου έκανες ουφ. Όχι, δεν έκανα τίποτα να σου πω. Εγώ είδα τη Ξάνθη χειρίστηκε το μάτσο έξυπνα. Το πήγε το παιχνίδι εκεί να κρατήσει το αποτέλεσμα, ήθελα αυτή. Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα, ναι. Το 0-1 του. Ναι. Συντηρητικούρα, ναι. Κόντρα σε επιθέσεις δεν έβγαλε. Χάφ έβαλε παραπάνω. Δεν ξέρω, ο Ερακλής πώς την είδαν ότι παίξαν μπαλάρα και ήταν υπερήφανοι την ομάδα του. Εγώ εδώ ο Ηρακλής έκανε σε 180 λεπτά παιχνίδιου, έκανε 4 φάσεις. Αυτό ήταν. Ναι. Και τώρα να απέκλεισε Πανιόνιο, που είδαμε όλοι πόσο να απέκλεισε ο Πανιόνιο, έπρεπε να φάει 4 σε κανονική διάρκεια του παιχνιδιού και πέρασε απέναντι στη Ρώση και ρουλέτα. Ναι. Μέσα στην Τρίπολη έκανε μια φάση που έκανε τον γκολ, το πήρε το ματς. Ναι. Από το Πλατανιά και μετά καθώς πέρασε τους ομίλους, σε εκτός έδρας παιχνίδια ένα γκολ έβαλε μόνο. Άρα από εκεί και πέρα, σου έχω πει παράδειγμα, υπάρχουν στα κύπελα πολλά. Και η Μπίλεφελτ προχθές αποκλείστηκε σε ημιτελικά. Ομάδα γάμα εθνική στη Γερμανία. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι πόλεις κομπλεξικές δεν υπάρχουν. Αυτό είναι παντού. Για τη Θεσσαλονίκη την όμορφη το λέω. Γιατί και εδώ στο Μόναχο οι φύλαθλοι μεταξύ τους, η μεν του Μονάχου με του Μόναχο 60 δεν χωνεύονται. Δεν μου λες τώρα, η Μόναχο 60 παίζει Μπαρτσελόνα Μπάγερν. Με ποιον θα είναι? Πιστεύω το 70% με την Μπαρτσελόνα. Μάλιστα. Τόσο υπογράφω. Παντού υπάρχει. Και στο Αμβούργο. Αυτό είναι λογικό. Δηλαδή ρε παιδί μου, εσύ τώρα από την εμπειρία σου, βάζει γκολ η Μπαρτσελόνα στο 10ο λεπτό. Θα ακουστεί γκολ να πούμε στο Μόναχο που οπαδούσε στο Μόναχο 860. Πιστεύω ναι. Ναι. Οι φανατικοί, όπως είναι τώρα ο Μάνος, όπως είναι ο Αντωνιάδης, όπως είναι οι κυρισμένοι Παοξίδες. Να βάλω και τον εαυτό μου. Που με καταντήσανε να είμαι έτσι απέναντι στην ομάδα του Ηρακλή. Εγώ ήμουν ο Ηρακλής, για μένα ήταν η πιο συμπαθητική ομάδα. Δεν το λέω, δεν το λέω πάντα. Δεν υπήρχε πιο συμπαθητική ομάδα από τον Ηρακλή. Και έγινε αντιπαθή. Πολύ, πολύ. Πιο πολύ και από τον Άρη, αν σου πω. Βλέπεις οι Αριανοί κάτω στα βουλάκια τους. Ούτε ακούγονται. Εξαιτίας αυτονών, έτσι δεν είναι? Εξαιτίας αυτονών. Οι Αριανοί και είναι καλά παιδιά, ασχολούνται με άλλα θέματα. Ναι. Το ίδιο κουστί γίνεται και στην Κωνσταντινούπολη. Αν δεις εκεί πέρα Μπεσίκτας, Φερνεμπάτσε και Φερνεμπάτσε. Κανατά και εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ τώρα. Για τον ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε. Μεγάλη νίκη με το Λεβαδιακό. Είναι δύσκολο το έργο. Είναι δύσκολο το έργο με στον Πανιόνιο. Έχουμε πολλές ελλείψεις και διαχείριση παικτών με κάρτες το ένα και το άλλο. Πάθη τη χρέη τη νίκη. Ήδη το βαθμό που χάσαμε τα Γιάννα. Ένα πόντο θέλει ο Πανιόνιος να σωθεί. Ένα πόντο. Ένα πόντο, αλλά ένα πόντο, γιατί άμα κερδίσει ήδη. Να πάρουμε το συν 43-43-43. Λεβαδιά Πανιόνιος και Παθρακικός. Πέφτει να ούμε ο Λεβαδιακός. Καλά, και τι γίνεται και στα άλλα τα παιχνίδια τώρα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος θα χάσει την Κυριακή. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα πάει στο συν 3. Θα κερδίσει βαθμό από τον Ατρόμητο. Μπορεί να κάνει κιλά και ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρεις.
Μπράβο. Το Παναθηναϊκό θέλω να διαφέρει τόσο όσο ο Ατρόμητος. Σε Τζόρνταν, από τον Ατρόμητο παίρνουμε στο βαθμό. Δεν παίρνουμε τον Παναθηναϊκό, από τον Ατρόμητο. Και εδώ φάνηκε πόσο στήκησε η ισοπαλία με τον Γιάννενα. Που πολλοί λέγανε, το κάνανε για να έχουμε σίγουρους 6 βαθμούς κτλ. Κουραφέξαλα θα λέω που θα πω εγώ. Κουραφέξαλα. Και... κουραφέξαλα, ρε κόμμα. Κουραφέξαλα. Άκουδα. Και τώρα για σένα ένα τελευταίο. Ναι. Για σένα. Ναι. Που χάνει το ένα στοίχημα πίσω από το άλλο, γιατί θα φάει και τα δύο τα στοίχηματα Τζόρνταν, στο υπογράφο και τα ψάρια και τι δατσιέρε τα φορέσει. Λοιπόν, Τζόρνταν, γιατί δεν το. Ο Τζόρνταν έχει να πάρει δύο στοιχήματα στην κόψη του ξηραβιού, είναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Γιατί δεν το λε, Τζόρνταν, εσύ. Ένα είναι σίγουρο με τα χρέη. Ποιο είναι σίγουρο. Τα χρέη. Ας τα χρέη, τα ψάρια και τον Άρη με τον Πασεραϊκό, τα χρέη. Ναι, στην κόψη είναι. Στην κόψη είναι, ναι. Και τα δύο σίγουρα είναι, βέβαια. Σίγουρα είναι. Άντε να σε δω. Απλώς είναι λίγες μέρες μείναν. Καλά, καλά. Ναι, ναι. Άκου τώρα, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, είπαν ότι θα μπουν 10.400 και τα 9.5 σε δάνειο. Μην τα μπερδεύεις, Κωστή μου, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει, θα χρεώσει το αυτό με δάνειο. Τα 10.400 τα βάζεις στα δίδες και τα άλλα 9 τα βάζεις σε δάνειο. Γιατί θα πληρώσει κάποιο. Αγάπη μου, γλυκιά μου, μεγάλο... γλυκό αγόρι, ναι, το ερώτημά μου είναι το εξής. Η μία εταιρεία δανείζει στην άλλη. Δεν θα τα πάρει πίσω τα λεφτά. Τα 9 θα πάρει. Τα 9 θα πάρει. Τα 9 εγώ σου λέω. Δεν θα τα πάρει. Θα τα πάρει. Από πού θα τα πάρει. Δεν παίρνω όμως για τα χρέη. Γλυκό αγόρι. Από ποιο θα τα πάρει τα 9. Από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν τα πληρώνω σαν το ΠΑΟΚ. Το πάω τα πληρώνει. Εντάξει, ρε, κοίταξε, αν τα πάρει, γιατί αν σου θυμίσω, όταν πήγε στο βίντεο, δάνεισε στον ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια. Έτσι. Δεν τα έχει πάρει αυτά τα δύο. Τα άφησε. Έτσι. Καρτέλα. Και αυτά τα 9 θα γίνουν μετοχές. Ρε, ο Σαββίδης είναι νοικοκύρης, καθαρίζει την ΠΑΕ τώρα. Τα βάζει σε μια τάξη όλα. Τζόρνταν, άμα παρακολουθείς όλα τα ρεπορτάζ, άμα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο κεφάλαιο, μπει με ένα τέτοιο μεγάλο κεφάλαιο στην εταιρεία, θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ ένα μεγάλο ποσό σε χαρτόσημο. Ναι. Γι' αυτό το κάνει έτσι. Στα γραμματικά λέει και η λέξη αυτή splitten. Πώς θα το εξηγήσει ελληνικά. Διαχωρισμός. Διαχωρίζει. Σου λέει θα βάλουμε 10 και τα άλλα τα 9 σε δάνειο. Ναι. Αλλιώς θα πληρώσει μεγάλο χαρτόσημο. Ναι. Αλλά τώρα Κωστής, εντάξει, Κωστής, το ξέρει πώς είναι το πράγμα. Αλλά πώς θα κάνει τώρα. Λίγο... Εγώ πιστεύω μέχρι την Παρασκευή τελειώνει η ιστορία αυτή. Τελείωσε η ιστορία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και οι φίλοι μας οι Ηρακλείδες έχουν σκυλιάσει. Σκύλιασαν. Δεν θα δουν ούτε τη Τούμπα να πηγαίνει στο Ροστόβ. Δεν θα δουν πολλά πράγματα. Τι να κάνουμε. Αυτά που θα λέγαμε με Τζόρνταν. Αυτά δεν θα λέγαμε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν Γιάννη, η είδηση είναι τεκμηριωμένη 1%, όχι 100%, να ξέρεις. Αλλιώς δεν μιλάω. Κάθομαι εκεί του Μπεκής και τα ακούω. Του Μπεκής. Τι έκαμε. Λοιπόν, θα τους περιμένουμε να έρθουμε το καλό στην Αλφα και εκεί θα δείξουμε τα σπαθιά μας. Θα βγάλουμε τα σπαθιά μας και θα δούμε τι γίνεται. Ποιος θα φέρει πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο, ποιος θα κερδίσει ποιον. Θα κάνουμε στην πόλη πρωτάθλημα. Ναι. Και ο νικητής στο δημαρχείο θα δώσει κουρασάκι. Εγώ να κάνω μια ερώτηση τώρα. Έτσι. Αφού εμείς ο κόσμος μας είναι από την επαρχία, όπως λένε, ας πούμε, και ο δικός τους εδώ είναι εδώ στην πόλη, αυτοί γιατί δεν γεμίζουν τα γήπεδα, ρε? 1,5 εκατομμύριο γήπεδο. 1,5. Τι να πεις τώρα. Οι Αλβανοί είναι παοξίδες. Οι Αλβανοί είναι παοξίδες. Οι Πακιστανοί είναι παοξίδες. Αλλά εμείς μόνο ένα μας λες ότι είμαστε. Πώς είναι, έλα, για να δείτε. Ακούς τώρα, άμα πω τώρα μια λέξη, πάλι εγώ θα γίνω. Τώρα μπήκε μίγα στο ρουθούνι μας. Τι ψάχνει να βρεις τώρα. Μίγα στο ρουθούνι. Φτερνίζω να τη διώξεις. Καληνύχτα. Γιατί Τζόρνταν ο Ζαγοράκης, ο αγαπημένος πρόεδρος, ακουγόντας τις κασέτες, να λέει να πέσουν οι γριές. Ωραία, μπορεί να είναι μια επιθυμία προσωπική του Ζαγοράκη. Δηλαδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ την απολογίζει. Δεν τη σχόνευε αυτό. Εντάξει, και τι. Αλλά ποιον, εσύ δεν ξέρεις να απαντήσεις. Με ποιον μιλούσε στην κασέτα. Άντε να, πες μας. Με ποιον. Σωστά. Με ποιον μιλούσε. Με τον κύριο της Καβάλας, πώς το λένε, Ψωμιάδη. Ναι. Ποιον θέλαν οι Ηρακλειδείς μεγαλομέτωχο. Τον Ψωμιάδη. Και ποια ομάδα θέλαν να εξαφανίσουν από την πόλη. Της Καβάλας. Την Καβάλα. Την Καβάλα, ναι. Ποιος δημοσιογράφος. Α, ναι. Του Ηρακλή. Ναι. Αυτά να τους λες. Δεν ξέρεις να απαντήσεις. Εντάξει, το ξέρω. Το ξέρεις, αλλά δεν το λες. Λοιπόν, πες αυτό το λάχανο, δεν είπε αυτό ο Παπαζάφ. Είπε ότι στο Ηρακλής Ξάνθη μετά τα 7200 η στήρα δεν είχε άλλα θεωρημένα. Και λίγα για τον κύριο Παπαζαφυρίου, πες του. Λέω με 966. Εσύ τι είσαι, ρε, εγκόμενα του Παπαζαφυρίου. Είναι αυτό το πράγμα. Κοίταξε να δεις ο παδούς. Ο θείος. Έχει. Έχει βέβαια, έχει πειθό βέβαια. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Έλα. Αθηναίος Παοξής. Έλα ρε Τζόρνταν, Χαλκίδα ρε. Καλώς τον Παλίκαρο. Κατάλαβα, από το Λάνδα εγώ.
ελαφρύ, light. Όχι σαν του Ραγκάτσι, είμαστε μια ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Καλώ τον Παλίκαρο, λέγε. Έλα, Παλίκαρε. Από τη Χαλκίδα, απ' τη Χαλκίδα, Παοξής είναι Παλίκαρο. Τα... Ολυμπιακό από τη Δράμα είναι γεννήτσαρο, έτσι. Έχουμε έτσι, ναι. Τα νερά ανεβαίνουν, κατεβαίνουν. Τώρα. Κατεβαίνουν. Μάλιστα. Όποτε θέλει, έλα κάτω να τον δει. Ποιο να δω. Λοιπόν, τον κόσμο. Το σύνδεσμο. Εγώ πάω βόρεια, Εύβοια, πάω οξύ, δεν έχω συνάντηση. Έχει ρε, σαν αεκτσίδες το 90%, στο λέω εγώ. Όλη βόρεια Εύβοια είναι αεκτσίδες. Πρόσφυγη! Ολυμπιοκρατείτε, έχει πιο πολύ σωληνικό. Πρόσφυγη! Στη Λάμψακο ρε πήγα, στη Λάμψακο έφαγα. Στη Λάμψακο έφαγα ρε. Στον Καραμπαμπά έφαγα ρε. Παοξί δεν είδα να πούμε. Αεκιτζίδες είναι όλοι. Στον Καραμπαμπά έφαγα. Στη Λάμψακο έφαγα. Στην Εδιψό έφαγα. Στο Σωρεού έφαγα. Παοξί δεν είδα. Δεν είδα. Αεκιτζίδες είναι όλοι. Κάτσε καλά ρε, ναι. Πλειοψηφία σου λέω είμαστε. Αλλά σου λέω ότι έχουμε σύνδεση. Η Εύβοια είναι κίτρινη αγόρι μου, κίτρινη είναι η Εύβοια. Καλά, ούτε κόκκινη, ούτε πράσινη, ναι. Ούτε ασπρόμαυρη. Κίτρινη. Ναι, 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 εντάξει. Ρε Τζορντάν, έλα φίλε μου. Τι έτερε με αυτούς ρε. Τους Ηρακλήδες, γιατί σου κόλλανε έτσι, στο χοπίνα. Τι να με κόλλανε, εντάξει. Ανεβήκανε ρε μεγάλε. Μακάρι ρε εσύ, μακάρι. Τι να ανεβούνε ρε εσύ Τζορντάν να πούμε. Τι να ανεβούνε. Ας ανέβουν, λοιπόν, ας ανέβουν. Πεξαμπάλα, πιάσαν το κέντρο. Τους χρειάζεται η Super League. Βγάλανε φάσεις τελικές, έκαναν γκολ ωραίο. Στο Βόλο μέσα για πλάκα ένα 0, τι. Από 30 χρόνια αυτοί και σου τη λένε να πούμε στο τώρα. Το φίλο του Ζαγοράκη, τον Πέο, βέβαια, τι. Τι μπορούν να με πούνε ρε φίλε, ακούγονται και αυτοί, ακουγόμαστε και εμείς, τι να με πούνε. Από 30 χρόνια φίλε κάνανε γεμίσει το γήπεδό τους, που δεν το γεμίσαν εντελώς. Άντε να είχαν 15.000 κόσμο, το πολύ να πούμε. Το πολύ. Το πολύ. Δηλαδή και εμείς έχουμε κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Βγήκε τώρα η Ερακλειδέας και μου λέει πότε έκανα sold out τώρα. Γελάει ο κόσμος όλος τώρα, προσέγγισε. Έλα, μωρέ, αυτά δεν με την, τώρα, στην εποχή του Ζαγουράκη τα μισά παιχνίδια ήταν sold out. Ξέρεις, εμείς αυτούς τους βλέπουμε, ξέρεις. Είναι πολύ μικρή ομάδα δηλαδή για μας. Πάρα πολύ. Μιλάω για αγώνες πρωταθλήματος, δεν μιλάω για ευρωπαϊκούς τώρα. Αυτοί ασχολούνται με τη μεγάλη ομάδα, εντάξει. Εμείς εχθές κάναμε τριπλό sold out στο βόλεϊ, ρε. Γέμισε το βόλεϊ μέσα, το γήπεδο απ' έξω γεμάτο και τα μαγαζιά όλα της Βόρειου Ελλάδος γεμάτα. Ρε Τζόρνταν, δεν υπάρχουν στο χάρτη της Ελλάδας οπαδικά, ρε φίλε. Έχουμε 2 εκατομμύρια κόσμο, ρε Τζόρνταν, να πούμε. Και αυτοί δεν έχουν τίποτα να πούμε. 2 εκατομμύρια κόσμο έχετε. Πού είναι αυτοί. Το λιγότερο, το λιγότερο. Σε σπερματοζωάρια. Το λιγότερο. Έλληνες, για Έλληνες μιλάω. Δεν μιλάω και για αλλοδαπούς. Και για αλλοδαπούς και για όλους. Το λιγότερο σε Έλληνες έχουμε. Και όσο αφορά τα χρέη, Τζόρνταν, ναι. Μέχρι την Παρασκευή. Πιστεύω μέχρι την Παρασκευή να τα καθαρίσουν. Άγκαλμα στο Σαββίδι, πρωτομή. Τώρα νομίζω. Και όταν δανείζει σαν φυσικό πρόσωπο, η μία εταιρεία δανείζει την άλλη. Ή αύριο ή μεθαύριο κάνουν την αίτηση τώρα, να δούμε. Ποιο είναι, ρε Ραυτοπούλε, το φυσικό πρόσωπο, ποιο είναι. Ακού να δει το φυσικό πρόσωπο. Εγώ έχω μια εταιρεία και δανείζω σε μια άλλη δικιά μου εταιρεία. Δεν τα πάρω πίσω τα λεφτά, ρωτάω. Ποιανού συμφέροντα είναι αυτέ οι δύο εταιρείε. Εγώ, οι εταιρείες πρόσωπα δεν είναι. Βλαχοπαοξή εμένα άκου. Οι εταιρείες πρόσωπα δεν είναι. Είναι 2 εταιρείες. Δανείζει μία την άλλη. Δεν θα τα πάρει τα λεφτά. Όχι, δεν θα τα πάρει. Δεν θα τα πάρει. Δεν θα τα πάρει. Έτσι λες εσύ. Τότε δεν είναι. Τι. Δάνειο είναι ρε. Ρε δάνειο είναι ρε κοροϊδό. Ποιο δάνειο. Γιατί τα δίνει από την τσέπη του και τα δίνει δάνειο, ρε. Εσύ ρε φίλε. Νια, είναι για πες μας. Θα σε έχει με τον κοροβέσι έξω αριστερά, χαϊβάνι. Μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. Και τερματοφύλακα τον άλλο, τον σαβουνοκέφαλο από την Κομωτινή. Έλα τώρα. Και ο άλλο θα παίρνει τα πρωταθλήματα. Να ούμε. Αυτή είναι λογιστική ιστορία. Λογιστική ιστορία είναι. Πεςτε όμως ευχαριστώ. Γιατί σαν ανικοκύρευτη που ήσασταν τόσα χρόνια. Βρέθηκε αυτός και πληρώνει τα χρέη τα οποία έκανε ο ΠΑΟΚ από τους παράγοντές του. Τα πληρώνει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, ρε κορόιδα. Έπρεπε να έρθει ένας τίμιος εδώ, νοικοκύρης, για να σας βάλει να πούμε το μυαλό. Σας έκανε ρόμπες ο Σαββίδης. Ρόμπες σας έκανε. Ρόμπες σας έκανε. Το δάνειο το πληρώνει ο ΠΑΟΚ.
σας έκανε ρόμπες, ξεκούμποτες, σας έχει δεύτερους, ξεχρεωμένους και ήσασταν τέταρτοι με χρέη. Σας έσκυσε ο Σαββίδης, ρόμπες σας έκανε. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Σας έκανε ρόμπες, ξεκούμποτες. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν έγινε, άντε ρε. Φιλιά ρε, φιλιά. Πέντε στη γραμμή, πολεμομαχία. Λέγε τι έχεις κάνει, πάμε σε κλήρωση, βολίδα. Μ' αρέσεις Τζόρνταν. Παστέλια δεν με έφερες. Άντε βρει. Πώς το πες? Άντε βρει. Έλα καλέ. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα. Μαζί μιλάμε έτσι. Και χώρια καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πρώτον προς τον κύριο Τζόρνταν. Έλα. Εγώ είμαι ηρακλειδέας από Χαλκιδική. Καλώς. Αν υποθέσουμε ότι η ομάδα του Ηρακλή, ναι, είναι πιο κάτω, 10 ξυκαλοπάτια από τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, πόσα ψυχαλοπάθια είναι κατά τη γνώμη του πιο πάνω από τον αυτό ΠΑΟΚ. Το πιστεύεις που λες? Αυτό σε λέω ρε παιδί μου, σε είπα ότι αν υποθέσουμε ότι ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή στο τα σκαλοπάτια θέλω να μου πεις τι είναι στο ισόγειο, ναι, και ο ΠΑΟΚ είναι στο τέταρτο. Ωραία, τα σκαλοπάτια θέλω να μου τα πεις εσύ. Μ' ακούς? Δηλαδή ο Ηρακλής πρέπει να με δει 100 σκαλοπάτια, ναι, και ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στον Ολυμπιακό πρέπει να με δει 500 σκαλοπάτια. Σε ποιο κομμάτι πες μου? Μισό λεπτό ρε φίλε, σε ποιο κομμάτι πες μου? Στο παδικό. Και στους τίτλους θες, και στον κόσμο θες. Στον κόσμο, στον κόσμο κάτσε, χαλάρωσε. Όχι σε όλα, το όλα είναι αόριστο. Σε ποιο ένα πες μου, στο οπαδικό? Όχι, σε οπαδικό. Στο οπαδικό, ναι, να κάνει μαγιά ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Όχι ρε, μισό λεπτό, στο οπαδικό. Ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο οπαδικό να το βάλουμε. Περίμενε να σε πω. Ναι. Να κάνει μαγιά ο ερασιτέχνης Ηρακλής που ανέβηκε το βόλεϊ του, ναι, να καλέσει, να περιμένει την κλήρωση το play-off και όταν θα παίξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για τα play-off στο ποδόσφαιρο, την ίδια μέρα να καλέσει τον ταμπλούχο ΠΑΟΚ να παίξει στο καπατζόγλιο βόλι. Να δούμε πού θα πάτε περισσότερο. Ρε άλλο σου λέω εγώ τώρα, στο παδικό κομμάτι, μισό λεπτό στο παδικό. Δεν ασυνεννοήθανε. Ένα στο παδικό ρε Τζόρνταν. Εμείς είναι γεννητοί. Λοιπόν, δε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Δε στους συλλόγους στο οπαδικό κομμάτι και τους δύο. Ένας-ένας, μην φωνάει. Ένας-ένας. Δε στους συλλόγους στο. Από το 1908 έως το 1926 που είναι 18 χρόνια ολόκληρα, ναι, και δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχαν ραδιόφωνα, ναι, και σκάρωνε ο Μπούζας δεν είχε γεννηθεί, ναι, δεν υπήρχαν πάρκορες υποστήριξη, υπήρχε μόνο Ηρακλής και εσείς είστε, ναι, αλλά συγγνώμη ρε φίλε, μορφωτικός, μορφωτικός σύλλογος γεννήθηκες. Υπάρχει ένα σύνθημα που λέει πάω ζούμε στην πόλη να σε δούμε. Τι σημαίνει, ναι, πήγαμε και το κάναμε πραγματικότητα. Πήγαμε στην πόλη και τον είδαμε, ρε φίλε. Προκριθήκαμε κιόλας. Από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανένα. Άκου, άκου, άκου. Άκου. Το αυτό το σύνδημα λοιπόν ήταν πετυχημένο. Άκου, άκου να σου πω τώρα. Εμείς όλα τα συνδήματα καταργεί του ΠΑΟΚ, όλα τα συνδήματα γίνανε πραγματικότητα. Ήταν αλήθεια όλα. Στη Θεσσαλονίκη είστε φιλοξενούμενοι. Λοιπόν, άκου τώρα. Μιλάς τώρα οπαδικά, πρόσεξε να δεις. Μιλάς οπαδικά. Εγώ τέτοιες κουβέντες δεν θέλω να κάνω. Ναι. Και εσύ ο θεματικός σύλλογος ήσουν, αμόρα. Η απόσταση στο οπαδικό κομμάτι είναι χαόδης μεταξύ μας. Δεν το συζητάμε. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Πήρατε όλους τους αλλοδαπούς, βέβαια. Δεν το συζητάμε. Και χωρίς αυτούς. Δεν υπάρχει. Χωρίς, ναι, αυτούς. Εμείς πήγαμε στην πόλη, είδαμε την ομάδα μας, προκριθήκαμε με τη Φενέρμπαξε. Έγινε σημαία αυτό το σύνθημα. Χρόνια ολόκληρα το φωνάζαμε, έγινε. Τι να πούμε για ποια συνθήματα. Τότε για την. Για την Βουλή και για τα αυτά και ξέρω εγώ. Τώρα αυτό για την γίνει κρίση. Δεν έγινε. Εκεί, πριν πέντε χρόνια δεν ήρθε η κρίση. Ποιος μας έφερε σε αυτό το χάλι εδώ πέρα? Όταν φώναζαν οι Παοξίδες 40 χρόνια πίσω, 30 χρόνια για τη Βουλή και για την Αθήνα και για τα αυτά. Ποιες κυβερνήσεις μας έφερε? Ποιοι φώναζαν? Πασόκ τα πέρανε. Άσε πιο Πασόκ, ρε φίλε. Αμάκα κάνανε. Όταν λέγαμε άντε βάλτε φωτιά για αυτά και ξέρω εγώ. Φωτιά, αλλά τα πέρανε από κάτω. Φωτιά από τη μία και την άλλη. Ναι, ναι, το κουλούρι εκεί. Άστα, άστα. Το Βαψοφρίδι, ναι, καλά, καλά. Μιλάμε για το λαό τώρα. Για το λαό μιλάμε τώρα. Για το λαό, βρε, το λαό, βρε. Για το λαό μιλάμε. Ακούω εδώ να πούμε. Πολλά ώρα μου. Που ώρα βάψουμε το θεμαίδι για να το κάνουμε. Γιατί στη συνεργεία το κοινό δεν βάζουμε. Μαζί τα φάγαμε μου λες. Εσύ χαβιάρι εγώ φακές. Μα καφταντζόμπιο. Ολυμπιακά έλα. Κάνε μια πορδίκα τζάνια. Άσε μας καημένα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Παλιού αμαρτωλάρες όλοι να πούμε. Πασοκοφρουράρες να πούμε όλοι. Εγώ Πασόκ δεν ψήφιζα. Τέσσερα μέτρα μου. Πασόκ δεν ψήφισα εγώ. Ναι. Όταν η σκύλη σε είπα και άλλη φορά είχαν τρικλικερίδια. Εντάξει. Κατάλαβες. Πήραν πολλά λεφτά τότε αυτή. Ναι. Καλά. Εσύ ο Φελίπτης θα πάω. Και ο Άρης τον μπάσκετ. Τι πήρε ο Πάουκ. Μια χαρά. Τι πήρε ο Πάουκ. Πήρατε, φάγατε, σκάσατε.
Έμεινε χρεωμένο. Ναι. Άνοιξε η Τράπεζα Κυριακή, σπηλώθηκε το όνομα τη ομάδα. Τίποτα δεν έγινε, τιμωρηθήκαμε για την Ευρώπη. Δύο κύπελα πήραμε. Ομαδάρα είχα. Πρωτάθλημα πήραμε. Ομαδάρα είχα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, πάμε γραμμή. Καλημέρα, ναι. 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 Εγώ είμαι. Ναι. Καλά, ρε Τζόρνταν. Το θέλει και τα λε να πούμε ή τα λε έτσι για να κάνει καβαλέ. Ή έχει την άποψη ότι μιλά με 15χρονα και 16χρονα. Πώ? Ή έχεις νομίζει ότι μιλάς σε 15χρονα και σε 16χρονα. Για ποιο πράγμα συγκεκριμένος γίνε? Τι συγκεκριμένος γίνε? Μιλάς για το Σαγοράκι, για τον κόσμο που είχατε. Αμφιβάλλεις? Με τον Άκη μαζί ή χωρίς τον Άκη? Αμφιβάλλεις? Με τον Άκη μαζί. Αμφιβάλλεις? Για τον Άκη. Με τον Άκη μαζί ή χωρίς τον Άκη? Ποιον Άκη ρε αμφιβάλλεις? Όλοι τούμπα σολτάω ήταν. Αμφιβάλλεις? Από πού είχες, κόσμο εσύ? Α, μας τρελάνεις ρε φίλε. Δικό σου άτομο βγήκε από την επαρχία. Δικό σου άτομο από την επαρχία βγήκε και λέει μια φορά δεν θα έρθει η επαρχία να δούμε άμα θα γεμίσει τούμπα. Ήταν καθένα. Καλά, άντε. Η επαρχία δεν έρχεται τώρα, δεν γεμίζει τούμπα. Εσείς που είστε όλοι εδώ, γιατί δεν γεμίζετε τα γήπεδα σας? Εγώ μιλάω, περίμενε. Ναι, περιμένω, ακούω. Με τον Εργοτέλη έπαιζε σε ξαναβολή παιχνίδι και βγήκε δικό σου οπαδό τη επαρχία και λέει. Αν δεν δούμε που δεν θα έρθει η επαρχία, είναι καθημερινή και έχουμε δουλειές, δεν θα έρθουμε η επαρχία, θα γεμίσει τούμπα. Η ναι. Τούμπα έχει πόσο κόσμο είχε, ρε. Και τι να κάνουμε. Πόσο κόσμο έχει η τούμπα. Σιγά ρε, χαλάρωσε, θα πάθεις κάτι, σιγά. Τι χαλάρωσε ρε, πόσο σιγά κόσμο ρε τώρα, χαλάρωσε. Και τι δεν θες να με πεις δηλαδή τώρα, σύγκριση θα με κάνεις το μέγεθος. Εδώ δεν έχεις κόσμο, εδώ στην πόλη τη δικιά μου δεν έχεις κόσμο, πάτω χαλάρωσε. Ποια πόλη δικιά σου, εδώ είμαι, εσύ τι είσαι καταρχήν, τι ομάδα είσαι? Εγώ τι ομάδα είμαι? Η πόλη αυτή είναι δικιά μου. Εγώ τι νομίζω ότι ομάδα είμαι? Τι δικιά σου, ρε, τι είσαι εσύ, τι είσαι? Από ποιο χωριό είσαι, εγώ είμαι δικιά σου. Η ομάδα μου είσαι Βέρος Θεσσαλονίκης. Από πού είσαι? Εγώ από εδώ από Θεσσαλονίκη, με εσύ από πού είσαι? Και τι ομάδα είσαι? Ηρακλής σε είπα. Και τι έχεις πιο πολύ κόσμο εσύ από τον ΠΑΟΚ εδώ? Πρόσεχε, ακούγεσαι. Ε? Εσύ έχεις πιο πολύ κόσμο από μένα, νομίζεις? 10 φορές πιο πολύ εδώ, μέσα στην πόλη. Πού το έπεσε αυτό στον ύπνο? 10 φορές μες στην πόλη, φίλε, μην μπερδεύεσαι τώρα. Πού ρε, τώρα για τη Θεσσαλονίκη μιλάς? Ναι, για τη Θεσσαλονίκη μιλάω. Άντε ρε αγόρι μου, κάνε λίγο κούνα του κεφάλι σου. Γιατί έξω είσαι πολύ πολύ μπουχαλιά. Φοσμπού. Τι πράγμα? Πλάκα με κάνεις, ποιος έχει το ρεκόρ εισιτήριο, εσύ το έχεις δε? Ο Άρης το έχει στον Καφτατζόγλιο. Ο Άρης το έχει στον Καφτατζόγλιο το ρεκόρ. Και αφού το ρεκόρ το κάνεις μια φορά, γιατί δεν το κάνεις κάθε εβδομάδα, ρε φίλε? Άρης ΑΕΚ 03, το κάνεις κάθε εβδομάδα, ρε φίλε. Κάτσε να το πω. Το κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό και αυτό με χίλια ζόρια. Ρε, μα τρελάνει, ρε φίλε τώρα. Τι θα μα τρελάνει, εγώ θα σε τρελάνω. Κατομμύρια διαφορά είμαστε στα εισιτήρια, ρε. Μην τρελάνε. Κατομμύρια διαφορά. Πού στον ύπνο σου, ρε. Πού τα γράφουν, πού τα γράφουν, πάντα εδώ κι εγώ. Πώ? Πε μου, πού να πάνε τα εδώ αυτά. Ή εσύ τα λε. Πε μου τώρα, ανοίξει το Twitter, πού να πάνε τα εδώ αυτά. Πώ θα πάει καλά αυτή η χώρα, ρε παιδί μου, πώ θα πάει καλά η χώρα μα. Αυτονόητα τώρα ακυρώνει εσύ να πούμε. Πώ θα πάει καλά η χώρα μα. Κολοτούπε μια ζωή ήσασταν. Άντε δε, αυτό λέω κι εγώ. Ναι, είπες για τον Ζαγοράκη εσύ μίλησες. Εγώ μίλησα για τον Ζαγοράκη. Δεν μου λέει ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης δεν είπε να ρίξει τον Ηρακλή. Ε, και άμα το είπε, τι να κάνω εγώ, να απολογηθώ γι' αυτό να. Δεν θα απολογηθείς εσύ. Τι να κάνω, να απολογηθώ. Εσείς είστε, βγαίνετε όλοι εδώ και βρίζετε ρε εσείς. Μετά τον Παντελίδη, τη μεγαλύτερη στήριξη σε πρόεδρο ποια ήτανε? Το είπε στο Ψωμιάδη όμως, ε. Ρε εσύ. Στο Ψωμιάδη το είπε. Αυτόν που θέλατε να φέρετε πρόεδρο εδώ, μεγαλομέτωχο. Ναι, μετά από στήριξη σε. Και έτρεχε εδώ ο δημοσιογράφος σας εκεί, τον παρακαλούσε. Δεν με ενδιαφέρει, τέτοιον θέλω, έλεγε. Ποιον πρόεδρο σου στήριξε περισσότερο μετά? Πώς? Ποιον πρόεδρο σου στήριξε περισσότερο μετά τον Παντελίδη? Τον Παντελίδη? Ναι, εσύ δεν ξέρεις, ρε φίλε, και τους πρόεδρους. Ποιον στήριξε περισσότερο? Πώς? Ποιον στήριξε, ρε, ποιον πρόεδρο σου? Ποιον Παντελίδη? Δεν είχα ποτέ κανένα Παντελίδη, ρε φίλε. Παντελάκι, δεν είχα ποτέ. Με το Ζαγοράκι δεν στήριξε? Σοβαρά, γιατί τον Πατατούδη στα πρώτα χρόνια το στήριξα. Το Ζαγοράκι στήριξε πιο πολύ από τον Πατατούδη όμως. Άρα έσουν τις άποψεις του Ζαγοράκι, με το Ζαγοράκι πανηγύριζες. Γιατί με τον Πατατούδη δεν πανηγύριζα? Άρα έχεις τις άποψεις του Ζαγοράκι σου. Τι λες τώρα, ρε, τι είναι αυτά, τι άρα και άρα υποθέσεις κάνεις τώρα, πίστη. Εσύ κάνεις τι υποθέσεις έχω εγώ. Και εσύ μιλάς έτσι. Εσύ μιλάς στον αέρα χωρίς στοιχεία. Εγώ μιλάω χωρίς στοιχεία. Πες μου κάτι, πες μου ποιο είναι χωρίς στοιχείο. Ο Ζαγοράκης θα έλεγε στο Ψωμιάδη, έτσι δεν μου λες? Ναι, εσύ δεν στήριζες στο Ζαγοράκη. Το Ψωμιάδη εσείς δεν το θέλατε? Το Ζαγοράκη εσύ δεν το στήριζες? Δεν με απαντάς. Το Ζαγοράκη εσύ δεν το στήριζες? Εγώ το ψήφισα. Το στήριζες το Ζαγοράκη, το στήριζες? Φυσικά, τα πρώτα χρόνια το στήριζες. Για λαό μιλάς τώρα, έτσι, ο λαός γενικά. Ζαγοράκη δηλαδή. Πώς? Δεν σου με την άποψη του Ζαγοράκη. Εντάξει, φυσικά ήμουνα. Τότε τα πρώτα χρόνια ήμουνα, ναι. Εντάξει. Ήξερα εγώ ότι βγήκε και τα έλεγε αυτά μετά. Μετά βγήκαν αυτά. Τότε μιλάτε γιατί έχουν κόμπλεξ οι Ηρακλήδες με εμάς. Κατάλαβες, εσείς είστε η καταστροφή του Ηρακλή. Εμείς είμαστε η καταστροφή του Ηρακλή. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ναι. Και εσείς είστε η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάρε το χαμπάρι πλέον. Μες. Και αυτό θα αλλάξει. Τι θα κάνει? Αυτό θα αλλάξει. Θα το αλλάξετε εσείς.
Θα το αλλάξουμε εμείς, ναι. Μπράβο. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Έτσι, άλλα μπράβο. Σε παραδέχομαι που έχεις τέτοια αυτοπεποίθηση στον εαυτό σου. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση για την ομάδα μου, ναι. Μεγάλη. Τεράστια. Μήπως την κάνει ζημιά έτσι όμως, πρόσεχε. Είστε πολύ μικροί για μας. Ανύπαρκτη σχεδόν. Ποιος, εμείς? Ρε, απίστευτη είναι αυτή η ρεπτή. Έχουν ψυχολογία, ρε Χαϊβάνη. Τι ψυχολογία, ρε. Την ψυχολογία του έρχομαι, ρε. Δυνατό είμαι, ρε. Φέρνω κόσμο. Πω, πω, ρε. Θωρακίζομαι, ρε. Και εσύ πα στο βόλεϊ με τον Γκόμες. Και εγώ με τη δεύτερη θέση εδώ. Ναι. Αποτυχία μεγάλη. Έτσι λένε. Σούπερ Λίγκα. Έτσι λένε. Θυμάμαι, εγώ βγήκε τα τελευταία 20 χρόνια μια φορά τέταρτο ο Ηρακλής και πανήγυριζαν δύο μήνες. Μάλιστα. Πρώτο τελευταίο. Απίστευτο. Ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη. Κάνε μα και μια κλήρωση, όμορφο αγόρι. Για πε μα, ρε celebrity εδώ εσύ. Καλημέρα στους γκρινιάριδες και παραπονιά. Τι κλήρωση θέλετε, για πείτε μου. Έλα, Θανάση μου, καλημέρα. Καλημέρα, Θανάση. Θα με βοηθήσεις να μου πεις σε 8 νούμερα από το 1 στο 19. 8 νούμερα. Ναι, σε 8 νούμερα. Δεν είναι τόσο άπλας που δίνω 8 δώρα σήμερα. Δίνεις 8 νούμερα. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4. Τα ζυγά πάλι. Όλα τα ζυγά. Οκ, 12 και 16. Συνέχισε, κύριε Σιμώνα. Για πες μας για τη φιέστα και κάτω στο Παρθαναγωγείο εκεί. Τα πιτσίρια όλα. Παραπονιάδες και γκρινιάδες αυτές τις πόλεις. Τα γυναικόπαιδα εκεί στη φιέστα, πες μας λίγο. Τα πάντα ήταν υπέροχα. Νομίζω ότι τέτοιοι αγώνες πρωταθλήματος. Ο πιο υπέροχος ποιος ήταν εκεί? Κοίταξε, τι ποιοι ήταν. Αυτό είναι το αυτονόητο. Ο σκηνοθέτης να τα λέμε αυτά κάθε φορά. Ο Φέρμας και αυτήν. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά κάθε φορά, κύριε. Έτσι, νομίζω ότι έγινε ένα καθαρό πρωτάθλημα. Όλοι οι αγώνες διεξαχθήκανε την ίδια ώρα. Έτσι, παράπονο δεν πρέπει να έχει κανείς. Μην νομίζετε ότι υπάρχουν αμφιβολίες και ορούνται πάνω από τον αέρα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη Σούπερ Λίγκ, όλοι οι αγώνες ξεκινήσαν την ίδια ώρα. Έτσι, στην Νορβηγία ξεκινήσαν την ίδια ώρα και στην Ισλανδία. Δηλαδή πείτε μου ένα άλλο πρωτάθλημα που μπορούν να διεξάγονται αγώνες σε τόσο καθαρό επίπεδο. Δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε, γιατί αν ξέρατε κάτι θα μου το λέγατε. Δεν ξέρει. Δεν ξέρετε, κύριε μου. Και κοιτάξτε να δείτε, γιατί αναφέρατε για σκαλοπάτια. Σπύρος Αγοραίος, μην κοιτάζεις άλλα μάτια στα δικά μου σκαλοπάτια. Ένα είναι αυτό. Πάλι για Πειραιά αναφέρει και αυτό. Μαύρα και μάτια, μαύρα μάτια, έπεσε από τα σκαλοπάτια. Ναι. Και δεν μου λες, βρε Τζόρνταν και κύριε Ραπτόπουλε μου, παίρνει ο ακροατής σας πριν, αφού λέει από τη δικιά του πόλη, σας παρακαλώ κύριε ακροατά μου, βγείτε και πείτε τους πόσες ανηφόρες έχει αυτή η πόλη η δικιά σας και πόσες κατηφόρες. Για να μάθουμε και εμείς αν είστε Ορίτζιλαν Θεσσαλονικιός, απαντάμ παπαντάμ. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Ακούω. Πότε διεξάγονται οι εκλογές της Εψημής στην πόλη? Τον άλλο μήνα με φαίνεται. Δεν, όχι, άκουσα, σε πω εγώ που ξέρω. Δεν έχουν οριστεί ακόμα. Σε πω, άντε, σε δώσω και είδηση τώρα. Ναι. Δεν έχουν οριστεί ακόμα οι ημερομηνίες. Μάλιστα. Κανονικά είναι τέλη αυτού ή των άλλων. Αλλά από ό,τι βλέπω πάει να γίνει έκπληξη να τους βρουν να τους πιάσουν στον ύπνο. Έκπληξη. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Τζόρνταν, ποιοι είναι οι συνδυασμοί, δηλαδή πόσοι θα είναι. Οι δύο οι παλιοί. Κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Κύριε Ραπτόπουλε μου. Γιατί μας ακούνε και νυχτό και μας ακούνε και σεκιουριτάδες. 100%. Έτσι. Ναι. 100% δεν υπάρχει περίπτωση κάπου εκεί στη Μητροπόλη ως ένας γιατρός με ένα σεκιουριτά μας ακούει σίγουρα. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν μου λέτε ο κύριος Σχιζοδήμος είναι ακόμα εργοδότης σας? Ακόμα είναι, ναι. Μία λύση υπάρχει, Κωστάκη μου, με επιτρέπεις να σε λέω τώρα, Κωστάκη. Βεβαίως. Α, πας να το πιάσεις, το πεις στο γραφείο, έλα εδώ ρε. Μπίλι, ναι. Ναι. Δεν μου λες, 10 χρόνια πες, οι Έλληνες στην Τρία εκεί είχαν χάσει τους καλύτερους πολεμιστές. Έκτορας, Αχιλλέας και οι υπόλοιποι. Ποιος κέρδισε την Τρία? Η Θύρα 4. Οδυσσίας με το Δούριο Ύπο. Τι θα τον προτείνεις? Τι. Πόσο χρόνο είναι, βρε, ο Νιόνιος? 75. Πόσα χρόνια δηλαδή θα είναι ακόμα υποψήφιος για την Εψημή? Άλλα, άλλη μια φορά καιρός να είναι, θα είναι. Άνα, μπράβο. Επειδή υπάρχει ο μεγάλος που θα κατεβεί στον αγώνα, θα τους πεις να τα βρούνε. Έχει τους τρεις καμπαλέρος εκεί ο Σχιζοδήμος, τα αφεντικό σου. Τον Τασούλη, τον Μιχάλη και τον Πανούλη. Ναι. Αυτούς που είχε υποκόμους πριν ο Νιόνιος. Το Ποκόμου, ναι. Ναι. Τους υποκόμους, κύριε Ραπτόπουλε. Τους μπάτλερ που λέει και ο φίλος σας ο Μάνος. Ο Μάνος, ναι. Ναι, από τις αξιαρχίες. Ναι. Έτσι. Δεν είναι τίποτα. Μια συγγνώμη θα ζητήσουν τα παιδιά. Βενζίνα θα τον βάζω ένα στο βενζινάδικο.
τα λουλούδια θα τον πετάει ο άλλος σε γνωστό μαγαζί. Ναι. Κάνα ουισκάκι θα σερβίρει ο άλλος δηλαδή εκεί, κάτω στο κέντρο κάπου εκεί στη Μέντα. Έτσι, θα του πεις έλα εδώ ρε παιδί μου, να τα βρούνε, έτσι, εκεί που θα τα πάρουμε και θα μοιράσουμε στη διαφημιστική καμπάνια των ομάδων και θα πάμε να ψηφίζουμε πίσω από το παραβάν 330 ομάδες που έχει η Εψημή, π.χ. πώς έχει, ναι. 200 από εδώ να πάνε και 100, να τα βρούνε για το καλό του ποδοσφαίρου, έτσι, μια πενταετία. Γιατί να μην την κάνουν μαζί, να σκύψουν κάτω πάνω στα προβλήματα. Παρέα, ε. Ο άνθρωπος είναι μονοφαγάς, φίλε. Πούζε, να εξοικονομήσει και κανένα από τη χορηγία, έτσι, του κ. Σοκράτη, να εξοικονομήσει και καμιά λάμπα να βάλει εκεί στο Eurobuan και να σε πάρει και καμιά μακιγέρ να σε βάφει. Πού να με βάψει τώρα έτσι όπως έγιναν τα μούτρα μου εμένα. Αυτά 8 χρόνια δεν με βάψαν, τώρα θα με βάψουν. Αυτά θα το πεις Κωστάκη μου. Ναι. Όλο το παιχνίδι μπορεί να το κάνουν και να σε σώσουν και σένα. Να πάρεις μία μακιγέρ, μία μπιγέρ, έναν καλύτερο, πώς το λένε, κάμερα μάν εκεί. Έτσι, ο Τασούλης, ο Μιχάλης και ο Παναγιωτάκης θα την κάνουν τη δουλειά. Έτσι θα το πεις το αφεντικό. Μόνο έτσι θα γίνει η δουλειά για να πάρει την Εψημή. Αλλιώς, εάν χάσουν τώρα στα κεράματα και το τελευταίο μάτς στα μπαράζ, τότε είναι για να φουντάρουν ρε φίλε. Δύσκολα. Από το Λευκό Πύργο μπροστά, πόσα βήματα είναι το άγαλμα του καπετάν Βότση? Κοντά είναι. 20. 20. Και 20 άμα το πάρεις 20 από μπροστά. 20. Και 20-25 αριστερά είναι ρηχά τα νερά εκεί. Ναι. Βγαίνει και ο υπόνομος, έχει τις δυο πέτρες μέσα. Προλαβαίνουν να φουντάρουν εκεί. Ντροπή. Γιατί ντροπή κύριε Ραπτό, ντροπή. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο για να κλείσω. Ναι. Δεν μου λέτε στα πόσα χρόνια διεξάγεται το ελληνικό πρωτάθλημα κύριε Ραπτόπουλε? Από το 1959 το εθνικό. Δεν μου λέτε γιατί αυτή η εξίδεση, η αμαρτωλή είναι αχάριστη. Δηλαδή. Γιατί δεν λένε και ένα ευχαριστώ στον Ηρακλή με εκείνη την περίφημη ομάδα ο Ηρακλής που είχε και τον περίφημο τερματοφύλακα το πώς το λέγανε εκείνον. Ποια χρόνια. Ποια χρονιά ήταν ρε περίπου, κάτσε να θυμηθώ σπάω το κεφάλι μου. Καρκαμάνης. Το Χριστάκι, το Καρκαμάνη που έπαιζε στην ομάδα της καρδιάς σας. Καλά βρε αξίδες αμαρδολή. Άντε δεν σας είπαμε για το διαιτητή. Άντε δεν σας είπαμε για τον Χριστοβιτζάνο. Ρε να του λέτε και στους Ηρακλειδείς πώς να είναι αυτοί βρε. Τι είναι ο Γκάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Έρχονται. Να μην τους λέτε και ένα ευχαριστώ βρε για το Χριστάκι, το Καρκαμάνη που έπιασε τα δίχτυα με την μπάλα μέσα. Δεν τρέπεστε βρε. Και δεν μου λέτε και κάτι άλλο κύριε Ραπτό που λέμε και να κλείσουμε και εδώ γιατί δεν προλαβαίνει. Να πάρει και ο φίλος σας, ο, πώς το λένε εκείνον και τον αγαπητό το φίλαθλο, τον πενιντάρι, που είπε ο άλλος ο φίλαθλος σας θα πάει εκεί στην εξωτική παραλία του Κορδελιού. Ξέρετε, στην εξωτική παραλία του Κορδελιού. Α, ο Μωύσης ο γλωσσικραφέας για να εμπνευστεί, να γράψει κι άλλο βιβλίο. Εκεί υπάρχουν μόνο Παναθηναϊκοί κύριε Ραπτό που λέμε. Ναι. Μην ξαναπείτε ότι το Κορδελιό ανήκει στις δυτικές συνοικίες. Γιατί το λέτε αυτό, γιατί το λέτε αυτό. Γιατί το λέω αυτό κύριε μου, γιατί κάποτε πριν 5 χρόνια πίσω, όταν έπαιζε η ομάδα της καρδιάς σας στο τελικό κυπέλου, για να δείτε, ένας φίλος μου έμενε εκεί, κάπου εκεί, μοναστηρίου με Κύπρο. Κορδελιό κοντά, ναι, ναι. Ναι, μοναστηρίου με Κύπρο, ξέρεις, ναι, καλέ, ναι. Εδώ. Ναι. Όταν έβαλε γκόλ ο Παναθηναϊκός, βγήκαν όλοι στο μπαλκόνι και πανηγυρίζανε. Πόσοι Παναθηναϊκοί να υπάρχουν εκεί, σε αυτό το Κορδελιό, ε. Καληνύχτα κύριε, να πάτε κύριε, αυτό που λέμε και αυτοί λένε ότι είναι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αυτός άκουγε μόνο κραβιές των οπαδών του Παναθηναϊκού. Και άντε και να κλείσω και με αυτό. Double πότε θα πάρετε ρε στη Θεσσαλονίκη? Το πήραμε φέτος. Το πήραμε στο Βόλεϊ ρε. Το πήραμε στο Βόλεϊ, άιντε. Πάνε πάρτε κανένα κυπελάκι. Τι πήραμε? Double. Παγωτό από τη Δοδόνη που δεν υπάρχει άλλο πια βρε. Double. Και εσείς πήρατε στις γυναίκες, είχε handball και... Ναι, αλλά δεν αναφερθήκατε κύριε Ραπτό που λέμε ότι η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού κύριε Ραπτό. Τον Νατάλο, βέβαια. Πού να δείτε τέτοιες αθλήτριες βρε εσείς στη Θεσσαλονίκη, τέτοια κορμιά γυμνασμένα. Α, εγώ τα είχα δει τα κορμιά χρόνια πριν. Χρόνια. Ναι, εσείς το ξέρω γιατί το λέγατε πέρσι το καλοκαίρι που περάσατε από το ξενοδοχείο για να δείτε τον κύριο Νίκο που έπαιζε τάβλη με τον κύριο Σάβα. Έτσι. Και ξέρετε. Άσχεμες όμως είναι, ρε φίλε. Όχι, ρε, γκομενάρης είναι η βολή. Άσχεμες είναι, κάτω. Λάθος κάνει. Λάθος κάνει. Στα χρόνια τα δικά μου και πιο μετά, οι πιο άσχεμες ήταν οι μπασκεμπολίστριες, σώματα άχαρα. Και η Λέσβος πήγαινε σύννεφο. Ωραίο νησί η Λέσβος. Ναι, και ναι. Ωραία γιατί πράγματα. Αυτό μου λοιπόν, νοείται κάτι.
Δεν μου λέτε αυτός ο Κουμαλό, σε ποια ομάδα έπαιζε? Κουμαλό. Κουμαλό. Στο νησί τη Λέσβο πρόλαβε να πάει. Φύγε ρε, τελευταία γραμμή ρε. Θα μας πει ο Πολεμομαχίας τους νικητές σε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, είστε και ο τελευταίος κύριος. Ευχαριστώ. Τζορντάν. Έλα. Θα μιλήσουμε μαζί λίγο. Να μιλήσεις. Πόσο η Θεσσαλονίκη έχει 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Σχεδόν, με τα περίχωρα μαζί, ναι. Σχεδόν, ναι. Βάλ και παρομή μέσα. Πόσες χιλιάδες είναι παοξίδες, υπολογίζεις? Να πούμε ότι όλοι είναι, ας πούμε, πες ότι είναι όλοι... Να βάλουμε και τις γυναίκες μέσα. Μισό λεπτό. Πες να πούμε ότι και το 1,5 εκατομμύριο ασχολούνται, ας πούμε. Οι άντρες πώς είναι? 1,5 εκατομμύριο. Πες ότι ένα. Οι άντρες δεν έχει σημασία. 700.000. Κάτσε λίγο εγώ, θα μην με αποσυντονίζει. Κοιτάξτε, αν υποθέσουμε αυτό, γίνεται γενικά, ρε παιδί μου. Οι άντρες είναι. Θα ρωτήσεις τι ομάδα είσαι, θα σε πει πάω, Ηρακλή, Άρης. Αυτό. Ναι. Θα βγάλουμε τις 300.000, θα σε πούν. Ποσοστό θα σου πω εγώ, ρε φίλε. Ποσοστό. Πάνω από 50% είναι στον ομό Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ. Άρα μου λες ότι στον ομό Θεσσαλονίκης είναι πάνω από 650-700.000 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Η Αριάννη πώς είναι? Καμιά 15 με 20%. Δηλαδή πάμε... 20%. Βάλεις πόσο, 200.000 βρίσκους Αριανούς? Δεν ξέρω. Βάλε γάμους, βάλε βάζελους, βάλε έτσι. Άστα, εκείνοι είναι όλοι μαζί, όλοι μαζί είναι 10%. Βάλε τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι καμιά 10%. Δηλαδή 100.000 άτομα. Πώς? 100.000 άτομα. Δεν ξέρω με πώς θα μέτρα, εγώ με πόσο στάλλω. Ωραία, λοιπόν. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ο ΠΑΟΚ μετά το μάτσο του Ολυμπιακού και την Ξάνθη που έχασε στην Ξάνθη ήταν παράμενε πρώτος και σε διάμεσο μάτς... Αυτά δεν είναι κριτήρια να μετρήσει τον κόσμο φέτος, να ξέρεις. Άκουσε με λίγο, ναι. Άκουσε με λίγο. Να λίγο. Ναι. Σε διάμεσο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ πρώτο στην Τούμπα είχε 8.500 εισιτήρια, ναι. 13.000 κόσμο. Σωστά? Ναι, ναι. Ωραία. Ο Ηρακλής. Με τις 100.000 που λες. Δεν είναι κριτήρια, αυτά δεν είναι κριτήρια. Μέσο όρο 10.000 στο Καφτατζόγλου, 8.000, όχι 10.000, δεν υπερβάλλω, 8.000, έτσι. Αμέσως υποδεικνύει ότι ενεργό κόσμο έχω πολύ περισσότερο. Όχι, όχι, έτσι είναι, λες εσύ. Ενεργό κόσμο, λέει, πρόσεχε. Ναι, ναι. Εσύ είσαι συσπυρωμένος τώρα, άκου να δεις τι γίνεται. Ενεργό κόσμο έχω πολύ περισσότερο. Άκου, τσακάκι αυτό πολύ. Άκου. Εσύ, ο Ηρακλής τώρα είναι φέτος συσπυρωμένος. Βλέπουν όραμα, βλέπουν, ξέρω εγώ, κάτι καλό γίνεται. Άδικα. Μακάρι, ακούς. Βλέπουν όλα αυτά και πάει ο κόσμος. Ο ΠΑΟΚ πάλι, ο ΠΑΟΞής βλέπει ένα ξενέρωμα, ρε φίλε. Πάμε, θα σε απαντήσω. Θα με απαντήσεις τώρα, κοίταξε. Εγώ είμαι ΠΑΟΞ, ξέρω τι έχουμε πάθει τώρα. Εσύ θα με απαντήσεις. Εσύ μιλάς. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα. Το δικό μου το συναίσθημα δεν το ξέρεις εσύ. Πάλι με κόβεις όμως τώρα. Ναι, αλλά μιλάς λάθος τώρα. Θα απαντήσεις για μένα τώρα, κατάλαβες. Όχι, δεν απαντάω για σένα. Είπες ότι είμαι σε έπαρση τώρα. Ναι. Σωστά λες, είμαι σε έπαρση. Ναι. Όταν ήμουν στην τέταρτη εθνική, δεν ήμουν σε έπαρση και πάλι όμως το γήπεδο είχε 5.000 κόσμο. Κατάλαβε. Αγόρι μου, τώρα δεν γίνονται συγκρίσεις τώρα. Τώρα μην. Σου μιλάει για ενεργό κόσμο. Δεν κατάλαβα. Ο ΠΑΟΞής τώρα είναι πανηγυρτής. Άκου να δεις. Σύμφωνα με τον αριθμό φυλάδων που έχω. Ναι, αυτό σου λέω εγώ. Είναι συσπήρωση αυτό το πράγμα. Συσπήρωση τώρα που είναι καλά. Πέρσι που δεν ήμουν καλά. Πρόπερσι που δεν ήμουν καλά. Όταν έπεσα στην Δέλτα. Εντάξει, δεν πήγες και 50.000 κόσμο, ρε φίλε. 40.000 κόσμο. Στα καλύτερά σου πήγες 20 προχθές. Εντάξει. Στα καλύτερα μου πήγαν, ναι. 20. Εδώ ο ΠΑΟΞής έκανε πέρσι σε 6 ώρες sold out τώρα. Μην το συζητάς τώρα αυτό. Τα καλύτερα μου θα τα δεις του χρόνου. Ρε αγόρι, μακάρι τώρα, άλλο σου λέω. Αν θες να κάνουμε κουβέντα τώρα σε άλλο επίπεδο. Τα πρώτη φορά μετά από το Πτυρηνέο θα έχω μια υγιή κατάσταση. Μακάρι, αυτό βλέπει ο Ηρακλήδας και συσπηρώνεται στην ομάδα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ο ΠΑΟΞής, ξέρεις τι, δεν πίστεψε από την αρχή την ομάδα. Πολύ γκρίνια στο παδικό κομμάτι, πολύ γκρίνια, ρε φίλε. Γκρίνια. Ακούει όλα τα ραδιόφωνα, ακούει, βλέπει τις διαβάσεις εφημερίδες, θα κάνει αυτά. Τα μυαλά του έχουν γίνει τούμπανα, δεν ξέρει τι να πιστέψει. Τούμπανα. Λοιπόν, και είναι στο γήπεδο, είμαστε 8 με 10.000 όλο τον χρόνο. Αν εξαιρέσω τρία παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό 30.000 φέτος, με τον Παναθηναϊκό 25. 25. Και κάπου 20 με τον Πλατανιά. Ναι. Όλο το όλη η χρονιά, η υπόλοιπη ήταν 8 με 10.000. Ένα σωστό Ηρακλειδέας και επεμβαίνω σαν ουδέτερος. Είπε για ενεργό κόσμο. Αυτό λέω εγώ. Ο δικός μας ο κόσμος είναι πανηγυρτής τώρα. Ναι. Φέτος ήταν να δίκησε την ομάδα. Δεν θα μιλήσω το μήνυμα για τον Ζαγοράκη, το Στυλαγό. Δεν θα μιλήσω τώρα, δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Ήθελα μόνο να σου αποδείξω ότι σε ενεργό κόσμο έχω πολύ περισσότερο από σένα. Μες. Γιατί ο ΠΑΟΚ, κακά τα ψέματα, έτσι, τελευταίες δεκαετίες έγινε μια μόδα στα φίλε, κανάλια. Άκου να έγινε δεις. Μια μόδα, καλώς άκου, έγινε, περνάει καλώς, έξω στον κόσμο ένα μήνυμα τώρα. Θέλουν να περάσουν μάλλον ένα μήνυμα. Εχθές εγώ ήμουν στο γήπεδο. Είχε 6.000 μέσα.
Λοιπόν. 4. 6.000 είχε. Τώρα τι να κάνουμε. Είχε 2.500 στα επίσημα μέσα, 1.500 στην 7 που ήμουν εγώ και κάνα 2.000 απέναντι. 4 σχολεία ήρθαν. Τέλος πάντων τώρα, εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Αν θέλετε να κάνουμε κουβέντα. Από τη Θέρμη σχολεία ήταν, στο λέω εγώ. Καλά, εντάξει. Από τη Θέρμη. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα ήταν 6.000. Και για τον ΠΑΟΚ το 6 είναι ένα νούμερο ξεφτύλας. Γιατί ο ΠΑΟΚ, να πούμε, αυτό το γήπεδο κάτω από 20.000 δεν το είχε ποτέ, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Και η δυναμική του κόσμου, ας πούμε, της ομάδας αυτής εδώ πέρα δεν είναι για 6 και για 8.000. Είδα ότι είναι μούβα επαναστάτης και φύγε. Γιώργο, θα σε πω κάτι και όσο δεν θα το καταλάβεις, δεν θα το δεχτείς, δεν θα το καταλάβεις, το ξέρω. Σε αυτή την πόλη, το πιο μεγάλο ενεργό κομμάτι το έχει ο Ηρακλής, όχι εσύ. Εσύ το βιολί του Καραγιάννη, στα δικά σας είπα. Έφυγες, καλή νύχτα, πες τους νικητάς, πολεμομαχία. Τα λέμε. Φιλιά, φιλιά. Τελευταίο, Κώστα. Ακούω. Ναι. Λοιπόν, κάτι υπόθηκε για τον Παπαζαφυρίου. Ο Παπαζαφυρίου είπε για κόλεφος για τον Ηρακλή, για τα παλιά απλά στα τιμολόγια που τα ξέρουμε εδώ και πόσα χρόνια. Έτσι του Γάμα Σίγμα, όχι για την ΠΑΕ, για το Γάμα Σίγμα. Ναι, το ξέρουμε. Και ένα δεύτερο, ο Κώστας Παπαζαφυρίου, καλά θα κάνει να μην ασχολείται πλέον τον Ηρακλή, γιατί και μετά ήρθε ο Παπαθανασάκης στον Ηρακλή. Οπότε και τον λέγεται ότι μας κορυδεύει. Δεν τον γουστάρει ο κόσμος. Δεν γουστάρει. Για ένα λόγο που δεν γνωρίζω, άκου που το ξέρω εγώ, τον κύριο Κώστα το ξέρω πολύ καλά. Για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζω. Δεν γουστάρει τον Παπαθανασάκη. Τώρα γιατί δεν το ξέρω. Γιατί όπως και τότε με τον Περούκα, έτσι και τώρα ήθελε να μπλεχθεί αυτός. Και δεν τον αφήνουμε. Πιθανό, δεν ξέρω. Θα το ρωτήσω. Όπως τότε ήθελε να πάει να πάρει τον Ηρακλή με 100 εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια τον Ηρακλή τότε. Μιλάμε για δραχμές, έτσι, όχι για ευρώ. Και πουλούσε φούμαρα. Και όταν τον είπε ο Θεοδωρής, θέλω να δώσει 300 και πάρει να κόλωσε ο Παπαθανασάκη. Έχει λεφτά πάντως. Έχει λεφτά. Έχει λεφτά. Δεν είναι πεταμένος. Έχει πολλά λεφτά. Τι να το κάναμε, έχω λεφτά. Ναι, εντάξει. Πάντως, καλέ μου φίλε, για κάποιο λόγο δεν το γουστάρει τον Παπαθανασάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το γουστάρει γιατί τον έκραζε στην αρχή και τώρα του βγαίνει εναντίον του. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν το γουστάρει. Θα τα πούμε καιρό. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Λέγε πολεμομαχία. Καλυφθώ και εγώ και λέω ότι οι νικητές της μεγάλης κατηγορίας είναι ο Στέλιος Γαβράς, ο Σταύρος Στόικος. Γαβράς. Τι λέρε. Σταύρος Στόικος, Μάικ Σαφδαρίδης, Γιώργος Κυριακίδης και οι νικητές της μικρής κατηγορίας του κρατικού κομμουνιού είναι η Γιάννη. Κουπονιού. Κουμουνιού άκουσα. Εσύ ναι. Το μυαλό σου εκεί. Τι να κάνω εγώ. Γιάννης Μπεκυρόπουλος, Δημήτρης Ρίφ, Στέφανος. Δημήτρης. Ρίφ, έτσι. Ρίφ, ναι. Ρίφ, μάλιστα. Συγγνώμη, κάτσε. Σταύρος Αντωνιάδης και Αντζέζα Μεσιλάρη. Αντζέζα Μεσιλάρη. Εντάξει, ναι. Ούτε ο κόκκινος δεν διαβάζεται. Λοιπόν. Αφού έτσι γράφει η κοπέλα. Εντάξει, τότε. Τι να γράφει. Κοπέλα Αντζέζα Μεσιλάρη. Αυτό το διαβάζει ο κόκκινος, θα γίνει χαμός. Θα πάθει θλάση γλώσσα. Γάλα κατευθείαν YouTube. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.